Καλησπέρα, 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 τι κάνετε, πώς είστε? Μέρα και αυτή σήμερα, χθες έκανα παράπονα για χιόνια. Και σήμερα, ελπίζω να με ακούτε, πρέπει να με ακούτε καλά. Και σήμερα να δείτε. Οπ. Χιόνια στο καμπαναριό. Χιόνια έξω, από το πρωί το έχεις τρώσει για τα καλά. Πραγματικά, σήμερα παρά είναι χιονισμένη μέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Είναι υπέροχη μέρα σήμερα. Είναι υπέροχη μέρα σήμερα. Χιονίζει. Το έχει τρώσει. Δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Βλέπω από το σπίτι αύριο και σήμερα το πρωί από το σπίτι. Οπότε πιο ωραία δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι. Τι κάνετε εσείς, σας χιόνιεσαι? Χιόνια και live με βιβλία. Αυτό ξαναπέστο. Αυτό ξαναπέστο. Λοιπόν, ελπίζω να μην σας ενοχλεί πολύ η μουσική στο background από πίσω. Εν τω μεταξύ είναι τόσο όμορφο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Γενικά στο νησί, το αστείο ποιο είναι, στο χωριό μου. Στο Αβίμι, που είναι ένα χωριό λίγο πιο πάνω. Εγώ μένω στο κέντρο του νησιού. Δεν έχει χιονίσει. Είναι γύρω-γύρω χιόνια. Στο χωριό πήρα τους δικούς μου πριν από λίγο. Δεν έχει χιονίσει καθόλου. Υπέροχα είναι. Υπέροχα είναι. Υπέροχα είναι. Όπω, έφτιαξε η διάθεσή μου πάρα πολύ με αυτό. Δεν ξέρω, αλλά ακουστάρω τρελά σήμερα. Τι κάνετε, έβλεπα και απέβλεπα. Το πήγαμε πολύ βαριά όλο τον καιρό. Είμαστε, φτάσαμε μεσίως στο επεισόδιο 7. Wow, πέρασαν 7 επεισόδια κιόλας. Λοιπόν. Και είπα, εντάξει, σας έχω βαρύνει. Περί θανάτου, περί το ένα, περί το άλλο, περί το παράλληλο. Ένα τσι κατέβαζαμε η μουσική. Λοιπόν, ωραία. Πρέπει να είναι καλά τώρα. Ένα τσικ, τσουκ, τσικ, τσικ. Νομίζω τώρα πρέπει να είναι οκ, okay, κομπλέ. Ας δώσω λίγο ένταση και σε μένα. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα σας βλέπω δυναμικούς. Είστε από νωρίς μέσα. Λοιπόν, το μεταξύ να χαμηλώσω το δικό μου ήχο. Να τα ακούω μένα, αλλά να τα ακούω όσο πρέπει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στο λαό. Wow. Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το αστείο, βλέπετε εδώ, 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 κάπου εδώ. Το chat και είναι διαφορετικά τα χρώματα και τώρα το πρόσεξα. Από το δικό μου το βγάζει διαφορετικά. Όλα τα καλά τα παιδιά, όλα τα καλά τα παιδιά εδώ μέσα είμαστε. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε? Χιόνια, χιόνια και πάλι χιόνια. Μπορώ να πω είναι πολύ πιο ωραία. Να τα Χριστούγεννα τώρα, τι καλά που θα ήτανε. Γεια σου ρε Γιώργο με τα beat. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, ωραία κομμένη πυραμίδα. Λοιπόν, όλα τα καλά παιδιά εδώ είμαστε, μαζευόμαστε. Λοιπόν, σήμερα ωραίο θέμα, είπαμε, ξαναλέω, να το ελαφρύνω λίγο, να το κατεβάσω και να σας μιλήσω για ένα από τα δικά μου αγαπημένα. Κάποιος μόνο για τα αγαπημένα μου σας μιλάω, δεν σας λέω και για τίποτα άλλο. Σήμερα θα μιλήσουμε για graphic novels, νουβέλες και όχι μόνο, και για comic. Αχ, ωραία θα ήταν, ωραία θα ήταν, αλλά τα έχουμε εμείς τώρα προς το παρόν. Εντάξει, είναι πάρα πολύ. Θα σας ξαναδείξω λίγο. Όσοι μπήκατε τώρα, πραγματικά είναι. Εντάξει, δείτε λίγο τώρα, έτσι. Ρίχνει από το πρωί, δεν έχει σταματήσει. Από χθες το βράδυ, βασικά, δεν έχει σταματήσει δευτερόλεπτο να χιονίζει. Δευτερόλεπτο. Κάπου εδώ πέρα, καλά είμαστε. Καλό μου. Κάπου εδώ πέρα, τέλος πάντων. Κάπου εδώ πέρα. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα. Αχ, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Άρα, Γιώργα, ρε, με τα bits και bytes. Εν τω μεταξύ, άσχετο που ρωτούσε τις προάλλες, υπάρχει τρόπος για donate. Απλά επιλέγεις αντί για PayPal, Visa. Νομίζω, αν την κάνω λάθος. Anyway, λοιπόν, εμείς μόνο σε φώτο χιόνι, ναι. Είναι. Το, ποιο είναι το θέμα με τη Λίμνο? Στη Λίμνο, για παράδειγμα, είμαστε νησί του Βορείου Αιγαίου. Είμαστε κάτω από τη Σαμοθράκη, πάνω από τη Λέσβο. Λοιπόν, χιονίζει κάθε 2 με 3 χρόνια περίπου κατά μέσο όρο. Δηλαδή, τελευταία φορά που είχε παρόμοιο καιρό και τώρα έχει να χιονίσει τόσο πολύ, πάνω από 14 χρόνια. Πριν από 2 χρόνια έριξε χιόνι, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ. Όταν ήμουν εγώ μαθητής, πριν από 14 χρόνια είχε ρίξει μια εβδομάδα αποκλεισμένη. Με μεταξύ, όλες παραδόξως όλα λειτουργούν καλά. Να ξέρετε, άμα βρίσκουν τα πάντα, πάει να πει ότι έπεσε το ρεύμα. Ελπίζω να μην πέσει το ρεύμα. Θεϊκά είναι. 22 άτομα. Γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Μπήκαμε σήμερα δυνατά. Ελπίζω να περνάτε καλά. Ελπίζω να κάνετε καφέ. Εγώ σήμερα πολύ κλασική κούπα. Μοβ κάτι είναι. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο.
είχα πάρει ζευγάρι μαζί με άλλη μία που είναι σε γκρι. Εντάξει, σήμερα είπα να το, σήμερα το παίξουμε λίγο πιο light. Λοιπόν, γραφικές νουβέλες. Graphic novels. Γραφικές νουβέλες είναι το κανονικό. Graphic, γραφικές. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, καταρχάς, προσωπικά, δεν έχω τόσες. Άρε, Γιώργα. Ο Γιώργος είναι και από εδώ επίσης, από Λίμνο. Και είναι και μαθητής μου. Πώς να καλοπιάνει ένας μαθητής του καθηγητή του. Εδώ, να έρθεις, Γιώργο, πρέπει να έρθεις. Λοιπόν. Τι έλεγα. Προσωπικά, την πλειοψηφία των κόμικ, των νουβέλων και όλα τα συναφή τα διαβάζω ψηφιακά. Έκατσα πριν από λίγο και έλεγα να κάτσω να σας μαζέψω, να σας βρω. Καλά, εντάξει. Chill, George. Chill, παιδί μου. Λοιπόν. Να σας βρω, να σας κάνω ένα πακέτο με το τι θα ήθελα να σας δείξω σήμερα, αλλά συνειδητοποίησα ότι είναι τόσο πολλά αυτά που θέλω, είναι γύρω στα 240 GB το ψηφιακό κομμάτι που έχω σε κόμικ και νουβέλες. Καταλαβαίνω τώρα 240 GB, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, αλλά σας έχω μια πολύ ωραία έκπληξη. Θα σας δώσω να δείτε και να μπορείτε να κατεβάσετε. Καταρχάς, ό,τι θα δείξω σήμερα υπάρχει κατά το 90% περίπου σε ένα πάρα πολύ ωραίο site, το οποίο το χρησιμοποιώ κατά καιρούς για να κατεβάζω και να φτιάχνω συλλογές και ό,τι θέλω να διαβάσω. Θα σας το βάλω στο link από τώρα που είναι νωρίς, θα το ξαναδείξω και στο τέλος, το Get Comics Info, στο οποίο μπορείτε και να διαβάσετε ψηφιακά αλλά και να κατεβάσετε τα δικά σας comic. Κυκλοφορούν τα πάντα, όλες οι συλλογές υπάρχουν από όλους τους οίκους. Μάγκα σήμερα όχι, γιατί αν πιάσουν τα μάγκα δεν θα τελειώσω ποτέ. Θα παίξουμε comic κυρίως. Αλλά μπορεί να πούμε και κάνα δύο πράγματα προς το τέλος, για μάγκα. Λοιπόν, παίζει να έχω διαβάσει πολύ περισσότερες νουβέλες και κόμικ από ό,τι έχω διαβάσει βιβλία στη ζωή μου. Πολύ περισσότερα. Προσωπικά προτιμώ, ξαναλέω, τα διαβάζω όλα ψηφιακά. Έχω φορτώσει στο tablet μια εφαρμογή που ανοίγει CBR αρχεία. Στο site που σας έβαλα, τα περισσότερα αρχεία που κατεβάζεται είναι CBR. Στο CBR, τυπικά τελειώνει σε τελεία CBR. Φορτώνει το κόμικ σε. Το κόλπο είναι πάρα πολύ απλό. Μπορείτε να δημιουργήσετε και εσείς τα δικά σας CBR αρχεία. Πώς? Βάζετε σε ένα zip φάκελο, σε ένα WinRAR φάκελο, φωτογραφίες. Πατάτε τελεία. Κάντε με το ονομασία, γράφετε το όνομα τελεία και πατάτε CBR στο τέλος. Οπότε έχετε δημιουργήσει ένα CBR αρχείο που ανοίγει και τυπικά βλέπεις σαν slideshow ό,τι φωτογραφία υπάρχει εκεί μέσα. Ο Γιώργος πήρε φωτιά σήμερα. Γιώργο, εντάξει, αγόρι μου, φτάνει. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά φτάνει. Μετά, σε λίγο, κάνε κάτι. Μάινα, που λένε και στο χωριό. Λοιπόν. Οπότε, ναι, μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία διαβάζουν CBR αρχεία. Υπάρχουν πάρα πολλά. Κυρίως αν γράψετε CBR Reader ή Comic Reader, θα τα βρείτε. Κυρίως σε Android. Σε PC, αν θέλετε να διαβάσετε. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται CD Display. Πραγματικά το λατρεύω το CD Display. Μισό λεπτό να σας το γράψω. Αν το γράφω και στα ελληνικά. Λοιπόν, ναι, Γιώργο, εδώ δεν είμαστε χαγιάτε. Δεν είμαστε άρμοι. Ρέμψε να μπορώ να μιλήσω κιόλα γιατί είμαι τόσο τσούκου 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 τσούκου. Δεν μπορώ να μιλήσω κατά τον τυρμό μου. Σε λίγο. Λοιπόν. Αυτό το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ ωραίο και βολικό. Εν τω μεταξύ ο Γιώργος έχει αρχίσει το spam τώρα. Γιώργο! Κόψε. Σοβαρά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ, αλλά δύο κράτη. Λοιπόν, και μπορείτε να κατεβάσετε οποιοδήποτε κόμικ αρχείο, οτιδήποτε, να το διαβάσετε στο tablet ή στο κινητό σας και να είστε κομπλέ. Τώρα, τι ήθελα εγώ. Θα ξεκινήσω από αυτά που έχω σε κανονική μορφή, σε αντιπή μορφή. Λοιπόν, 21 άτομα, φορτώνει σιγά σιγά, θα μαζέψουμε σιγά σιγά. Κόσμο, σήμερα είναι η μέρα τέτοια, όλοι στα σπίτια, καλά πια να πάμε αλλού δεν μπορούμε, όλοι μέσα στα σπίτια μας είμαστε. Λοιπόν, σήμερα θα σας μιλήσω για συλλογές που μου αρέσουν, κόμικ που έχω διαβάσει. Θα ξεκινήσω με δύο κόμικ που δεν υπάρχουν πια στα χέρια μου. Τα έχω διαβάσει σε κανονική μορφή, αλλά τα χάρισα σε ένα πολύ αγαπημένο άτομο. Το πρώτο είναι το 1602 του Neil Gaiman. Και το οποίο 1602 είναι τρομερό κόμικ, έχει να κάνει με τους μεταλλαγμένους με τους X-Men το 1600-1602, το λέει και η ημερομηνία. Είναι ένα remake πώς θα ήταν οι μεταλλαγμένοι το 1600. Λοιπόν, είναι τρομερό κόμικ και έχει να κάνει
πραγματικά με τις σχέσεις μεταξύ των μεταλλαγμάτων, μεταξύ του Μαγνήτο, του Professor X, μπορώ να πω ότι ο Neil Gaiman έχει δώσει ρέστα στο συγκεκριμένο, στην συγκεκριμένη νουβέλα και έχει συνεχιστεί, έχει και άλλες, πάρει και άλλες συνέχειες στο συγκεκριμένο, κυρίως με το Spider-Man και με το, έχει μια έκδοση με το Spider-Man. Α, Bookworm Κατερίνα, ευχαριστώ για το follow, καλώς ήρθες. Όπως και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα. Λοιπόν, οπότε συνεχίζει και έχουν πάει και μετέπειτα και με τους Fantastic Four, υπάρχει σε συνέχειες. Αλλά αυτό που αγαπάω ιδιαίτερα είναι το 1602. Είναι τρομερό, είναι πάρα πολύ όμορφο, φεύγει νερό σχεδόν. Και αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει κάτι διαφορετικό, εναλλακτικό με X-Men, το συστήνω, πάρτε το. Υπάρχει μέσα στο Get Comics που σας έστειλα στο chat, σας το ξαναβάζω, κάθε 3 και λίγο θα σας το βάζω για να μπαίνετε στο κλίμα. Αν γράψετε 1602 θα σας το βγάλει και θα σας βγάλει και όλες τις συλλογές. Οπότε, αν θέλετε να σημειώνετε, σημειώστε τα. Λοιπόν, το επόμενο, το οποίο είναι ελληνικό, είναι ένα από τα καλύτερα ελληνικά comic νουβέλες που έχουν βγει, είναι το Logic Comics. Ένα comic το οποίο το αγόρασα και ήταν και ακριβό, 30 ευρώ η νουβέλα. Λοιπόν, το οποίο το αγόρασα, το χάρηκα. Έχει να κάνει με την λογική θεωρία και το πώς θεμελιώνεται η θεωρία της συλλογικής με βάση τα μαθηματικά και τη φιλοσοφία. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ακολουθεί το ταξίδι της συλλογικής, το χτίσιμό της, κυρίως μέσα από τις ζωές διάφορων μαθηματικών και κυρίως του Ράμσεϊ. Ράμσεϊ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Βρε, καλώς τη Σμαράγδα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Οπότε, Logic Comics. Σας είπα, ξεκινάω από αυτά που δεν έχω στα χέρια μου σίγουρα, ενώ τα είχα αγοράσει. Logic Comics 1602. Τσιμπήστε τα. Δηλαδή, το Logic Comics αξίζει να το αγοράσετε και ας δώσετε και 30 και 28 ευρώ, νομίζω το έχω αγοράσει εγώ. Μπορεί να έχει πέσει η τιμή του γύρω στα 24-25. Δηλαδή, είναι και ελληνική προσπάθεια. Σας ξαναλέω, είναι τρομερή, τρομερή ελληνική προσπάθεια. Με έχει εντυπωσιάσει όσο λίγα. Πραγματικά μπορεί να ακούτε για μαθηματικούς, για λογική, για χιλιάδιο, για φιλοσοφία. Αλλά ναι, νομίζω ότι αξίζει να μπούμε κατευθείαν σε αυτά. Τσιμπήστε τα. Το Logic Comics δεν ξέρω αν υπάρχει στο Get Comics που σας έστειλα στο link από πάνω, αλλά το 1602 υπάρχει. Και θα κάνω ντου με την αγαπημένη μου σειρά. Η αγαπημένη μου σειρά και κόσμος, γιατί περιλαμβάνει πάρα πολλά κομμάτια. Ξεκινήσω με αυτό που θεωρώ εγώ top για μένα. Λοιπόν, είμαι μεγάλος φαν του Mike Mignola. Mike Mignola είναι αυτός που έχει φτιάξει το Hellboy. Το Hellboy, τον κόσμο του Hellboy, έχετε δει στις ταινίες, Hellboy. Λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολλά και στην Ελλάδα τα περισσότερα από αυτά μέχρι πρόσφατα, γιατί τώρα πλέον υπάρχουν, μπορείς να τα βρεις, δεν μπορούσα να βρω όλη τη συλλογή και θα σας πω ακριβώς τι, πώς και γιατί. Λοιπόν, επειδή κάποια από αυτά δεν μπορούσα να τα βρω, έχω όλη την ψηφιακή συλλογή. Μάλιστα, μπορώ να πω ότι τα έχω όλα, από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο ότι έχει βγει. Είναι πολύ μεγάλο το file που έχω. Αυτό κάποια στιγμή θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, αλλά πραγματικά θέλει ταλαιπωρία. Ήδη θέλει πάρα πολύ κόπο από μένα να σας το φτιάξω. Αλλά θα γίνει κάποια στιγμή. Λοιπόν, αλλά μπορείτε να το βρείτε ακριβώς στα ίδια παραπλήσια και στο Get Comics αν βάλετε Hellboy. Έχει μέσα τα κόμικ που αφορούν την κεντρική ιστορία του Hellboy. Το Hellboy έχετε δει ίσως τις ταινίες, είναι οι άνθρωποι το 1944-45 κάνανε ένα πείραμα σε ένα νησί, άνθρωποι, Γερμανοί, ήθελαν να φέρουν ένα δέμα να τα καταστρέψει όλα. Και αντί για αυτό κάναν σάμον το Hellboy, ένα μικρό παιδί που στο χέρι του το ένα είχε ένα, το χέρι του το ένα ήταν πέτρινο. Λοιπόν, και ξεκινάει η ιστορία του μικρού Hellboy, το οποίο μεγαλώνει, γερά παιδιά, γίνεται πράκτορας της Αμερικής και βοηθάει στη μελέτη παραφυσικών φαινομένων. Οι ελληνικές εκδόσεις είναι πανάθλιες. Είναι πανάθλιες, ήδη έχω στείλει μία πίσω και η άλλη είναι έτοιμη, με το που το ανοίξεις κόβεται κατευθείαν. Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι είναι περιττά τα λεφτά. Αν δεν πάρετε το Omnibus το μεγάλο, για να πάρετε τα επιμέρους στεύχη, μην το κάνετε, καλύτερα να διαβάσετε το online να τελειώνει η ιστορία. Σύν' ότι είναι ασπρόμαυρο για κάποιο λόγο που δεν θα έπρεπε να είναι ασπρόμαυρο. Τέλος πάντων, οι ελληνικές εκδόσεις είναι άθλιες. Ναι, είναι ωραία, είναι χαλαρωτική, έτσι τσιλάρουμε και ακούτε εμένα να μπλεμπλαδίζω όλη την ώρα. Λοιπόν, Hellboy. Περιλαμβάνει την ιστορία του Hellboy αυτού καθεαυτού, έκλεισε πριν από λίγο καιρό με το Hellboy in Hell. Υπάρχει και αυτό μέσα σε όλη τη συλλογή. Θα σας πω. Η ιστορία του ήρωα είναι εξαιρετική.
Όταν λέμε εξαιρετική, εξαιρετική. Ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, το 1992-96, εκεί μέσα το χρονικό περιθώριο που ξεκίνησε το Hellboy, και μέχρι και σήμερα συνεχίζεται. Έχει σταματήσει, αλλά νομίζω θα ξαναβγεί τώρα καινούργιο Hellboy κάποια στιγμή, αν δεν έχει βγει ήδη. Και μέσα σε αυτό έχουμε επίσης την ιστορία, μιλάμε τώρα παράλληλα άξονες, στον ίδιο κόσμο, στο ίδιο περιβάλλον. Την ιστορία του BPRD, πώς λέγεται. Είναι BPRD, ναι, το Γραφείο Παραφυσικών Φαινομένων που είναι μέλος ο Hellboy. Το συγκεκριμένο, και θα σας δείξω ένα τεύχος, είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, θα είναι τα τελευταία, είναι μικρά τεύχα, γίνεται αμερικάνικα. Επίσης δύσκολα τα βρεις εδώ. Λοιπόν, το συγκεκριμένο έχει τη δική του εξέλιξη και δική του πορεία. Τέλειωσε πρόσφατα ένα κεντρικό arc. Αξίζει. Λοιπόν, και μέσα σε αυτό έχουμε την κεντρική ιστορία του Abe Sapien, που είναι ο συμπροταγωνιστής του Hellboy. Αν έχετε δει τις ταινίες, εκείνος ο ψαράνθρωπος με τα λέπια που κολυμπάει, που ήταν μέσα στις δεξαμενές. Λοιπόν, ο οποίος έχει το δικό του arc, το οποίο τέλειωσε και αυτό πρόσφατα. Και υπάρχουν άλλα δύο, τα οποία μπορώ να πω ότι είναι με διαφορά τα αγαπημένα μου. Witchfinder, εν τω μεταξύ έχω τα μικρά τευχάκια, έχω ένα από τα πολλά, τώρα βγήκαν και τα Omnibus. Omnibus είναι όλα αυτά τα μικρά τευχάκια συγκεντρωμένα σε ένα βιβλίο, εγκυκλοπαίδεια, τεράστιο. Λοιπόν, και είναι και ακριβά τα Omnibus. Witchfinder είναι ένας κεντρικός χαρακτήρας. Το αστείο είναι τον συναντάει ο Hellboy στα τελειώματά του μέσα στην κόλαση, έχοντας περάσει μετά από 100 και χρόνια. Δεν βλέπω να ανεβαίνουμε. Γιώργο, θα ανεβούμε. Πού θα πάει, κάνει υπομονή. Λοιπόν, είναι ένας κεντρικός χαρακτήρας, ο οποίος η ιστορία του τρέχει στο 1885 και μετά, στην υπηρεσία της Βασίλισσας Βικτόρια στην Αγγλία, που κυνηγάει παραφυσικά φαινόμενα, κυνηγάει μάγους, κυνηγάει διάφορα τέτοια ωραία πράγματα, τα οποία θέλουν να προκαλέσουν καταστροφή στον κόσμο. Υπάρχουν 5 νομίζω ή 6 κεντρικές σειρές Witchfinder. Τρομερό, πραγματικά σας λέω, αν το βρείτε. Βασικά υπάρχει ψηφιακό σίγουρα τα Witchfinder όλα. Τσιμπήστε τα και με το παραπάνω. Και αυτή είναι μία, νομίζω μαζί με το Hellboy είναι η αγαπημένη μου. Και υπάρχει άλλη μία, η οποία ξεχνάω πάντα το όνομα, γιατί με τα ονόματα μια ζωή τα πάω πλάθος, δεν τραβάω με τα ονόματα σχεδόν καθόλου. Λοιπόν, θα σας πω ακριβώς πώς λέγεται, αν το βρω εδώ μέσα. Λοιπόν, υπάρχει άλλη μία σειρά Hellboy. Εν τω μεταξύ, τώρα μιλάμε για πάνω από 300-400 τέτοια. Λοιπόν, το οποίο είναι το. Πού το λέει. Αχ, έχει πόσα Crusader Dauntless. Sir Edward Grey, εντάξει, εδώ αυτό είναι, ναι. Πού τα λέει τώρα. Μεταξύ, τώρα όταν γερνάς, ξεχνάς. Λοιπόν, τώρα εν τω μεταξύ, εγώ ψάχνω να βρω στα αρχεία πώς λέγεται η σειρά. Τέλος πάντων, υπάρχει άλλη μία σειρά μαζί με το Hellboy, η οποία τώρα κόλλησε στο μυαλό μου και δεν θυμάμαι καν πώς λέγεται. Τέλος πάντων, υπάρχουν όλα μαζεμένα και κάποια στιγμή θα σας το κάνω το καλό, αρκεί να έχετε καμιά δεκαριά γίγκα ελεύθερα στο σκληρό σας, να σας το ανεβάσω, να το κατεβάσετε μετά από πόσο καιρό. Λοιπόν, γενικά το Hellboy, γιατί μου αρέσει τόσο πολύ, έχει τρομερό σχέδιο. Να σας δείξω τώρα το σχέδιο του Hellboy. Θα σας δείξω μέσα από το τεύχος, αν και η αλήθεια είναι ασπρόμαυρο, χάνει πάρα πολύ. Χάνει πάρα μα πάρα 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 πολύ. Πού είναι τώρα. Μεταξύ είναι όλο, απλά ψάχνω να βρω κάτι που να είναι καθαρό. Α, για παράδειγμα. Δεν ξέρω, σε μένα αυτό το σχέδιο φαίνεται αρκετά ελκυστικό. Τώρα ασπρόμαυρο δεν λέει πολλά. Αλλά με χρώμα μέσα είναι όλα τα λεφτά. Έχει τρομερό, ξαναλέω, δείτε, το χρώμα είναι πάνω κάτω έτσι ρε παιδί μου, κόκκινος ο ήρωας και έχει πάρα πολύ ωραία παλέτα χρωματική. Τώρα, γιατί είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, έχετε ίσως κάποιοι περισσότεροι είτε τις ταινίες, γιατί κυκλοφορούσαν και τις έβαζε και τηλεόραση κατά καιρούς. Αλλά μοιάζει πάρα πολύ με τις ταινίες, αλλά και οι ταινίες είναι σαν ανεξάρτητα κόμικ, δεν ακολουθούν τόσο πολύ τη σειρά του Hellboy, αλλάζει πολύ η κεντρική ιστορία. Έχει φτιάξει ένα τεράστιο κόσμο. Α, κόσμο πάνω από 25 χρόνια τώρα. Και ποιο είναι το αστείο. Διαβάζεις το τεύχος 10, μιλάμε τώρα πριν από 20 χρόνια, κάτι. Μια μικρή παράγραφο. Και μετά από 15 χρόνια, 16 χρόνια, 17 χρόνια, συνεχίζουν τα chapter, σε μια άλλη σειρά μέσα στον ίδιο κόσμο, βλέπεις ότι αυτό εκείνο το κάτι που είχε αναφέρει κάποτε, έχει επίπτωση σε κάτι άλλο. Άρα συνδέεται το ένα με το άλλο, τρομερά, να σας είπα, τρομερή ωραία σύνδεση. Είναι το Witchfinder, Sir Edward Grey, έτσι λέγεται αυτός εδώ είναι.
Λοιπόν, Witchfinder. Ο οποίος πρώτη φορά εγώ τον είδα, το, πριν να βγει το τέτοιο, στο Hellboy in Hell. Στο Hellboy in Hell υπάρχει ένα φάντασμα κάπου που μοιάζει με το Δάντη. Πώς είναι ο Δάντης στην κόλαση? Ωραία, σκεφτείτε ένα φάντασμα, πώς είναι ο Δάντης καθώς κατέβηκε κάτω. Το οποίο, ρε παιδί μου, βοηθάει το Hellboy να μην καταστραφεί στην κόλαση και να πορευτεί. Γενικά τον είναι σαν support. Και αναφέρει και καλά, δεν ξέρω ποιος είσαι, δεν ξέρω τι κάνεις και αυτά. Και του λέει, ήμουνα τάδε στη γη, ο τάδε, τάδε, τάδε. Πού να ξέρω εγώ τι είναι ο Sir Edward Grey, οκ. Okay. Και έρχεται η ώρα, βγαίνει το Witchfinder και βλέπεις την ιστορία αυτού του χαρακτήρα, ο οποίος εμφανίζεται σε ένα chapter κάπου ξέμπαρκος, κάπου στο πουθενά, και βλέπεις την ιστορία του και λες, ρε φίλε, διάβασα γι' αυτόν, τον έχω δει, τον ξέρω. Άρα βλέπεις πως ήταν, αν μπορείτε να καταλάβετε, όσοι ασχολείστε με, κυρίως με το χόμπι του κόμικ και όχι μόνο, με τις νουβέλες, με το... και με βιβλία, προφανώς και με βιβλία, θα σκεφτείτε πόσο ενθουσιάζεται αν διαβάσετε κάτι κάπου και μετά από λίγο αυτό που διαβάσετε το βρείτε ως αναφορά και κάπου άλλου. Νομίζω οι βιβλιοφίλοι θα με καταλάβετε περισσότερο με αυτή την παραπομπή. Δηλαδή, σκεφτείτε, έχετε διαβάσει ένα βιβλίο που μπορείς να μην το έχει δει και κανένας. Μόνο εσείς, για παράδειγμα. Και διαβάζοντας ένα άλλο βιβλίο, κάνει αναφορά σε αυτό που διαβάσατε εσείς. Και λες, ξέρω, το έχω διαβάσει. Είναι αυτό το συνέστημα. Και είναι πολύ ωραίο αυτό το συνέστημα και το Hellboy το προσφέρει πάρα πολύ αυτό το συνέστημα. Είναι επένδυση χρόνου, αν πει κάποιος να ασχοληθεί μόνο και μόνο με αυτό. Πραγματικά το Hellboy νομίζω ότι για μένα είναι ένα από τα καλύτερα και τα πιο όμορφα κόμικ. Και εντωμεταξύ έχω εκεί πάνω και άλλες, οι οποίες είναι, δεν ξέρω τώρα το σκέφτηκα, άλλες αγαπημένες, δευτερόλεπτα. Εν τω μεταξύ έχω... Ναι, γιατί πάντα ξεχνάω ποια έχω. Λοιπόν, επειδή πάντα ξεχνάω ποια έχω, σήμερα θα πάμε στα σούπερ αγαπημένα του Κώστα. Και σήμερα έχω χαρή γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μιλάω συχνά. Τουλάχιστον τόσο συχνά όσο στα βιβλία, γιατί τη γραφική νουβέλα οι περισσότεροι την ξέρουν ως εντάξει κάτι σαν εξτρά, κάτι παιδικό ή οτιδήποτε, αλλά πιστέψτε με, υπάρχουν γραφικές νουβέλες οι οποίες έχουν τεράστιο βάθος. Θα περάσω. Αυτά που θα σας δείξω σήμερα, πραγματικά τα θεωρώ top of the top για μένα. Και νομίζω ότι και αν ασχοληθείτε, θα τα λατρέψετε κι εσείς. Όχι όλα, αλλά κάποια από αυτά ναι. Λοιπόν, θα πάω σε ένα από αυτά που λατρεύω. Λέγεται Black Sad. Λοιπόν, το Black Sad έχω αυτό. Έχω και όλα τα άλλα ψηφιακά τα τέφια του Black Sad. Είναι, σκεφτείτε, νουάρ, δεκαετία 20 το στυλ. Μόνο που οι άνθρωποι έχουν στο, αντί για κεφάλι ανθρώπου, κεφάλι ζώο και συμπεριφέρει ζώων. Δηλαδή, ρε παιδί μου, οι σκύλοι, οι άνθρωποι σκύλοι είναι πιο loyal και αυτά γίνονται μπάτσες αστυνομικοί. Ο χαρακτήρας μας, ο Black Sad, είναι ένας μαύρος γάτος, ο οποίος έχει το χαρακτηριστικό ότι έχει άσπρο πηγούνι. Άσπρο πηγούνι και άσπρο στα αυτιά. Που τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι ούτε μαύρος ούτε άσπρος. Γιατί παίζει πάρα πολύ, ειδικά στο το αρκτικό έθνος. Μιλάει πάρα πολύ για το ρατσισμό και πάρα πολύ για το πώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν ένα τον άλλον. Έχει τρομερό σχέδιο. Το λέμε τρομερό σχέδιο, τρομερό σχέδιο. Βγήκε για παιχνίδι πρόσφατα. Και είναι σε φάση ο Black Sad, ο οποίος εντωμεταξύ δείτε τώρα για το ρατσισμό και μιλάει για την Ku Klux Klan και καλά. Και πώς αυτά άσπρα ζώα τα οποία είχαν λευκά. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς τα λευκά ζώα τα οποία είχαν σούπερ λευκό δέρμα άνοικαν σε ρατσιστικές οργανώσεις και καλά, όπως είναι η Ku Klux Klan εκείνης της εποχής, και ήταν κατά των έγχρωμων ζώων, γιατί ήταν πολύ σπάνιο και καλά να βρεις. Εν τω μεταξύ μέσα βρίσκω άκυρα, Ναρούτο, βρίσκω. Εντάξει, άλλα ωραία τέτοια. Λοιπόν, και προσπαθεί να διερευνήσει εγκλήματα. Ένας detective στη δεκαετία του 20 σε ένα κόσμο ζωόμορφων πλασμάτων. Σας ξαναλέω, το σχέδιο του είναι τρομερό. Υπάρχουν 5 τεύχοι. Το καθένα είναι διαφορετικό. Το πιο συγκλονιστικό από όλα είναι αυτό. Το αρκτικό έθνος. Αυτά τα έδινε το έψιλον, αν θυμάστε. Η εισαγωγή μου σε όλα αυτά προσωπικά εμένα έγινε με το έψιλον της ελευθεροτυπίας. Πριν από 15 χρόνια η ελευθεροτυπία έδινε ένα κάθε Τετάρτη ένα τευχός στο οποίο υπήρχαν μέσα διάφορα κόμικ και κάποιες σειρές σε τεύχη. Δηλαδή, διάβαζες οι σειρές. Το πρώτη σειρά, η δεύτερη σειρά, η τρίτη σειρά, η τέταρτη σειρά, η πέμπτη σειρά.
Λοιπόν, και έτσι τα έχω όλα αυτά φυλαγμένα στο σπίτι, στο χωριό. Έτσι λοιπόν μπήκα στη λογική του να τα διαβάσω. Γενικά κάποια από αυτά, τα πιο γνωστά, τα μεταγλώτη, τα μετάφρασαν και τα εξέδωσαν και κάναν αυτές τις όμορφες σειρές. Αν δείτε από πίσω, έχει ηλευθεροτυπία 9. Το αγόραζες ξεχωριστά αυτό. Βέβαια αυτά δεν υπάρχουν πλέον. Αλλά όποιος ενδιαφέρεται για αυτά μπορεί να τα αγοράσει από Comic Store. Λοιπόν, στα αγγλικά. Και ολοκληρωμένη τη σειρά χωρίς να την ψάχνει. Μπράβο. Ναι, έχει και από αυτά. Black Sad. Πραγματικά δεν παίζει δηλαδή. Θίγει κέρια. 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 Και κέρια. 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 Anyway, κέρια. Θέματα όπως είναι ο ρατσισμός, όπως είναι η σχέση των ανθρώπων, όπως είναι το έγκλημα, η φτώχεια, η ανισότητα. Και στο δίνει σε κόμικ και σου λέει: ξέρεις κάτι, πάρτο. Και σου λες: ευχαριστώ πολύ, θέλω κι άλλο. Σου λέει: υπάρχουν κι άλλα, πάρτε. Και λες: ευχαριστώ πάρα πολύ, τα θέλω όλα. Φέρτε τα. Και τόσο ξαναλέω: στα ελληνικά δεν θα τα βρείτε πλέον. Δεν υπάρχουν εύκολα στα ελληνικά, μόνο από συλλέκτες. Στα αγγλικά όμως υπάρχουν, μπορείτε να πάρτε τα Omnibus. Που με 40 ευρώ, με 30 ευρώ παίρνει όλη τη συλλογή και τέλειωσες. Δεν θα ψάχνει ούτε 1-1, ούτε 2-2. Αχ, το λατρεύω. Πραγματικά σας λέω: αν υπάρχουν λίγα είναι τα κόμικ. Νουβέλες, οτιδήποτε που λατρεύω και ένα από αυτά είναι το Black Sad. Εντάξει, λίγα και ο κόστος έχει βάλει 250. Λοιπόν, το θυμάμαι, το διάβαζα στο 9. Ναι. Αυτά τα περιοδικά κόβονται γιατί δεν υπάρχουν εκδοτικοί οίκοι. Εκδίδονται με την πρωτοβουλία της εφημερίδας γιατί έχει νοικιάσει τα δικαιώματα, πώς ξέρω, πώς καταλαβαίνω βασικά. Και στο εκδίδει για σύντομο χρονικό διάστημα σε οικονομική τιμή. Δεν είναι η έκδοση. Αλλά είναι πολύ καλά τυπωμένα, άλλως παραδόξως έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά στο τύπωμα. Λοιπόν, και είναι η έκδοση αυτή που δίνει η εφημερίδα, τα αγοράζεις ένα 5 ευρώ κάνουν όλα αυτά, το καθένα ξεχωριστά, αρκετά φθηνά. Λες, ξαναλέω, όλα αυτά στο site που σας έβαλα υπάρχουν, οπότε ξεκουκαλίστε τα. Και πάμε τώρα σε ένα το οποίο το γνώρισα μέσα από το 9. Το έχω λατρέψει, το έχω διαβάσει, το έχω λιώσει, έχω πάει και τη συνέχεια πολύ πιο μετά και ακόμα σκέφτομαι γιατί δεν έχω δώσει 60 ευρώ και θα τα δώσω με όλη την καρδιά 60 ευρώ, αλλά ακόμα το κολλώ να το δώσω. Να δώσω 60 ευρώ για να αγοράσω το Omnibus. Τα έχω διαβάσει, αλλά θα τα έδινα 60 ευρώ από την καρδιά μου πραγματικά, αλλά κολλώνω λίγο γιατί δεν τα έχω πάρτα. Λοιπόν, λέγεται το έπος των μεταβαρώνων. Les Metabarons. Στα γαλλικά, Ζοντορόφσκι Γκυμένες. Έχω δύο από αυτά. Είναι Όθωνο Προπάτορας, Ονοράτα η Προγιαγιά. Δείχνει μια κάστα, όπως λέγεται η κάστα των μεταβαρών, στο διάστημα. Είναι διαστημικό κόμικ. Λοιπόν, είναι sci-fi. Και ξεκινάει, και γι' αυτό μου αρέσει, έχει δομή προγόνων. Ξεκινάει ο Όθωνο Προπάτορας και ο Προπάτορας και η Προγιαγιά η Όντα. Μετά είναι ο Γκνάρ. Και η γυναίκα του. Μετά είναι ο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Μετά είναι ο κατονόμαστος. Γενικά είναι μια σειρά, μια κάστα. Γι' αυτό έχει το όριο της κάστας. Είναι μια κάστα διαστημικών μισθοφόρων. Οι οποίοι ξεκινάνε ως μαρμαράδες. Είναι μια οικογένεια η οποία. Είναι σαν το Dunes. Πατάει πάρα πολύ στο Dunes. Είναι μια οικογένεια η οποία ζει σε ένα πλανήτη. Ο οποίος πλανήτης είναι πλανήτης παραγωγής μαρμάρου. Βγάζουν μάρμαρο. Και συνήθως πάνε τα σκάφη της αυτοκρατορίας που υπάρχει, πάνε τα σκάφη, τα αφήνουν εκεί, πίνουν γλεντάνε και το επόμενο πρωί τα βλέπουν όλα φορτωμένα με μάρμαρο και φεύγουν. Τόσα χρόνια δεν αναρωτήθηκε ποτέ κανένας γιατί πώς γίνεται και τόσο γρήγορα φορτώνουν τόσα μεγάλα κομμάτια μάρμαρο. Μέχρι που έρχεται η στιγμή που διαρρέει ότι ο πλανήτης, και αυτό σε ένα μυστικό, γίνεται ένα περιστατικό, ένα ατύχημα, και διαρρέει το μυστικό ότι ο πλανήτης στο εσωτερικό του είναι πηγή ενός υγρού. Πώς είναι το καρύκευμα για το Dune, το οποίο έχει αντιβαρυτικές ικανότητες. Δηλαδή, είναι σαν ένα λάδι που λειτουργεί ως καύσιμο αντιβαρύτητας. Δηλαδή, λειτουργεί και ανταστέλει τη βαρύτητα. Και τότε ξαφνικά μαζεύεται όλος ο αυτοκρατορικός στόλος για να τους κατακτήσει και να το πάρει. Spoiler! Έτσι ξεκινάει, γίνεται ο χαμός και μένει μόνο ένας. Και αυτός ο μόνο ένας είναι ο Όθωνας. Λοιπόν, ο Όθωνας που λέτε,
ο πρώτος Καστάκας των Μεταβαρώνων, και όποιος ενδιαφέρεται θα το διαβάζει για ποιο λόγο είναι ο πρώτος Καστάκας των Μεταβαρώνων. Γίνεται ένα περιστατικό, φεύγει σε έναν άλλο πλανήτη, γίνονται κάποια πράγματα και αποφασίζει κάποια στιγμή, αφού του πάνε όλα στραβά, να γίνει κυνηγός επικηρυγμένων. Περιττό να σας πω ότι η κάστα του είναι η πιο περιβόητη κυνηγή επικηρυγμένων σε όλο το γνωστό σύμπαν. Δεν υπάρχουν, με αποκορύφωμα, έχουν ένα από τα χαρακτηριστικά και μέσα είναι σαν να διαβάζεις ποίηση. Όταν λέω σαν να διαβάζεις ποίηση, πραγματικά υπάρχει ένα σημείο, το οποίο υπάρχει μια από τις αγαπημένες μου φράσεις που λέει ότι, τώρα σας το λέω στα ελληνικά, αλλά στα αγγλικά είναι πολύ πιο ωραίο, ότι αν ήμουνα, γίνεται ένα περιστατικό, πολύ άσχημο περιστατικό, και λέει ο ήρωας, λέει, μακάρι λέει να ήμουνα σταγόνα στη βροχή, γιατί θα έβρισκα καταφύγιο πάνω σε μια λεπίδα από γρασίδι, αλλά δεν είμαι ούτε σταγόνα ούτε βροχή, αλλά ένας άνθρωπος χωρίς πλανήτη, χωρίς σπίτι. Και είναι τόσο ωραίο έτσι όπως το λέει, καλησπέρα, καλησπέρα Rainmaker, καλησπέρα, και είναι βαθιά φιλοσοφισμένο, έχει τα κάφρικά του. Επίσης φταίει η ελληνική μετάφραση, και αυτό του 9, η μετάφραση φταίει που, και είναι πολύ μεγάλο το φταίξιμο, που εγώ αποκαλώ τα cyborg κυβόργια. Πρώτη φορά πριν να καταλάβω τι ήταν cyborg, διάβασα μέσα τη μετάφραση και έλεγε «Ω, κυβόργιο και κυβόργιο», και λέω «Τι στον κόρακα είναι το κυβόργιο και το cyborg». Το έχουν μεταφράσει στα ελληνικά κυβόργιο. Και από τότε μου έχει κολλήσει, πραγματικά μου έχει κολλήσει από τότε. Όσοι το έχετε διαβάσει θα το θυμάστε. Και είναι δύο ρομπότ που συζητάνε και λέει «Ω, το θεό των κυβοργίων» και πάει λέγοντας. Και αντί να πει cyborg. Και μου έχει μείνει και κάθε φορά λέω κυβόργιο. Αντί να λέω cyborg πλέον, τις περισσότερες φορές ονομάζω και το λέω κυβόργιο, γιατί μου έχει κολλήσει από τότε. Τέλος πάντων, είναι αυτή η σάγκα. Εν τω μεταξύ, το αστείο είναι, βλέπετε και τη τιμή πίσω, τότε που είχε κυκλοφορήσει στα ελληνικά. Καλησπέρα. Λοιπόν, το έπος των μεταβαρώνων. Στα αγγλικά θα το βρείτε ως Les Metavarons, οι μεταβαρώνοι. Στα γαλλικά, Les Metavarons ή The Metabarons. Στα αγγλικά, νομίζω στα αγγλικά θα το κυκλοφορεί κιόλας μεταφρασμένο στα αγγλικά. The Metabarons ή Μεταβαρώνοι. Και πραγματικά, εντάξει, περιττό να σας πω ότι δεν υπάρχει. Πραγματικά δεν υπάρχει. Είναι μακράν ό,τι καλύτερο. Πραγματικά μακράν είναι ότι καλύτερο έχει βγει σε επικό cyborg comic. Comic, νουβέλα και όχι μόνο. Και μ' άρεσε και αυτό γιατί έχει τρομερά εξώφυλλα. Δηλαδή είναι ο Όθων, αυτός είναι ο Όθωνας. Αυτό είναι το σπαθί τους, έχουν ένα επικό, αυτό είναι ένα επικό σπαθί. Το οποίο επικό σπαθί κάποια στιγμή κάποιος από αυτούς το χρησιμοποιήσει σαν προπάλλον, σαν... Τέλος πάντων, σαν πύραυλο. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι από τα απικά του σπαθιά. Και αυτός εδώ, πούντος, αυτός εδώ είναι ο κατονόμαστος. Δεν έχει όνομα γιατί είναι ο πιο τέλειος των μεταβαρώνων. Έχει δικό του σάγκα μετέπειτα. Λοιπόν, είναι ο δισέγγονος τους. Δηλαδή, αυτός εδώ είναι ο δισέγγονος αυτού εδώ. Κραγιανίδη Αργύρη, ευχαριστώ για το follow. Λοιπόν, και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους. Είναι και καλά κυνηγοί με επικηρυγμένο και όχι μόνο, είναι πολεμιστές, αλλά πάντα επιμένουν στο μπουσίτο και στο πατροπαράδοτο, στο παραδοσιακό πόλεμο μάχης με... Μπορεί να υπάρχουν λέιζερ, μπορεί τα πάντα όλα να έχουν τρομερό εξοπλισμό, έχουν το καλύτερο οπλοστάσιο σε όλο το σύμπαν, αλλά μεταξύ τους έχουν κάποια τελετουργικά. Ποια είναι τα τελετουργικά? Και αυτό ξεκίνησε από τον πρώτο. Και αυτό ήταν μεγάλο λάθος, αλλά ξεκίνησε από τον πρώτο. Ότι όταν το αγόρι, και αυτό είναι λίγο μακάβριο, όταν τα αγόρια, γιατί αγόρια γεννάνε συνήθως στην οικογένεια, συνήθως, το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, όταν φτάσεις σε στιγμή ενηλικίωσης, πρέπει να το ακροτηριώσεις. Δηλαδή, κάποια στιγμή γίνεται ένας ακροτηριασμός στο παιδί. Δηλαδή, θα το κόψεις το χέρι, το αυτί, το οτιδήποτε, και καλά για να δεις αν αντέχει τον πόνο. Όχι, Yu-Gi-Oh! Δυστυχώς ευτυχώς δεν έχω ασχοληθεί σχεδόν καθόλου, γιατί είναι άλλο χαοτικό από εκεί, αλλά έχω ασχοληθεί με άλλα μάγκα κι αν. Λοιπόν, είναι αρκετά χαοτικό το Yu-Gi-Oh! Αυτό. Γίνεται τώρα λοιπόν ένας τελετουργικός ακροτηριασμός για να δουν αν αντέχει τον πόνο. Αυτό γίνεται κατά λάθος, αλλά ναι, οκ, okay, το συνέχισαν σαν τέτοιο. Και στο τέλος πάντα ο πατέρας με το γιο
δίνουν μια τελική μάχη για να δουν αν ο γιος είναι ικανός να κληρονομήσει τον πατέρα στον τίτλο του μεταβαρώνου, γιατί τον τίτλο του έχει πάντα πατέρας. Οπότε αν ο γιος καταφέρει και σκοτώσει τον πατέρα, γίνεται μεταβαρώνος. Αχ, ένα επεισόδιο για μάγκα. Παιδιά, διάβασα το One Piece. Το One Piece ξανακύλησα τώρα τελευταία στο One Piece. Και ναι, το λατρεύω βασικά τώρα. Είμαστε στο 1001. Μουκιβάρα και Άγιος ο Θεός. Και μεταβαρώνει. Διαβάστε το, αξίζει, βρείτε το. Υπάρχει ένα αρχείο τεράστιο το οποίο τα έχει όλα μέσα. Με τα 1000. Τώρα, ένα που έχει κυκλοφορήσει επίσης στα ελληνικά, αλλά δεν μου πολύ άρεσε τόσο. Είναι το Travis. Εντάξει, μέτριο. Sci-fi είναι κι αυτό. Τίποτα το ιδιαίτερο. Εντάξει, για κάποιους τους άρεσε πάρα πολύ. Στυλ δεκαετίας τέλη 90, αρχές 2000 είναι το στυλ. Να δείτε κιόλας και το στυλ πώς είναι οι χαρακτήρες μέσα. Εντάξει. Πιο αρχές 2000, Millennium, τέλεια, πεθαίνεις. Συμπαθητικό, δεν θα το πω συνιστούσα, αν κάποιος θέλει να το διαβάσει. Και πάμε τώρα σε ένα από τα ελληνικά που λατρεύω. Έχω το ένα το είχα. Πήρα και το δύο, το ένα κάπου κυκλοφορεί. Μανιφέστο. Πραγματικά. Το μανιφέστο του Κυριαζή, Ηλίας Κυριαζής. Είναι από αυτούς που λάτρευα όταν ήμουν και διάβαζα το 9, μου άρεσαν πάρα πολύ οι ιστορίες του. Στο μανιφέστο έχουμε την ιστορία του κεντρικού χαρακτήρα, ο οποίος πάντα ξεχνά το όνομά του. Πώς τον λένε τον χαρακτήρα, έχει ένα περίεργο όνομα. Λοιπόν, πώς τον λένε. Ο οποίος αναζητάει, είναι στην αναζήτηση του... Είναι αυτά τα προσωπικά, τα προσωπικά με σχέσεις, με όμορφα πράγματα. Και τέλος πάντων, ο χαρακτήρας έχει την εσωτερική αναζήτηση των εφήβων στα μέσα του 2000 κυρίως. Και συνεχίζεται, μετέβεται. Πώς ένας φοιτητής εκεί ανάμεσα στα 20 με 27-28 είναι η πορεία του ήρωα. Αρκετά. Για βιβλία τώρα, μιλάμε για τέτοια βιβλία, είναι άλλο παπά Ευαγγελία, θα τα πούμε άλλη στιγμή για βιβλία. Αλλά για κόμικ και ιστορίες μπορείς να πατήσεις εδώ και εγώ από εδώ τα προμηθεύω τα περισσότερα. Τουλάχιστον για να τα κατεβάσω. Επίσης, κάλεσμα. Αν κανένα κομιξάδικο από αυτά τα ωραία που κυρίως στη Θεσσαλονίκη ενδιαφέρεται, στείλτε συνεργασία εδώ. Είμαι πέρα μπλάκα. Λοιπόν, Κυριαζής, είναι η εξέλιξη του ήρωα, τον οποίο πάντα ξεχνάω το όνομα του, ξαναλέω, και τόση ώρα ακόμα. Ορέστη τον λέγαν. Πώς τον Κόρακα τον λέγαν τον ήρωα. Λοιπόν, μια ζωή τον ξεχνάω. Τέλος πάντων, ναι. Μεταξύ προσπαθώ να διαβάσω λίγο, να δω μήπως πετάει το όνομα του, έχω πολλά χρόνια να το διαβάσω. Τέλος πάντων, και είναι το Manifesto 1 και το Manifesto 2. Είναι... Το 2 πραγματεύεται πιο πολύ τις σχέσεις και το χωρισμό κυρίως. Και η αλήθεια είναι, θυμάμαι όταν το διάβασα, είχα ταυτιστεί πάρα πολύ με τον ήρωα, γιατί τα είχα με μια κοπέλα για ένα μικρό διάστημα, η οποία ήταν ακριβώς ίδια με την πρωταγωνίστρια, τέλος πάντων. Και λέω, μαντρέλα μου, τέλος πάντων, ήταν πολύ ενδιαφέρον τότε. Ελληνικό κόμιξ, ξαναλέω. Νομίζω ότι Κυριαζή τον παρακολουθώ. Κυριαζής, Ηλίας Κυριαζής. Νομίζω το μανιφέστο του για μένα, προσωπικά και χωρίς να θέλω να οτιδήποτε να προσβάλλω, οτιδήποτε, είναι από τα καλύτερά του. Τα άλλα δεν μ' άρεσαν τόσο. Είναι το Blood Opera, αν δεν κάνω λάθος, έχει εκδώσει επίσης. Και κάποια ακόμη, αλλά το μανιφέστο του είναι για μένα τα καλύτερά του. Και μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτά ήταν του 9. Πραγματικά, το μανιφέστο δεν θα το βρείτε. Εκτός και άμα ζητήσετε, στείλετε στον ίδιο τον οποίο τον έχω και φίλο στο Facebook τώρα που το σκέφτομαι, την ίδια κυρία Ζή. Λοιπόν, τον οποίο αν ψάξετε το, ίσως να το βρείτε από άλλη έκδοση, το μανιφέστο το 1 και το 2, αλλά είναι πολύ σπάνια πλέον, πάρα πολύ σπάνια. Comixology site με comics και app για smartphone, μπράβο, ναι. Το Comixology είναι πολύ ωραίο, εγώ χρησιμοποιώ ένα άλλο όμως. Για να διαβάζω στο PC, σας ξαναλέω, το καλύτερο για PC είναι το CD Display. Πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερος reader. Για μένα, αν διαβάζετε σε PC, με CD Display θα διαβάζετε. Δεν υπάρχει καλύτερος reader. Είναι, τον κατεβάζεις ξεχωριστά, αλλά αξίζει, γιατί κάνεις διπλό κλικ και στο νύχι κατευθείαν. Ενώ, τη λέω τώρα. Τέλος πάντων, όσο το κατοδοκιμάσετε, θα δείτε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους συμβατικούς comic player και σε αυτόν. Τώρα στο tablet κινητό έχω ένα άλλο, το οποίο ούτε καν θυμάμαι πώς λέγεται. Να σας πω τώρα
στο παλιό μου το κινητό, εντάξει, στο καινούριο δεν το έχω εγκαταστήσει ακόμη. Λοιπόν, ψάχνοντας, κάπου εδώ. Θα μπω στο App Store γιατί αλλιώς δεν βλέπω προκοπή. Ελπίζω να το πήρες γιατί είναι πολύ σπάνιο. Λοιπόν, για να το βρεις γενικά. CBR Reader θα ψάξετε γενικά όταν ψάχνετε για να διαβάζετε κόμικ ή CBR αρχεία. Είναι το Comics Reviewer. Δηλαδή, αν μπορώ να πω ότι ένα που συνιστώ για μένα. Εν τω μεταξύ, δείτε πώς είναι η οθόνη χάλια. Γι' αυτό άλλαξα. Εν τω μεταξύ, πετάγονται και ειδοποιήσεις. Τέλος πάντων, είναι το. Οπ, εδώ είμαστε. Challenger Comics Viewer. Δείτε τι όμορφη οθόνη έχει το κινητό μου. Πρέπει να την αλλάξω κάποια στιγμή. Και όταν το βάλεις αυτό και το. Γιατί δεν το έχω εγκαταστήσει εδώ, να το δείξω. Όταν το βάλεις για να το δεις, έχει library στο οποίο θα ανοίγει όλα. Και είναι πάρα πολύ όμορφη η τέτοια. Δηλαδή το library του είναι αυτό εδώ. Κάπως έτσι φαίνεται χαζό. Αλλά μπορείς να το ρυθμίσεις να κάνεις scroll up ή down για να το διαβάσεις. Να αλλάζεις σελίδες. Το συνιστώ. Νομίζω ότι αξίζει να το ψάξετε. Και με το site που σας έδωσα έχετε απεριόριστη πρόσβαση. Λέμε απεριόριστη πρόσβαση, απεριόριστη πρόσβαση. Πάμε τώρα σε ένα που ακολουθεί το σύμπαν του Hellboy. Το εξώφυλλο είναι από το Mike Mignola. Λέγεται Buffy. Εντάξει, προφανώς Buffy βαμβυροφώνησα. Όσοι δέχετε τις πα... Τι ωραίες ταινίες που ήταν, ρε γάμματο. Ειδικά το Buffy the Vampire Slayer, το ένα μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν μικρός. The Tales of Vampires περιγράφει την ιστορία. Είναι τώρα και καλά εκπαιδεύονται μικροί κυνηγοί βαμπύρ. Και έχουν δεμένο ένα super αρχαίο πανάρχαιο βαμπύρ. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, το Perfect Viewer αξίζει. Ναι, ωραίο. Μένα να σας λέω προσωπικά με βόλεψε το. Γιατί έχει πολύ καλό library. Μου τα διοργανώνει όλα, τα μαζεύει σε λίστες ανάλογα με το σφακιάλο που θέλω. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί κάνει καλό fit στην οθόνη. Δηλαδή, το κάνει fit όσο θέλω stretch και το κάνω με slide προς τα κάτω. Γιατί κάποια από αυτά πρέπει να αλλάζει σελίδες όπως αλλάζει το βιβλίο ή ένα κανονικό υποκρίντερ. Αλλά αυτό το κάνει stretch και κάνει scroll και δεν χάνει καθόλου σε ποιότητα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι infinite το scroll που δίνει και είναι πάρα πολύ απολαστικό γιατί ό,τι οθόνη και να έχεις σου εγγυάται ότι θα κάνει την καλύτερη αναλογία και δεν θα χάσεις τίποτα. Αχ, δυστυχώς όχι, αλλά μόλις ανοίξω τα μαγαζιά θα τρέξω να το προλάβω. Ελπίζω και εύχομαι να το βρεις, αλλά και πάλι δεν χάλασε ο κόσμος. Εντάξει. Νομίζω σε e-book δύσκολα θα το βρεις ψηφιακά. Τέλος πάντων, αυτό είναι με ελληνική. Είναι με ελληνική, όχι είναι στα αγγλικά. Αλλά, ναι, from the creator of Buffy the Vampire Slayer, αυτός που έγραφε την ταινία, πανέμορφη ταινία, ξαναλέω, άρεσε πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, πω, εκείνο το κροσέ στο τέλος που είδε κρακ για να του καρφώσει στο βαμπ. Όσοι έχετε δει την ταινία, ξέρετε στο τέλος, ρε παιδί μου, το καρφώνει ένα παλούκι και του καρφώνει με κλωτσιά στο τελικό βαμπύρ και καλά. Και τέλος πάντων, η ιστορία είναι ότι έχουν πιάσει ένα αρχαίο βαμπύρ, το οποίο κάθεται στα παιδάκια, πάνε παιδάκια υποψήφιους Vampire Hunters. Και τους λέει ιστορίες από βαμπυράλα. Οπότε έχεις ένα βαμπύρ το οποίο λέει ιστορίες από βαμπύρ, σαν να ακούσει τα παραμύθια της Χαλιμάρα για βαμπύρ. Και έχει μέσα, το μεταξύ το ωραίο είναι, και γι' αυτό ξαναλέω ότι είναι ωραίο, ότι έχει διαφορετική θεματολογία, έχει την κεντρική ιστορία. Η κεντρική ιστορία έχει αυτή την εικονογράφηση. Να, η εικονογράφηση της κεντρικής ιστορίας είναι αυτή. Και μέσα, ανάλογα με το τι story ακούς, τι ακούς, βλέπεις, διαβάζεις, ρε παιδί μου, αλλάζει εικονογράφηση. Π.χ. το πρώτο story έχει διαφορετική εικονογράφηση. Το δεύτερο story έχει διαφορετική εικονογράφηση. Βλέπετε, καμία σχέση εικονογράφηση. Είναι από άλλο καλλιτέχνη. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτό το είδος ότι διάφοροι καλλιτέχνες αναλαμβάνουν να εικονογραφήσουν από ένα διαφορετικό κεφάλαιο, ρε παιδί μου, για να τα ενώσουν. Αν έχετε δει το. Ποιο άνιμη ήτανε, που ήταν και παιχνίδι, ρε παιδί μου. Αυτή η μνήμη μου πραγματικά δεν παίζεται. Πώς λέγεται το παιχνίδι που έχει στηριχθεί, Dante's Inferno. Έλεγα πριν για την κόλαση του Δάντη. Το Dante's Inferno, αν δείτε το animation, έχει μέσα από διαφορετικούς animator. Κάθε chapter, κάθε πύλη της κόλασης που περνάει ο Δάντης, έχει εικονογραφία. Έχει φτιαχτεί από διαφορετικού τύπου στούντιο, με διαφορετική τεχνική, οπότε όλα αυτά ενώνονται και γίνονται ένα πιο όμορφο. Έτσι είναι και αυτό. Και λέει από κάτω,
ότι προσωπικά κατέβασα στο tablet τα πιο δημοφιλή app. Ναι, εντάξει, ό,τι βολεύει. Ο καθένας τα ρυθμίζει, τα βρίσκει. Τέλος πάντων, που λέτε, παιδιά, έχει πάρα πολλές ωραίες ιστορίες. Κάθε μία έχει τη δική της όμορφη εικονογράφηση. Κάποιες πιο κλασικές, κάποιες πιο παραδοσιακές. Και είναι ένα ανθολόγιο ιστοριών βαμπύρ. Τα οποία, η αλήθεια να σας πω προσωπικά, εγώ λατρεύω τους λυκάνθρωπους. Τα βαμπύρ ποτέ δεν τα χώνεψα. Δηλαδή, στο Underworld εγώ ήμουν team λυκάνθρωποι. Πάντα είμαι team λυκάνθρωποι για κάποιο λόγο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κόσμος αγαπάει τα βαμπύρ τόσο πολύ. Πραγματικά ποτέ δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ο κόσμος αγαπάει τα βαμπύρ τόσο πολύ. Δεν ξέρω τι είναι το τόσο ελκυστικό στα βαμπύρ, αλλά προσωπικά βρίσκα πολύ πιο ελκυστικούς και πολύ πιο. Δεν ξέρω, μ' άρεσαν οι ιστορίες, μ' άρεσαν οι δύναμη που είχαν, ρε παιδί μου. Όλο το τέτοιο που είχαν οι λυκάνθρωποι. Γενικά, αν είχα να διαλέξω ανάμεσα σε βαμπύρ και λυκάνθρωπο, θα προτιμούσα να γίνω λυκάνθρωπο, πραγματικά. Rise of the Lycans. Το έχω διαβάσει. Αχ, κάτσε το Rise of the Lycans. Το Underworld δεν ήταν αυτό, το 3. Ναι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σε όλες τις ταινίες, και αυτό είναι το lore, ότι οι λυκάνθρωποι, και αυτό είναι που με νευρίαζε πάντα, έχουν το. Είναι το κτίνος, ρε παιδί μου, αυτό που του έχουν το λουρί και αντί για όλα τα τέρατα το εκμεταλλεύονται σαν σκύλο. Το καλύτερο είναι το Underworld, το κανονικό. Το Underworld. Underworld λέγεται με τον τέτοιον που έπαιζε που ήταν που πάλευε με το. Το Underworld, την ταινία. Κάτσε. Ήταν τα τρία τα Underworld και το Van Helsing ήταν, ναι. Το Adventures of Van Helsing. Τι ωραίο το Van Helsing. Να! Σωστό λιγάνθρωπο, ο Τίμιο Ορθόδοξο. Van Helsing, περιφέτη του Van Helsing. Μακάρι να βγαίνει και δεύτερη ταινία. Από αυτή την κούστρα πραγματικά. Λοιπόν, πραγματικά νομίζω ότι χαραμίζονται. Τέλος πάντων, team λιγάνθρωποι. Van Helsing είναι επίσης έπος. Επίσης για κάποιο λόγο βγάλαμε Van Helsing τη σειρά με τα βαμπύρ, που δεν μου πολύ άρεσε. Πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσω. Έχω μείνει στο τρίτο season, αλλά δεν τρελαίνομαι στο Netflix. Αλλά το Van Helsing ως ταινία είναι αγαπημένη ταινία με λυκάνθρωπους και βαμπύρ, αλλά λυκάνθρωποι χαλαρά γιατί είναι η καλύτερη υλοποίηση. Υπάρχει καλύτερη υλοποίηση. Και το Wolfman είναι ωραίο. Πρόσφατα είδα και γέλασα. Ένας Αμερικάνος, Αμερικανικός, πώς λέγεται, American Werewolf in London. Και σκέφτομαι, ρε φίλε, τι κάναν τότε, τι ναρκωτικά παίρναν το 80 και βγάζαν αυτές τις ταινίες. Δηλαδή, πραγματικά το American Werewolf in London ήταν. Ό,τι να είναι! Εντάξει. Εν τω μεταξύ, ήταν ακριβώς αυτοί που το φτιάξανε. Πρέπει να ήταν στο στυλ του They Live. Έχετε δει την ταινία They Live? Είναι αυτός ο τυπάκος, ο οποίος ξαφνικά ανακαλύπτει ένα ζευγάρι γυαλιά, τα οποία τα φοράει. Και βλέπει τον κόσμο όπως πραγματικά είναι. Ότι και καλά μας έχουν καταλάβει οι ανδρομέδοι, οι οποίοι έχουν διαφημίσεις παντού και μας κάνουν πλήση εγκεφάλου ως είδος και μας χρησιμοποιούν, ρε παιδί μου. Και αυτός με τα γυαλιά, το The Elif, αυτοί που φτιάξαν το The Elif έχουν φτιάξει νομίζω και το. Είναι το στυλ ακριβώς ίδιο. Το In Paris δεν ξέρω, δεν το έχω δει, αλλά το In London ήταν. They live. They live, να σας το γράψω. Αυτοί ζουνε. Τι ταινιάρα, αυτό ήταν ταινιάρα. Και είναι από τις ταινίες που είναι classic, δηλαδή. Αν σας έλεγα από το 80 ταινίες που αξίζει κάποιος να δει σίγουρα, είναι το They Live, το The Thing του Carpenter, πραγματικά έπος. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσω και για αυτά. Αχ, ευχαριστώ για το follow, ευχαριστώ για το follow. Αλλά ναι, παιδιά, team λυκάνθρωποι. Team λυκάνθρωποι. Επίσης, τώρα θα περάσω σε ένα που μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά είναι πολύ διαφορετικό. Προφανώς τι θα είχα. Και είναι η εισαγωγή του John Carpenter. Αυτό! Το ότι χωρίστε να το δω, δεν το είχα δει. Αναφέρω, John Carpenter. Ξαφνικά βλέπεις εισαγωγή John Carpenter, Lovecraft, πάρτο. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω, έχω flow σήμερα. Lovecraft. Και καλά, είναι μια animation ιστορία του πώς ο Lovecraft από παιδί κατάφερε να γίνει αυτό που έγινε. Είναι πολύ εφιαλτικό. Βασικά είναι πάρα πολύ φιαλτικό. Είναι από αυτά τα οποία πιο φιαλτικό πεθαίνεις. Γενικά σας δείξω κάποιες εικονογραφίες που έχει μέσα. Είναι αυτό η εισαγωγή του Lovecraft στα καλύτερά του. Βέβαια είναι τελείως fanfiction, δεν έχει καμιά σχέση με το, ναι. Είναι η ιστορία και καλά του Lovecraft, όπως την έχει χειροματιστεί ο Hans Rodionoff, Henrik Brescia και ο Keith Giffen. Okay. Τίμι Τζεό, ευχαριστώ για το follow. Πραγματικά. Για το μεταξύ, τα ονόματά σας κάτι μου θυμίζουν από το Instagram. Νομίζω. Λοιπόν, προσέξτε. Λοιπόν, είναι αρκετά εφιαλτική η εικονογράφηση.
το story του είναι σκληρό. Δηλαδή, το λες, αχ, τι cute που είναι, να το πάρω δώρο στο παιδί μου, να περάσει ευχάριστα το απόγευμά του. Κάντε το. Τα παιδιά σας δεν θα σας ξαναμιλήσει ποτέ. Και θα εξελιχθεί σε ένα πολύ λαμπρό Lovecraft fan. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα εδώ. Έξω χιονίζει, τώρα σκοτίνιασε, δεν μπορώ να σας δείξω τα χιόνια, τα δείξα πιο νωρίς. Λοιπόν, έξω χιονίζει ακατάπαυστα και εγώ κάθομαι και μιλάω για νιουβέλες. Το Days Gone το τελείωσα, το έκανα Platinum και ξεκίνησα να κάνω, θα το κάνω βίντεο. Γιατί λέω βίντεο, θα κάνω αφιέρωμα. Και ξεκίνησα να κάνω το αφιέρωμα, μιλούσα, έκανα ένα 20 λεπτό και δεν μπόρεσα να σώσω το ηχητικό. Καταστράφηκε, δεν ξέρω για κάποιο λόγο κόλλησε το πρόγραμμα. Έβγαλα το πρόγραμμα, έβαλα άλλο πρόγραμμα ηχογράφησης. Και σήμερα έκατσα το μεσημέρι, έκανα καινούργια ηχογράφηση και θα ετοιμάσω αφιέρωμα. Θα βγει τέλειο. Λοιπόν, τώρα παίζαμε το. Μετά το Days Gone, τερμάτισα το. Το Detroit Become Human, τώρα τερματίζω, το Σάββατο θα τερματίσω μεθαύριο το Until Dawn και προχωράμε. Παιχνίδαρος, λοιπόν, ναι. Παιδιά, Lovecraft. Πολύ ωραίο, πολύ διαφορετικό, πάρα πολύ διαφορετικό, είναι φιαλτικό όσο δεν πάει. Τα λέμε φιαλτικό όσο δεν πάει, να σας δείξω και άλλα ωραία. Είναι τώρα αυτός και προσπαθεί να κάνει έρωτα με την κοπέλα του, τη γυναίκα του βασικά, ο Lovecraft. Ξαφνικά ανακαλύπτει ότι η γυναίκα του είναι αυτό το πράγμα και ξέρεις, ενώ είσαι εκεί μέσα ήδη, πετάγονται πλοκάμια, ιστορίες, αγκάθια. Δηλαδή πραγματικά είναι ο εφιάλτης του οποιοδήποτε. Το Μετρό 33, σ' άρεσε, ε. Και σκέφτομαι επίσης τώρα, επειδή έχω εδώ στο πλάι, εν τω μεταξύ, αυτό μου δίνεται τόσο ωραίες πασούλες. Το έχω εδώ, μέσα το έχω. Το Μετρό το καινούριο, έχω παίξει τα δύο. Θα παίξουμε λογικά κάποια στιγμή, μάλλον θα το βάλω εδώ στο κανάλι να το κάνουμε παρέα. Να παίξουμε το Exodus. Το ψήνω άγρια όμως. Λοιπόν, επίσης τρομερό. Τώρα, ένα από τα χαρακτηριστικά. Θυμάστε το προηγούμενο, το δεύτερο επεισόδιο, ποιο ήταν που είχα κάνει το δρόμο στο Lovecraft. Ακριβώς αυτά που σας είπα. Είναι όλα τα season της Σαμπρίνας. Έχετε δει τη Σαμπρίνα στο. Τέτοιο. Τη Σαμπρίνα στο Netflix. Multiplayer παίζω Dota, αλλά το PC δεν μπορώ και να στριμάρω και να παίζω. Δυστυχώς δεν έχω τα τόσο καλό PC. Ή θα παίζω ή θα στριμάρω. Δεν μπορώ να κάνω και τα δύο ταυτόχρονα. Γιατί στριμάρω από το PlayStation για γλιτώνω πόρους. Οπότε, ναι, αν φτιάξω. Όταν μάλλον φτιάξω, το λέω σωστά. Καινούριο PC. Εν τω μεταξύ, σήμερα δεν ξέρω, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που σας δείχνω όλα αυτά. Οπότε φαίνεται τον τρόπο που μιλάω. Λοιπόν, αν φτιάξω καλό PC, θα στριμάρω και Dota κάποια στιγμή. Αλλά μέχρι τότε PlayStation. Τώρα, σε όσοι έχετε δει τη Σαμπρίνα την σειρά, έχετε καταλάβει ότι είναι ακριβώς όπως είχα πει το βίντεο με το δρόμο στο Lovecraft. Ένα πρώτο season, χαλαρό, σκοτεινό, ρε παιδί μου, σε φάση ΠΟΕ. Μετά στο δεύτερο season, έχουμε δεύτερο-τρίτο season, αρχές του τρίτου, τέλος, δεύτερο και τρίτο season, έχουμε εισαγωγή στο Μάχεν. Δηλαδή, ο μεγάλος, λέει, μεγάλος θεός Πάνας, δηλαδή όλα τα τέρατα της μυθολογίας που χρησιμοποιήσει ο Παν, ο Μάχεν και αυτά, και στο τελευταίο δύο season παίζει Lovecraft. Δώστο! Δεν ξέρω γιατί, αλλά χάρηκα πολύ όταν το βλέπα. Λοιπόν, Μάριος Λάτο, καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπαίνετε τώρα. Μπαίνει κόσμος, βγαίνει κόσμος, ελπίζω να περνάτε καλά. Σας ξαναβάζω για όσους μπαίνετε τώρα ένα site στο οποίο μπορείτε να βρίσκετε όλες τις συμβέλες που σας έχω δώσει. Και στο προηγούμενο, πολύ καλό PC με αυτές τιμές και λήψεις, ναι. Καλό build, καλό PC. Silent Hill δεν το παίζω με καμία Παναγία. Αλλά θέλω να παίξω το Within Evil, Evil Within, πώς λέγεται, το 2, το έχω εγκαταστήσει. Δεν το έχω συνεχίσει ποτέ, δεν το έχω παίξει, δεν έχω πάει μέχρι ένα σημείο. Αυτό θα παίξουμε γιατί παίζεται κιόλας. Λοιπόν, στο προηγούμενο όμως επεισόδιο, σας έλεγα, ο φίλος μου, θυμάστε που σας έλεγα για ένα φίλο που είχα που σπούδασε στην, ο φίλος μου Βασίλης, ο οποίος ήμασταν μαζί στο πρώτο έτος φυσικό και μετά έφυγε στην Πρατισλάβα να πάει να σπουδάσει ψυχιατρική. Ο φίλος μου ο Βασίλης, λοιπόν, εκείνη τη μέρα που είχε έρθει και μου λέγε για το Νίρβι Γιάλωμ, έπεσε η κουβέντα και στα κόμικ. Και ο Βασίλης είχε διαβάσει το Wolverine, την ιστορία του Wolverine, το Origins. Είμαι μεγάλος φαν του Wolverine, μου αρέσει πάρα πολύ. Βασικά, αγαπημένος ήρωας είναι ο Wolverine, τέλος, the end. Καλησπέρα, Αλεξάκου, καλησπέρα. Little Mike, ναι, και αυτό θα το παίξουμε, το έχω στο Xbox, λογικά θα το παίξουμε.
Αλήθεια, πρώτο παίξω, αλλά εδώ κάθε μέρα πρέπει να στριμάρω. Καλησπέρα, χαρά, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όσους μπαίνετε. Λοιπόν, όλα είναι τέλεια. Ευχαριστώ, ναι. Είπα να κόψω λίγο, να μαζέψω γιατί είχα γίνει χάλια. Πρέπει να κουρευτώ κιόλας. Έχω πολύ καιρό να κουρευτώ. Αλλά να ανοίξουν λίγο τα πράγματα και μετά. Λοιπόν, αγαπημένος ήρωας ever ever για μένα ο Wolverine. Τον λατρεύω το Wolverine, πραγματικά. Έχω διαβάσει κάθε εκδοχή Wolverine που υπάρχει, γιατί υπάρχουν πολλές εκδοχές Wolverine. Και εκείνη τη μέρα λοιπόν, σε εκείνο το καφέ, η συζήτηση μετά τον Irvin Yalom, δεν ξέρω πώς έγινε, έπεσε στα καπάκια. Ευχαριστώ Alex Τσιχθές για το follow. Η συζήτηση λοιπόν έπεσε στο Wolverine και στο Origin. Και μου λέει, εσύ ξέρεις, ήξερες ότι ο Wolverine, τώρα μιλάμε, εγώ ήμουν φοιτητής φοιτητής 2008 ήταν, 7. 2008-2007 ήταν αυτή η κουβέντα. Λοιπόν, μου λέει, ήξερες ότι ο Wolverine είναι από τους πιο αρχαίους, ο πρώτος μεταλλαγμένους που βλέπουμε τώρα, και δεν είχε, εντωμεταξύ, χάλια έκδοση, γιατί το βλέπετε, κόβεται, πας να τα ανοίξεις και σπάει. Γι' αυτό δεν μου αρέσουν, γάμοτα, αυτές οι ελληνικές εκδόσεις με την καμία. Είναι χάλια οι ελληνικές εκδόσεις, απλά παίρνουν τα μεταφράζουν, βάζουν καλής ποιότητας χαρτί, αλλά δεν γίνεται καλή κόλληση. Να, παίρνεις ένα κόμικ και ανοίγεις τη μέση. Γι' αυτό πάτε κατευθείαν στις αγγλικές εκδόσεις να τελειώνετε. Λοιπόν, ότι ο Γούλβεν, ρε παιδί μου, ήταν, είχε κοκάλινα νύχια και. Και λέω, όχι, πάρ' το. Origin, Wolverine Origin. Είναι η ιστορία του Wolverine, βλέπετε κιόλας, τρομερό εξώφυλλο. Τρομερό εξώφυλλο, στα ελληνικά δυστυχώς. Φίλε, πρώτη φορά μπαίνω σε stream και με έχεις κάνει να νιώθω πολύ ωραία. Φαίνεσαι πολύ σωστό παιδί και συνέχισε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Λοιπόν, ναι, παιδιά, δείτε τώρα έτσι. Ελληνικά κόμικ, πάρτο. Οπ! Αν ήταν βιβλίο, πόσα κεφαλικά θα παθαίνατε εσείς οι βιβλιοφόλοι συγκεκριμένα. Οπ, πάρτο. Δώσε! 30 ευρώ, 20 ευρώ, πόσο έκανε. Τι ωραίο, Ενώ ρε γαμώτο, έχει γίνει καλή εκτύπωση, δηλαδή. Βέβαια, αυτό που δεν προσέχουν πάρα πολύ είναι γραμματοσειρές. Δηλαδή τώρα οι γραμματοσειρές είναι παράτερες. Εντάξει, ωραίες, ξεκάθαρες. Αλλά δεν ταιριάζουν πάρα πολύ. Οι απομένες μου γραμματοσειρές, να πω την αλήθεια, είναι αυτές που μπαίνουν εδώ στα κίτρινα πλαίσια. Με γκλου και με χαρτοτενία. Τέλος πάντων, δεν με χαλάει γιατί είναι η ελληνική έκδοση, οπότε δεν καίγομαι τόσο. Είναι μια συγγραφή των βασικών 5 τεύχη, νομίζω είχε βγει. 5 τεύχη, όπως είναι εκείνα τα μικρούλια που σας έδωξα στην αρχή. Και τα κάνα συγγραφή σε φάση όλη η ιστορία μαζεμένη. Λοιπόν, επίσης, fun fact, τώρα θα σου το δείξω απ' έξω. Ο Wolverine, το Logan, δεν είναι το πραγματικό του όνομα. Το Logan το πήρε γιατί ο Logan ήταν αυτός εδώ, ήταν αυτός που σκότωσε τον πατέρα του. Το όνομα Logan το πήρε ο Wolverine γιατί ήταν το όνομα αυτού που σκότωσε τον πατέρα του. Τέλος πάντων, είναι αρκετά ιδιαίτερο, μου άρεσε πάρα πολύ και επίσης πολύ ωραία ιστορία είναι και θα το βρείτε και αυτό στο site που σας έδωσα. Η ιστορία του Wolverine μετά. Ο Wolverine κάνει ένα γιο. Ο οποίος γιος έχει 3 νύχια, τα οποία είναι 2 από πάνω και ένα βγαίνει από εδώ από κάτω. Ο οποίος είναι μεγάλο μουνόπανο, έχει μοϊκάνα. Τώρα βέβαια δεν ξέρω πώς κολλάει το ένα με το άλλο, αλλά όταν το φτιάχνα κολλούσε. Και είναι πολύ ωραία ιστορία. Μια ωραία ιστορία, λέει πως σκότωσε τον Captain America, γιατί τον Captain America τον σκότωσε ο Wolverine. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, αλλά ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, και είναι πολύ ωραία ιστορία, υπάρχει, τσεκάρετε την. Πάρα πολύ ωραία ιστορία, το συνιστώ. Αλλά βρείτε το στα αγγλικά, πραγματικά, μην το πάρετε στα ελληνικά. Αν πάει κάποιος να το αγοράσει, μην το αγοράσετε στα ελληνικά. Πάτε, αγοράστε το στα αγγλικά, είναι πιο καλή έκδοση. Βέβαια, όσοι θέλετε να το αγοράσετε, CPR που είναι και τζάμπα, καταλαβαίνετε τι εννοώ να το αγοράσετε. Υπάρχει μέσα στο site, κατεβάστε το τζαμπέο, λέει. Και πριν πάμε σε αυτά που λατρεύω, τι από αυτά που σας έδειξα δεν λατρεύω. Δεν ξέρω, τα που μου αρέσουν όλα. Που σημαίνει ότι για να τα διαβάσω. Κάποια έφτασαν τυχαία. Κάποια από αυτά έφτασαν τελείως τυχαία και γι' αυτό μου αρέσει, ότι έμαθα κάποια πράγματα εντελώς κατά λάθος. Όταν λέμε κατά λάθος, πιο κατά λάθος πεθαίνεις. Αλλά στην πορεία έμαθα γι' αυτά, τα γνώρισα και μου άρεσαν πάρα πολύ. Ένα από αυτά που έφτασαν κατά λάθος, το Fight Club, έχω το μικρό του τευχάκι. Ναι, το έχω, είναι εκεί μέσα, αλλά είναι μικρό τεύχος. Είναι μια σταλιά.
Λοιπόν, ένα από αυτά που είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία νουβέλα. Graphic novel, εντάξει, είναι για το Halo το παιχνίδι. Έχω και τα Assassin's Creed εκεί πάνω, αλλά δεν σας τα δείχνω. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να σας δείξω τις νουβέλες του Assassin's Creed. Το Halo όμως έχει νόημα, γιατί είναι μια συλλογή από. Να σας δείξω τώρα, ας ξεκινήσω από πίσω προς τα μπρος ή από μπρος προς τα πίσω. Είναι μια συλλογή, βλέπετε το στυλ. Λοιπόν, μια συλλογή από ιστορίες, οι οποίες έχουν τελείως διαφορετικό animation, τελείως διαφορετική. Είναι μια συλλογή διαφορετικών δημιουργών. Βλέπετε το στυλ. Νομίζω ότι κάποιος καταλαβαίνει με γυμνό μάτι τη διαφορά. Τώρα είμαστε ακόμα στην πρώτη ιστορία. Πρώτη, δεύτερη ιστορία. Δηλαδή τώρα δες. Μετά προχωράς, αλλάζει τελείως το στυλ. Πάμε εδώ. Προχωράς λίγο, αλλάζει τελείως το στυλ. Πάμε εδώ. Είναι εντωμεταξύ συγκεκριμένη, είναι λίγο και Dead Space. Όσοι ξέρετε το Dead Space το παιχνίδι, αξίζει πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο τσιμπήστε το, είναι τρομερή έκδοση, τρομερή έκδοση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πραγματικά μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Τα περισσότερα, λέει λίγα λόγια, δεν λέει πάρα πολλά. Αλλά είναι πολύ όμορφη και ποιος το έβγαλε? Anubis, αυτό είναι Anubis, εντάξει. Έκδοση του Anubis στα ελληνικά. Τώρα, ένα mention, το οποίο Joker δεν μ' άρεσε ποτέ. Κάποιοι το λατρεύουν το συγκεκριμένο, ωραίο ήταν, τίμιος. Εγώ μ' αρέσει ο Batman, είναι από τους αγαπημένους μου DC ήρωες. Βασικά, Batman στην DC, Wolverine στην Marvel. Αυτά και κλείσαμε το μαγαζί. Στα ελληνικά, The Killing Joke. Ένα από τα πολύ όμορφα... Από τις πάρα πολύ όμορφες νουβέλες του Joker. Του σειράς τρασπών της DC για τον Joker. Πραγματικά, από τις πιο όμορφες του. Δεν ξέρω, αλλά... Είναι η ιστορία και καλά. Πώς ο Joker απέκτησε, ή μια από τις πολλές εκδοχές, πώς ο Joker απέκτησε το... Τι ήταν πριν, λέει για τη ζωή, την εισαγωγή στο... Στο Joker. Ποιος ήταν πριν, τι έκανε. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Εγώ προσωπικά δεν είμαι τόσο φαν του Joker. Αλλά είναι από τις καλύτερες, γι' αυτό και την έχω κιόλας. Έτσι να τη διαβάσω. Θα το προτιμούσα στα αγγλικά, αλλά το έχω στα ελληνικά. Λουίζα Σουρμπούι. Σουρμπούι, ναι. Ευχαριστώ για το follow. Λοιπόν, τσεκάρετε το. Είναι πάρα πολύ ωραίο το The Killing Joke. Είναι από τις καλύτερες που υπάρχουν. Το οποίο το έγραψε. Ποιος το έγραψε? Εν τω μεταξύ μου αρέσει γιατί δεν βλαπάζουν το τέτοιο. Λοιπόν, το εξώφυλλο είναι του Brian Bolland. Φωνή λέγανε μέσα. Ναι. Σύνορα. Εντάξει, ναι. Ναι, Alan Moore. Σενάριο Alan Moore. Προφανώς Alan Moore. Alan Moore, γραφικές νουβέλες και δεν σας έδειξα το αποκορύφωμα. Για κλείσιμο αυτό, για σβήσιμο αυτό, Λοιπόν... Μεταξύ έχω πολύ ωραία τώρα που το σκέφτομαι. Λοιπόν, μάλλον θα σας το δείξω τώρα. Περιμένετε. Λοιπόν, είναι η φάση που τα έχω. Είναι τελείως ψυχάκι. Είναι η φάση που τα έχω και τα έβγαλα, αλλά τα ξέχασα τα πιο πολλά. Λοιπόν, σούπερ έκδοση. Τα ανοίγω πολύ, πολύ σπάνια. Πάρα πολύ σπάνια το συγκεκριμένο. Λοιπόν, είναι ίσως από τα καλύτερα κομμάτια που έχω. Βλέπετε, έχει και τη μάσκα μέσα. Μια έκδοση έχει κυκλοφορήσει στα public. Έχει μέσα τη μάσκα από το V for Vendetta και από πίσω Watchmen και αυτό, παιδιά. Watchmen και αυτό. Τρομερό, τρομερή ποιότητα. David Lloyd και Alan Moore. V for Vendetta, πραγματικά δεν υπάρχει. Το μεταξύ, το εξώφυλλο. Α, το Ζαρέλο. Το έχω δει, ωραίο είναι αυτό. Το εξώφυλλο είναι βελουτέ. Αν δεν το πιάσετε, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Αλλά το εξώφυλλο είναι βελούδο. Όλο είναι βελούδο. Πραγματικά είναι βελούδο. Τρομερή έκδοση. Τρομερή έκδοση. Vertigo. Λοιπόν, και έχει την.
σε πολλούς θα φανεί παράξενο γιατί δεν το έχουν συνηθίσει. Αλλά Alan Moore πες. Είναι κλασικά Alan Moore, εικονογράφος ή Alan Moore. David Lloyd και Alan Moore, βασικά ιστορία Alan Moore και εικονογράφος David Lloyd. Πω πω, τι ωραία. Λοιπόν, μυρίζει, ας δώσω μια εικόνα τώρα, αν κλείσετε τα μάτια και μυρίζετε. 1900, πραγματικά η μυρωδιά αυτό μου θυμίζει. 1996, βιβλιοθήκη Δημοτικού Σχολείου Αττικής. Ο Κώστας τότε 10-11 χρόνια πόσο ήμουνα. Όχι, το 96 ήμουνα 8 χρονών, ψέματα. 97-98 πείτε, εγώ που ήμουνα 10 χρονών περίπου. Στη βιβλιοθήκη, όταν είχαν φέρει τα φρέσκα βιβλία τότε, όταν το μυρίσεις, σου φέρνει στο μυαλό αυτή την εικόνα του τότε, όταν είσαι παιδί. Τώρα περίεργα πράγματα σας λέω, αλλά πραγματικά είναι μυρωδιά που έχει το συγκεκριμένο τελείως διαφορετική. Δηλαδή, σου βγάζει τα παιδικά σου χρόνια, ρε παιδί μου. Πραγματικά στα sky, πάρτα. Πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο. Τρομερή ιστορία, V for Vendetta. Πραγματικά masterpiece. Πραγματικά masterpiece. Την είχα και εγώ τη μάσκα, την έδωσα κάπου και δεν θυμάμαι. Πανέμορφο κόμικ, παιδιά. Πανέμορφο κόμικ. Πραγματικά μια χαρά. Ειλικρινά. Όσοι το βρείτε, πάρτε το, αξίζει να το διαβάσετε. Όσοι δεν το βρείτε, κατεβάστε το τζάμπα. Πραγματικά δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Αν έχετε την δυνατότητα, είναι να σας πω. Τα comic νιουβέλες είναι πιο ακριβό χόμπι από τα βιβλία. Γιατί? Γιατί το εκτός κάποιες σειρές βγαίνουν συνέχεια και θέλεις και διαφορετικές εκδόσεις και. Βέβαια είναι πολύ πιο εύκολο να κλείσεις σειρές. Αλλά τι γίνεται τώρα, τα omnibus, γενικά αν πεις να κλείσεις μια σειρά σε omnibus, είναι πολύ πιο ακριβά από το να πάρεις οποιοδήποτε βιβλίο θέλεις ή οποιαδήποτε σειρά βιβλίων θες εσύ. Και επίσης, επειδή διαβάζεται πολύ πιο γρήγορα από ότι ένα βιβλίο, το οποιαδήποτε νιουβέλα, είναι λίγο ασύμφορο και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όσο πορωμένος και να είσαι, αν δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να μπορέσεις να κάνεις keep up, έρχεται κάποια στιγμή που δεν. Δηλαδή, άμα στείτε αυτό εδώ, αυτό εδώ, το κάθετο, έχει τέτοιο. Πάνω είναι τα κόμικ και αυτά. Σε σχέση με τα υπόλοιπα, δείτε πόσα βιβλία έχω και πόσες νουβέλες έχω μπορέσει να πάρω. Είναι. Και όταν θες να πάρεις τα ποιοτικά, τα καλά, τα original, γιατί προχωρούν και πολλά. Remake. Το Άνουμπι για παράδειγμα τα θεωρώ. Το Άνουμπι είναι οι μεταφράσεις χάλια στα ελληνικά. Κάποια είναι καλά, κάποια δεν είναι τόσο καλά. Απλά το Άνουμπι δεν τα θεωρώ και τόσο. Αν και το 1602 μου άρεσε γιατί ήταν το Άνουμπι στην ουσία αυτό που είχα διαβάσει. Λοιπόν, κατακόρυφο. Τι είπα, τι κάνω θυμάμαι, τι είπα. Τέλος πάντων, αξίζει. Απλά είναι πολύ πιο ακριβό σπορ και πολύ πιο ακριβό χόμπι από το να τα διαβάζεις. Τα διαβάζεις σε CBR. Υπάρχουν, μπορείς να τα διαβάσεις και να μην τα έχεις. Άρα, μην βλέπετε εγώ που είμαι λίγο κολλημένος και θέλω να έχω συλλογές και θέλω να ανοίγω. Αυτή τη στιγμή έχω 300 γίγκα με κόμικ και νιβέλες φορτωμένες στον υπολογιστή. Λοιπόν, άστο. Εγώ είμαι άλλος σε αυτά. Αλλά μπορείς να τα διαβάσεις και να τελειώσεις ιστορία. Λοιπόν, όσο μπορείς. Αυτό. Τα κόμικ όμως είναι πολύ πιο ευχάριστα να τα διαβάζεις στο κινητό ή στο tablet. Πολύ πιο ευχάριστο από το να διαβάζεις ένα βιβλίο. Οπότε φεύγει λίγο πιο γρήγορα όλο αυτό. Ειδικά τώρα στα οποιαδήποτε τάμπλετ, το οποίο έχει μια 1080 οθόνη για παράδειγμα, από 8 ίντσες και πάνω, είναι πάρα πολύ όμορφο. Αφορά ανίτσε προϊόν για τους εκδοτικούς και ξέρουν ότι θα βρουν αγοραστές αντίθεση με ένα βιβλίο. Ισχύει. Ειδικά τώρα τα τελευταία. Μετά το ξέσπασμα της Marvel έχει αυξηθεί, ενώ τις ταινίες της Marvel, έχει αυξηθεί κατακόρυφα η ζήτηση για κόμικ, για νουβέλες, για graphic novels. Και γι' αυτό δείτε και σήμερα για παράδειγμα έχουν περισσότερο κόσμο από τις υπόλοιπες άλλες μέρες. Porphyrial, ευχαριστώ για το follow πραγματικά. Λοιπόν, οπότε γενικά ο κόσμος τα λατρεύει και κυρίως όλων των ηλικιών. Ένα παιδί θα διαβάσει πολύ πιο ευχάριστα το Killing Joke, ακόμα και στα αγγλικά, παρά να διαβάσει ένα οποιοδήποτε βιβλίο. Οπότε δεν είναι fanboys, είναι και αυτοί που τους είναι ευχάριστο. Δηλαδή ξέρω πολύ κόσμο και προσωπικά και φίλους και που είναι πολύ πιο ευχάριστο να διαβάσει μια ωραία ιστορία σε κόμικ παρά σε βιβλίο. Ούστε, αυτά με μου αρέσουν και τα δύο. Εγώ κάνω το εξής. Το δικό μου στυλ διαβάσματος είναι το εξής. Διαβάζω μια καλή ιστορία, ένα καλό βιβλίο,
με το που τελειώσω, κάνω, πώς το λένε, κάνω εκτόνωση στην ουσία, κάνω εκτόνωση διαβάζοντας μια νουβέλα ή μια σειρά από, γιατί φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή διαβάζω κάποιο graphic novel, πιάνω ένα βιβλίο. Με το που τελειώσω το βιβλίο, ένα graphic novel, ένα βιβλίο. Δηλαδή, η δικιά μου σειρά είναι βιβλίο graphic novel, βιβλίο graphic novel. Όσοι με ακολουθείτε στο Goodreads, με το όνομα Κωνσταντίνος Άλιακας, δεν έχω κάτι άλλο διαφορετικό εκεί, θα έχετε δει ότι πάω βιβλίο graphic novel, βιβλίο graphic novel, βιβλίο graphic novel. Δηλαδή, είμαι στη φάση μετά το Nietzsche, δεν ήθελα κάτι άλλο να διαβάσω μετά το τα διαφύζει Ζαρατούστρα, θα να διαβάσω storyteller. Παρεπιπτόντως, άλλο τα manga. Άλλο τα manga, άλλο τα graphic novels. Είναι τελείως διαφορετική το άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα πούμε και για τα manga. Αλλά, για παράδειγμα, μια πολύ ωραία ιστορία, γιατί το ξεχάσω, και αξίζει να τα βρείτε και ψάξτε το, πραγματικά ψάξτε το. Επειδή έλεγα και για παραμύθια, θα σας το γράψω εδώ, μέσα στο site αυτό που σας ξαναστέλνω κάθε τρεις και λίγο, υπάρχει, κάντε, Google, κάντε search, υπάρχει μια σειρά που λέγεται Story, The Story, Teller. Και για να τη βρείτε σίγουρα είναι του Jim Henson. Δηλαδή, Jim Henson. Λοιπόν, ευχαριστώ Spack Gaming TTV πραγματικά για το follow. Λοιπόν, τσεκάρετε το αυτό. Είναι μια ιστορία, μια σειρά, γιατί είναι σειρά, από ιστορίες, παραμύθια, το οποίο το κάθε ένα από αυτό είναι με διαφορετική εικονογράφηση. Δηλαδή, βγαίνουν σε τετράδες. Είναι μια τετράδα οι δράκοι, μια τετράδα οι γίγαντες, μια τετράδα οι σιρήνες, μια τετράδα οι μάγισσες. Τώρα σας τα λέω στα ελληνικά, αλλά είναι στα αγγλικά στην ουσία. Μια τετράδα τα φαντάσματα. Οπότε, έχεις τετράδες που το κόνσεπτ είναι ένας παραμυθάς, ο οποίος έχει το σκύλο του και λέει, μιλάει με το σκύλο του και λένε ιστορίες και παραμύθια, λέει ιστορίες στο σκύλο του. Κάθε chapter, κάθε ένα από αυτά, είναι διαφορετική εικονογράφηση. Δηλαδή, όλα αυτά δεν θα βρεις ένα που να είναι ίδιο με κάποιο άλλο. Και έχει τρομερά παραμύθια. Ειλικρινά σας λέω, το πρώτο πράγμα που θα μπείτε να ψάξετε στο Get Comics Info είναι το Storyteller Jim Henson. Είναι η καλύτερη εκτόνωση που μπορεί να κάνει κάποιος διαβάζοντας ένα βαρύ βιβλίο. Εγώ αυτά διάβαζα και τα λατρεύω. Και μετά από αυτά τα ωραία και χαλαρά, πριν να πάμε και στα μάγκα και στα μάγκα θα είναι για κλείσιμο. Για σβήσιμο που λένε, πάμε στα βαριά για σβήσιμο. Πάμε στα βαριά. Μπεις στο σειρά λίγο, Κώστα, τι έβγαλες το τέτοιο... Δεν είναι βαρύ το V for Vendetta? Ναι, εννοείται, σε εννοήματα. Είχα κι άλλο ένα, το οποίο ήταν το μυστικό υπερθέαμα. Το οποίο το έκανα δώρο. Γενικά πολλές από τις νουβέλες που είχα τις έκανα δώρο. Αλλά αυτό η αλήθεια είναι δεν μπόρεσα να το κάνω δώρο. Το κράτησα για πάρτι μου και μόνο. Hellraiser. Δεν κρύβω ότι στα επόμενα αναγνώσματά μου θα είναι το Υφαντόκοσμος. Δεν θέλω να το διαβάσω πάρα πολύ. Και νομίζω ότι μάλλον θα είναι σύντομα αυτό το διαβάσω. Hellraiser. Όσοι έχετε δει τις ταινίες ξέρετε περί στήνως πρόκειται. Είναι ένα άθροισμα, μια συλλογή από ιστορίες ανθρώπων που κατάφεραν να λύσουν το artifact. Στο Hellraiser υπάρχει ένα artifact το οποίο με το που το λύσει κάποιος το γρίφο αυτό είναι σαν κύβος του Ρούμπικ ένα πράγμα. Λοιπόν, το οποίο artifact με το που το λύσει κάποιος, να σας δείξω κιόλας πως μοιάζει, αν και αλλάζει. Λοιπόν, με το που το λύσει κάποιος, μεταξύ 2011, ήμουν ανιός και γέρασα. Λοιπόν, συνδέει το μέρος που είναι με ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο ζουν αυτά εδώ τα Cynobites, οι κοινό... Πώς ήταν οι ελληνικοί μετά, κοινοβίτες? Cynobites τέλος πάντων είναι στα αγγλικά και θα μείνω με το αγγλικό. Σαδιστικά όμορφα πράγματα, τα οποία σαδιστικά όμορφα πράγματα απολαμβάνουν στο να βασανίζουν τον άνθρωπο και τη σάρκα του. Είναι πολύ γκορ. Γενικά με τα γκορ δεν το έχω, αλλά το συγκεκριμένο μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά, μ' άρεσε υπερβολικά πάρα πολύ. Οτιδήποτε είναι σε χαμερό gore φάση δεν μ' άρεσε ποτέ στη ζωή μου, αλλά για κάποιο λόγο τα Hellraiser πραγματικά δεν ξέρω, αλλά δεν έχω λόγια για τα Hellraiser, είναι τρομερά. Θα σας δείξω μια εικόνα τώρα. Δες τώρα. Αν κάποιος είναι πιτσιρικάς μικρός, θα σας απομακρυνθεί από την οθόνη ή κλείστε τα μάτια από τα παιδιά. Λοιπόν, μια πολύ τρομερή εικόνα.
στην οποία οι Cynobites έχουν κάνει, αυτός είναι ένας μαέστρος, έχουν κάνει μουσικό όργανο από το τέτοιο και παίζουν drums και μουσικό τέτοιο πάνω στο σώμα του ανθρώπου. Ναι, μόνο μία, πέντε ταινίες έχει, από τις οποίες μόνο το, η μία και οι δύο είναι καλές. Οι υπόλοιπες είναι στα να πάνε, είχα δει ένα αφιέρωμα πρόσφατα, είναι χάλια, είναι χάλια, όταν λέω χάλια, χάλια. Βλέπονται πάντως, αν είσαι συνεφίλ, βλέπονται. Αλλά εντάξει, είναι λίγο ότι δεν έχει βγει εδώ και πολύ, πολλά χρόνια. Οι fans του είδους, του horror, gore horror και πώς λέγεται, είναι απογοητευμένοι. Έβλεπα κάποια ωραία αφιερώματα πάνω σε αυτό. Τέλος πάντων, είναι 80s, είναι 80s. Το 80 γράφτηκαν όλα αυτά. Billnews 44, ευχαριστώ για το follow. Πραγματικά, τώρα σε φάση είναι το gore το ίδιο, πραγματικά είναι το gore το ίδιο, αλλά για κάποιο λόγο, μ' αρέσει το συγκεκριμένο, δεν ξέρω γιατί, πώς και τι. Θυμίζει μου κάποιες ιστορίες που διάβασα, ιστορίες από το Lovecraft, αλλά με το συγκεκριμένο concept. Πραγματικά ιστορίες μοιάζουν κάποιες με το Lovecraft, αλλά είναι σε άλλη φάση. Είναι αρκετά σκληρό, super σκληρό. Το συγκεκριμένο είχε βγει μαζί με τον, το μυστικό υπερθέμα του Barker, ναι. Είχε ανεβγεί πακέτο. Για κάποιο λόγο η εκδόση Οξύ υπήρξε μια περίοδος. Τώρα η περίοδος αυτή ήταν το 2011. Το οποίο άδειαζε αποθήκες. Δεν ξέρω τι κάναν το 2011 η εκδόση Οξύ. Εν τω μεταξύ νομίζω οι εκδόσεις Οξύ με ακολουθούν κιόλας στο Instagram. Εκδόσεις Οξύ, αν μας βλέπετε, πείτε μας γιατί. Το 2011 κάναν ξεφόρτωμα. Και τι λέω ξεφόρτωμα. Μαζεύσαν ό,τι είχαν. Και τα φτιάχναν διάδες και τριάδες. Άκυρα μαζί! Δηλαδή. Τι να πω, δηλαδή υπήρχαν κομμάτια μέσα τα οποία τα κάναν πακέτο, ρε παιδί μου, και τα φορτώνανε και καλά αυτό. Αυτό μαζί με άλλο ένα, 9 ευρώ, 9,90. Έχει και την τιμή από πίσω. Hellraiser Comic Part. Να το πω. Οπ. 9,90 θα φανεί ποτέ. Εδώ. Λοιπόν. Είχε άλλες τριπλέτες, 2, 2, 3, 3, δεν ξέρω, όχι 90, τέλη του 2010, ίσως να φταίει αυτό, ίσως και κάτι τίποτα άλλο. Εγώ ένα παράπονο έχω από τις εκδόσεις Οξύ, το λέω ξεκάθαρα. Θα μπορούσε ίσως, ήταν περίεργα τα χρόνια εκείνα, αλλά εγώ ένα παράπονο έχω από τις εκδόσεις Οξύ, ότι υπάρχουν πολλά βιβλία, τα οποία δεν ξαναβγάλαν καινούργιες εκδόσεις, είναι βιβλία που τα ψάχνω, τα έψαχνα και έφαγα τον κόσμο να τα βρω. Μέχρι μαύρη αγορά φτάσαμε να τα βρούμε, τέλος πάντων. Ένα συγκεκριμένο βιβλίο, Νεκροσκόπος, όσοι το ξέρετε, το ξέρετε, η οποία είναι πενταλογία. Όλα καλά, όλα ωραία. Είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα πριν από χρόνια με τον Δημήτρη το Δούνα, στο YouTube υπάρχει, τσεκάρετε το, είναι από τα πρώτα που έκανα για βιβλία. Και λέγαμε τώρα για τα. Μου είχε προτείνει τον Νεκροσκόπο. Είχα ενθουσιαστεί κι εγώ να βρω τον Νεκροσκόπο, να τον διαβάσω. Μιλάμε τώρα 4-5 χρόνια πίσω. Ο Νεκροσκόπος είναι 5 τόμοι, 5 άτομο. Ωραία, ωραία. Βρήκα τον πρώτο, βρήκα τον δεύτερο, βρήκα τον τέταρτο. Δεν έβρισκα το 3 και 5. Πώς να διαβάσεις, είναι σαν να σου λέω, θα ξεκινήσεις να δεις μια σειρά, αλλά δεν θα δεις ποτέ το, από τα 12 επεισόδια, το 8 και το τελευταίο. Ποιος θα ξεκινούσε μια σειρά, ποιος θα ξεκινήσει να διαβάσει μια τριλογία, είναι σαν να σου λέω, θα ξεκινήσετε να διαβάσετε τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, αλλά δεν διαβάσετε ποτέ το τελευταίο επεισόδιο. Δεν τα ξεκινάς αυτά. Λοιπόν, καλά, ο Μοναστηράκι νομίζω παίζει να βρεις και τώρα. Κάποια στιγμή θα ήθελα να κάνω ένα. Αν ποτέ πάω Αθήνα, θα ήθελα να περάσω από εκεί. Να πάω Αθήνα βόλτα, όχι για δουλειές. Μόνο για δουλειές με έχει φέρει ο δρόμος μέχρι εκεί. Τέλος πάντων, μπορεί να βρεις πολλά από αυτά και του 9 θα βρεις σίγουρα. Υπάρχουν, αλλά τα χτυπάνε ρε, και χτυπάνε μεγάλες τιμές. Δηλαδή ξέρουνε. Ξέρουνε πόσο κοστίζει ένα τέτοιο. Για παράδειγμα, να τελειώσω την ιστορία με το Νεκροσκόπο. Μου λείπαν το 3 και το. Το 3 και το. Πώς το λένε, και το 5. Το 3 δεν θυμάμαι που κατάφερα να το βρω. Κατάφερα να το βρω σε καλή τιμή. Κανένα 10 ευρώ, πόσο το είχα βρει. Ωραία, πολύ τίμιο, πολύ τίμιο. Το 5 όμως ήταν το πιο σπάνιο, το πιο σπάνιο βιβλίο από όλα. Δεν υπήρχε πουθενά. Είχα σκεφτείτε τότε, είχα μπει στη διαδικασία το 5ο να πάω να το αγοράσω στα αγγλικά. Εν τω μεταξύ στα αγγλικά το βιβλίο έκανε 5 ευρώ. Μια κουμούτσα τόση ήταν, ρε παιδί μου, έκανε 5 ευρώ. Οπότε λέω, θα διαβάσω τα 4 και το τελευταίο το διαβάσω στα αγγλικά. Δεν γίνεται ιστορία αλλιώς. Το αγοράζω στα αγγλικά και βλέπω ένα τυπά ο οποίος το πουλάει στο Insomnia, ήταν κάπως μια γελία. Του λέω, πώς μάμου, λέει 50 ευρώ. Λέω, τι 50 ευρώ, ρε φίλε. Λέει 50 ευρώ κάνει.
ήξερε ότι είναι σπάνιο και δεν το βρίσκουν πάρα πολύ εύκολα και το πουλούσε χρυσό. Λέω ευχαριστώ πολύ, θα το διαβάσω στα αγγλικά. Και κάποια στιγμή με έκοψε, γιατί υπάρχουν στο Facebook ομάδες στις οποίες μπορείς να γράψεις ποιο βιβλίο ψάχνεις. Και λες, εγώ ψάχνω αυτό εδώ το βιβλίο, αν μπορέσετε, και είναι πολύ καλά οργανωμένες, το δίνω. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν σελίδες στο Facebook, στο οποίο γράφεις αναζήτηση βιβλίο, ψάχνω το άλλο βιβλίο. Πολύ φιλική τιμή. Ο φίλος με τον Ωνάση. Λοιπόν, και λέω, ψάχνω το νεκροσκόπο 5 του. Ποιο είναι ο νεκροσκόπος? Του Λάμλεϊ. Του Λάμλεϊ είναι ο νεκροσκόπος. Και λέω, το ψάχνω σε νορμάλ τιμή. Αν κάποιος το έχει, να σου πει. Και μετά από κάνα δύο εβδομάδες, μου στέλνει μήνυμα ένα παλικάρι και μου λέει, είχαμε ένα βιβλιοπωλείο. Νομίζω ακόμα το είχαμε. Τέλος πάντων, έχουμε ένα βιβλιοπωλείο. Και έχει μείνει ένα εδώ και πάρα πολύ καιρό στην αποθήκη μας. Χρόνια τώρα μιλάμε, έτσι. Τα είχαν χρόνια στην αποθήκη. Θέλω να το πουλήσουμε και αυτά και είδα ότι το ψάχνεις. Λέω, ναι, πόσο. Εν τω μεταξύ, εγώ ήμουν τώρα, θα με ζητήσει κι αυτός κανένα πεντάρκο, δεν υπάρχει περίπτωση. Μου λέει, το πλήρωσα 12,5 ευρώ. Συν τα μεταφορικά δικά μου. Και κάπως έτσι, το πιο σπάνιο από τα βιβλία που έψαξα ποτέ να βρω, ο νεκροσκόπος 5 ήρθε στην κατοχή μου. Τέλος πάντων, γενικά παράπονο με τις εκδόσεις Οξύ, ενώ έχουν πολύ καλές εκδόσεις και πολύ καλά βιβλία, πολύ μεγάλες γραμματοσειρές, πολύ ευανάγνωστα, γενικά είναι μπαμπάτσικα βιβλία, τα βιβλία που βγάζουν οι εκδόσεις Οξύ, αν τα ψάξετε και τα δείτε. Λοιπόν, τα βρίσκεις, αν τελειώσει η έκδοση, τα βρίσκεις πάρα πολύ, μα πάρα πολύ δύσκολα. Καλησπέρα Πετράν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και μια που ήρθες, πάρε και εσύ το link που βγάζουμε τις νουβέλες. Έξι κακτάκι, ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο, τα nicknames των περισσότερων από εσάς μου φαίνονται πάρα πολύ οικεία. Δεν ξέρω γιατί, πραγματικά, μου φαίνονται πάρα πολύ οικεία. Κακτάκι, η κουμπάρα μου πριν από καιρό, πριν από χρόνια, είχε φτιάξει ένα account το οποίο, που ήταν τώρα, στην Dota, είχε το nickname έτσι. Δεν νομίζω να σκουμπάρουμε εσύ, οπότε, ναι, anyway, μου φαίνεται πολύ οικεία κάποια από αυτά. Λοιπόν, το Watchmen το είχα αγοράσει στην πρώην μου, όχι στην πρώην μου, το είχα αγοράσει, ναι, τους το είχα πάρει δώρο, anyway. Πολύ τίμιο και πολύ καλό, αξίζει. Ο Ζημαδί... Κογιακή κατάσταση, προφανώς. Μετά θα πούμε για Dota παρεμπιπτόντως, να ξέρεις, πες και στον κουμπάρο, θα πούμε για Dota. Εδώ, οικογενειακή αίσθηση. Τι κάνετε με τους κουμπάρους σου, βγαίνετε, παίζουμε Dota. Καθόμαστε μετά και παίζουμε Dota. Το email μου είναι χαραυγές. Λοιπόν, Beyer Dynamic τα ακουστικά. Τι ωραία ακουστικά. Αυτά που έχω εγώ είναι super lux. Αλλά ναι. Λοιπόν, παίζουμε ήδη και σε ακούμε ωραία μουσική. Α, ευχαριστώ. Κανονίστε, θα παίξω κάρι μετά. Τώρα εμείς, αυτά είναι τα δικά μας. Λοιπόν, θα ανεφέρεις και gaming graphics novels, νομίζω έχεις από God of War. Δεν είναι God of War, είναι... Αυτά, παιδιά, θα είναι ειδικό αφιέρωμα, είναι strategy guides. Αυτά, από games αυτά που έχω, σας έδειξα ήδη ένα, κούντο. Έχω το χαλό. Λοιπόν... Και έχω και τα Assassin's Creed, αλλά τώρα τα Assassin's Creed είναι αρκετά γνωστά. Αλλά, παιδιά, ψηθείτε στο επόμενο να σας κάνω strategy guides. Πιστεύω όσοι ασχολείστε με gaming ξέρετε τι είναι τα strategy guides. Θα σου πω τα παράπονά μου, τον καημό μου ως gamer για τα strategy guides. Και κάνει και αφιέρωμα κάποτε. Έχω κάνει αφιέρωμα βίντεο στο YouTube. Strategy guides, βιβλία και gaming είναι ο τίτλος, αν δεν κάνω λάθος. Αν θέλετε, ψάξτε να το δείτε. Βιβλία και gaming. Οπότε. Λοιπόν. Τσεκάρετε το και θα σας κάνω εδώ αφιέρωμα χαλαρά strategy guides. Λοιπόν, βαθύς σκιωτός. Εν τω μεταξύ προσπαθώ τώρα να σκεφτώ αν είναι βαθύς ή σκιωτός ή βαθύς σκιωτός. Θα το πάρουμε όπως είναι. Λοιπόν, θα σας τα δείξω όλα αφιέρωμα super special, παιδιά. Εν τω μεταξύ τώρα σκέφτομαι ότι πλάκα. Αγγίζω αρκετά θέματα. Μπορώ να πιάσω αρκετά μεγάλη γκάμα από... Και από βιβλία και από κόμικ και από παιχνίδια και από τα πάντα όλα. Το οποίο είναι ωραίο γιατί μου δίνει το αβαντάζ να μπορώ να βγάλω πολλά επεισόδια διαφορετικά το ένα από το άλλο. Οπότε, την επόμενη εβδομάδα τώρα μου έδωσε στη Δάρα και το είχα ξεχάσει τελείως. Strategy Guides, ψήσου. Βαθύσκεστος. Καλά το σκέφτηκα.
Καλώς ήρθες, καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για το follow. Λοιπόν, και θα σας δείξω, θα κλείσω, έχω δύο και θα συζητήσουμε λίγο και για τα μάγκα. Λίγο, μιας και είναι μεγάλη αγάπη και λατρεία. Θα σας δείξω ένα ελληνικό κόμικ. Μια ελληνική νουβέλα, τώρα θα βγει η τρίτη. Είχα την τιμή και τη χαρά τη συγκεκριμένη να μου την υπογράψει ο ίδιος ο δημιουργός. Τη γνώρισα στην έκθεση που είχε το συγκεκριμένο βιβλίο, τα κόμικ, τα γνώρισα στην έκθεση που είχε με τα κόμικ στην Θεσσαλονίκη φέτος, να έγινε το 99. Πραγματικά ήταν απίστευτη εμπειρία και αν μακάρι να ξανανοίξει να πάω, τα παιδιά που διοργανώσαν είναι φίλοι, ας πούμε, ένας-δύο από αυτούς. Ήταν τρομερή εμπειρία και θα ήθελα να ξαναπάω. Γνώρισα τρομερά άτομα από το χώρο. Νοτίσιαν, ευχαριστώ για τα 5 ευρώ donation. Πραγματικά ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ. Λοιπόν, για να μην σας καθυστερώ, είναι Gemma Press. Gemma Press είναι ένας ελληνικός εκδοτικός οίκος, εκδίδει αρκετά ελληνικά, υποστηρίζει πάρα πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες. Έχει βγάλει και τον Αδάμαστο, το οποίο και αυτό έχω υπογεγραμμένο, αλλά δεν σας το δείχνω. Είναι εκεί μέσα χωμένο. Ο Αδάμαστος, το... Βασικά θα σας τα δείξω τώρα, περιμένετε. Λοιπόν, το μεταξύ τώρα είναι η φάση, σας βγάζω τα super περίεργα και τα ιδιαίτερα. Λοιπόν, πριν να πάω στο γκραμπαλιό και το 1800. Δεν ξέρω, όσοι είστε στη φάση νομίζω Ρουμπούλιας, τα χρονικά του Δρακοφίνικα, υπογεγραμμένο από το τέτοιο. Αυτό είναι το σκίτσο, το έκανε ο Ρουμπούλιας, ο Γιάννης, για μένα. Θυμάμαι, το είχα αγοράσει, του στέλνω μήνυμα. Αυτό είναι το ωραίο με τις Έλληνες καλλιτέχνες. Στέλνω μήνυμα, λέω, αγόρασα το κόμικ σου. Λέω, θέλω υπογραφή. Μου λέει, τι να κάνω, πού είσαι, λέω, όλοι με Λίμνο. Να στο στείλω. Μου λέει, στείλ το. Το βάζω σε ένα φάκελο, το βάζω και ένα 5 ευρώ μέσα για να μου το στείλει πίσω, για να μην χρεώνεται τέτοια. Λοιπόν, του το στέλνω. Το υπογράφει μου και πω, μαλά, το παιδί δεν παίζεται. Μου στείλε, μου υπέγραψε και τον Αδάμαστο μου και μου έδωσε και δώρο άλλο ένα δικό του, το οποίο έχει εικονογράφηση, αφιέρωμα, εικονογράφηση για μένα. Και είναι σε φάση, μου βάζει και τον 5 ευρώ μέσα και μου λέει τώρα τι 5 ευρώ και μαλακίες και μου το στέλνει πίσω, υπογεγραμμένο. Δηλαδή, σκεφτείτε το έτσι, αυτό είναι το ωραίο με τους Έλληνες καλλιτέχνες. Επειδή εντάξει, δεν είναι τόσο ψηλά τα καλάνια τους, οι περισσότεροι τουλάχιστον, δόξα τω Θεώ. Αν έρθει σε επικοινωνία μαζί και του ζητήσει, ξέρει κάτι, να στο στείλω να μου το υπογράψει, θα το δώσουν και θα γίνει η δουλειά. Οπότε δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία νουβέλα. Αν το βρείτε από Gemma Press, πάρτε το. Εντάξει, πολλοί τα κατακρίνουν. Σε κάποιου δεν άρεσε. Εμένα προσωπικά μου άρεσε. Είναι, υποστηρίζω ελληνικέ προσπάθειε. Γιατί γίνεται δουλειά, ρε παιδί μου, που κάπου πρέπει να ξεκινήσει για να φτάσει κάπου αλλού. Μ' άρεσε αρκετά ιδιαίτερο. Είναι το κλασικό, το παραδοσιακό ελληνικό το κόμικ. Έχει πολύ ωραία εικονογράφηση. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή για να γίνουν αυτά εδώ, παιδιά, θέλει δουλειά. Δεν είναι άιντε, δες τώρα. Εντάξει. Η εικονογράφηση του είναι αρκετά όμορφη. Η ιστορία του, εντάξει, έχει το ιδιότυπο του Ρουμπούλια. Χρησιμοποιεί εκφράσεις αλλά Ρουμπούλιας. Αλλά η εικονογράφησή του και η ιστορία, η κεντρική, είναι πάρα πολύ όμορφη. Πάρα πολύ όμορφη. Δεν ξέρω, προσωπικά μ' άρεσε πάρα πολύ, το συνιστώ πραγματικά, αν το βρείτε τσιμπήστε το και πολύ οικονομικό, δεν ακριβό, 15 ευρώ έχει. Λοιπόν, και είναι το Omnibus, το μεγάλο, έτσι, το τα έχει όλα. Λοιπόν, και μιας που λέμε και για ελληνικά κόμικ, 1800 παιδιά, είναι εκεί η προσπάθεια του Καραμπάλιου, του Θανάση, τον γνώρισα προσωπικά στην έκθεση και λέω τι είναι αυτό, μου λέει το και το, λέω φέρτα, λέω θα μου τα υπογράψεις, μου λέει ναι. Και είναι μια οικογενειακή ιστορία που εξελίσσεται σε χωριά της Λάρισας, είναι στα χωριά, να σας πω, επειδή η κολλητή μου είναι από εκεί, σε αυτά τα χωριά,
Εν τω μεταξύ, ο Αντώνης Χριστίνα ακούει τώρα σε φάση. Είναι από τα Βερδικούσια, είναι όλη η ιστορία γίνεται στον Όλυμπο, σε χωριά του Ολύμπου, Ελασσόνα, Ελευθεροχώρη και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, έχω εικονογράφηση. Εν τω μεταξύ, πάντα μου αρέσει να λέω στους αυτούς που είναι να υπογράψουν, ρε παιδί μου, πάρε το ελεύθερο και γράψε, ζωγράφεις ό,τι θες. Δηλαδή, να σου πω εγώ τι θα μου κάνεις, είναι δική σου ελευθερία, κάνω ό,τι κουστάρεις πραγματικά. Και χίλια ευχαριστώ. Η εικονογράφηση είναι κλασική, εντάξει, δεν είναι κάτι το super, να τρελό, ρε παιδί μου, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία ιστορία, η οποία θα γινόταν και πολύ ωραία σειρά. Και θα γινόταν και πάρα πολύ. Επίσης, υπάρχει άλλο ένα του 1821, το οποίο είναι κόμικ και κυκλοφορεί πάρα πολύ ωραίο, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται. Λοιπόν, έχει αρκετά όμορφη ιστορία. Πάρα πολύ όμορφη ιστορία. Γενικά, η περίοδος αυτή είναι λίγο ιδιαίτερα σκοτεινή. Όπως υπάρχουν και οι Μυθοναύτες που είναι πάρα πολύ ωραίοι. Και έχω νομίζω ένα τεύχος από τους Μυθοναύτες. Τρουμπούλια, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, εγώ προς το παρόν έχω δύο. Έχει βγάλει τώρα κι άλλο ένα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο Καραμπάλιος. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται το τρίτο κομμάτι. Τζάμα Πρέσ είναι κι αυτά. Υποστηρίξτε πραγματικά, αυτά δεν θα τα βρείτε πουθενά και ειλικρινά δεν θα σας συνιστούσε καν να τα πάρτε τα. Αξίζει κάθε ευρώ, μπορεί, δεν ξέρω, όσο ψήσετε το χόμπι, τσιμπήστε τα, δηλαδή. Μιλάμε τώρα για 9 και για 10 ευρώ. Και μιας που μιλάμε για 9 και για 10 ευρώ, πάμε τουλάχιστον στις νουβέλες που έχω μπροστά μου. Θα πάμε για κλείσιμο, ενώ αυτά που έχω σε υλικό τέτοιο μπροστά μου, σε δύο που τα έχω ξαναδείξει κάποια στιγμή. Δεν ξέρω, αλλά αν τα έβαζα για μένα μετά το Hellboy από άποψη δουλειάς και εικονογράφησης και ιστορίας, θα καταλάμβαναν την πιο ψηλή θέση και θεωρώ ότι είναι το υπέρτατο VFM. Το υπέρτατο value for money για μια νουβέλα. Έχει όλα τα στοιχεία που θεωρώ ότι αξίζει κάποιος να έχει σε μια νουβέλα. Η ιστορία, η εικονογράφηση, η ποιότητα του χαρτιού, η έκδοση. Είναι ελληνική έκδοση. Γαλλική έκδοση είναι το κανονικό, Mezzolith. Απλά έχει γίνει πάρα πολύ ωραία μετάφραση και πάρα πολύ ωραία. Βασικά η εικονογράφηση είναι γαλλική, είναι, νομίζω. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Από το Gemma Press. Και αυτό είναι Gemma Press. Αλλά είναι τρομερή έκδοση, 10 ευρώ το ένα. Πραγματικά, παιδιά, Mezzolith είναι το πρώτο, το οποίο είναι όνειρα και φιάλτες από την εποχή του μύθου, λίθου, sorry, και το άλλο είναι όνειρα και φιάλτες από την εποχή του λίθου, ναι, το βιβλίο 2 και 1, το ίδιο είναι. Έχετε ακούσει και έχουμε ακούσει ιστορίες, σας έχω ξαναπεί, λατρεύω τις ιστορίες, λατρεύω τα παραμύθια, λατρεύω οποιοδήποτε είδους ιστορία μπορεί να υπάρξει, είτε είναι παραμύθι, είτε είναι μύθος, είτε είναι οτιδήποτε. Αν μπορώ να πω ότι έχω γεννηθεί με ένα ταλέντο σε αυτόν τον κόσμο, είναι ότι όταν διαβάζω ένα παραμύθι σε κάποιον, τον παίρνει ύπνος κατευθείαν. Και υπάρχουν πάρα πολλοί που μπορούν να το επιβεβαιώσουν αυτό, πραγματικά. Λοιπόν, έχω το ταλέντο να μπορώ, διαβάζοντας ένα παραμύθι σε κάποιον, να τον γκυμίζω απευθείας. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά σε όποιον έχω διαβάσει παραμύθι έχει ξεραθεί. Λοιπόν, μου αρέσουν πάρα πολύ τα παραμύθια. Αν θα μπορούσα να πω τι θα ήθελα ιδανικά να έκανα στη ζωή μου αν δεν γινόμουν καθηγητής, θα ήθελα να μπορώ να είμαι παραμυθάς. Δηλαδή, θα ήθελα να μπορώ να λέω παραμύθια, να δημιουργώ παραμύθια και να φτιάξω ένα ολόκληρο κόσμο αποκλειστικά πάνω σε αυτό. Να γράφω παραμύθια και να. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι ιστορίες. Οποιοδήποτε τύπου ιστορία. Λοιπόν. Μάκη επιβεβαίωσε. Λοιπόν, ο Μάκης το επιβεβαιώνει. Τέλος πάντων, γιατί ο Μάκης έχει τύχει να ακούσει παραμυθητικό μου, οπότε να ξέρει. Παραμυθητικό μου, παραμύθι να το διαβάζω εγώ. Λοιπόν, το συγκεκριμένο. Υπάρχουν ιστορίες παραδοσιακές. Έχω ξαναπεί στο αφιέρωμα που έκανα για τα παραμύθια, το έβαλα και αυτό μέσα. Και το είπα και εκεί, ότι υπάρχουν πάρα πολλών ειδών ιστορίες. Μεσαιωνικές. Παραμύθια μεσαιωνικά. Του προηγούμενου αιώνα στο στυλ των Γκριμ του Hans Andersen. Τα σύγχρονα παραμύθια. Υπάρχουν παραδοσιακά ελληνικά παραμύθια. Υπάρχουν η μυθολογία των Ελλήνων και η μυθολογία κάθε λαού, αν το πάρεις σαν μύθος και παραμύθια. Ένα πράγμα δεν υπάρχει. Είναι πολύ σπάνιο να βρει κάποιος μύθοι και ιστορίες από τον πρωτόγονο άνθρωπο. Και νομίζω ότι είναι πολύ λογικό. Γιατί ανά τους αιώνες οι προγονείς μας δεν είχαν γνώση και επίγνωση των πρωτόγονων ανθρώπων. Δεν ξέρανε καν ότι υπήρξαν πολλοί από αυτούς. Οπότε δεν υπήρχε και νόημα να ξέρουν ιστορίες από αυτούς. Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη Beth Hancarty και Adam Brockbank, έτσι λέγονται, αυτό το δίδυμο λοιπόν, έφτιαξε
τη δική του σειρά ιστοριών και μύθων που θα έλεγαν οι πρωτόγονοι άνθρωποι μεταξύ τους. Σκεφτείτε, εποχή του Λίθου, μερικές χιλιάδες χρόνια πριν, κυνηγούσαν οι άνθρωποι ακόμα μαμούθ, είχαν τις περιοχές τους, έφτιαχναν όπλα από πέτρα. Τι ιστορίες θα έλεγαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι αν μαζεύονταν γύρω από τη φωτιά μετά από ένα καλό ή ένα κακό κυνήγι? Πώς, τι θα έλεγε, πώς θα μεγάλωναν τα παιδιά τους? Γιατί η φάση του μαζευόμαστε γύρω από τη φωτιά και κάτι πρέπει να πούμε, νομίζω ότι ρέει στο DNA μας. Αυτό που έκανε οι γιαγιάδες μας, είμαι σίγουρος ότι το έκαναν και οι πρωτογονεί άνθρωποι. Έλεγαν τις δικές τους ιστορίες, ίσως με όχι τόσο μεγάλη ευγλωτία όσο εμείς σήμερα, χρησιμοποιώντας ο κάθε λαός τη δική του γλώσσα, αλλά στο δικό του επίπεδο ο κάθε λαός, φαντάζομαι. Λοιπόν, έχω μάθημα και πρέπει να φύγω. Πολύ όμορφο το live σου. Κρίμα που δεν πρόλαβα να το δω περισσότερο. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, καλό μάθημα. Αλλά για σένα και για όσους δεν μπορείτε να το δείτε τώρα, κάθε Τρίτη ή Δευτέρα, ανάλογα με το τι κέφια έχω, ανεβαίνει στο YouTube. Οπότε οποιοδήποτε κάνει ένα sub στο YouTube μπορεί μια φορά την εβδομάδα να βλέπει το live και εκεί. Οπότε δεν χάνεται, υπάρχει εκεί. Λοιπόν, οπότε μπες για το υπόλοιπο στο YouTube. Μοιραστείτε το κιόλας αν θέλετε να με βοηθήσετε λίγο να πάει παραπέρα. Συνήθως δεν ρωτάω ούτε ζητάω πολύ κοινοποιήσεις και τα συναφή. Βλάχο, ευχαριστώ για το follow. Γενικά είμαι άνθρωπος εδώ και πολλά χρόνια που δύσκολα ζητάω να με υποστηρίξετε ή να κοινοποιήσετε αυτά που κάνω, ανά τους καιρούς οτιδήποτε. Αλλά είναι αρκετά ωραίο αν θέλετε να μαθηθεί και παρά έξω, ρε παιδί μου, και να μεγαλώσει λίγο όλο αυτό, να κάνετε καμία κοινοποίηση, δεν είναι κακό. Λοιπόν, αλλά ο καθένας πρέπει το ότι γουστάρει, δηλαδή σας δίνω πλήρη ελευθερία σε αυτό όπως και έχετε προφανώς. Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι που θυμήθηκα του Ασίμοφ. Τα βιβλία που μας είχες δώσει είναι πολύ λιγότερες σελίδες από τις αγγλικές εκδόσεις, σωστά? Δεν λείπει κάτι, φαντάζομαι. Νομίζω ότι έχει να κάνει συνήθως με την πυκνότητα του λόγου. Δηλαδή, το έχω προσέξει και εγώ σε αρκετές εκδόσεις και όχι μόνο το Ασίμοφ και σε άλλα, ότι η ελληνική έκδοση είναι πολύ πιο μικρή από την αγγλική. Γιατί είναι πιο συμπυκνωμένα κάποια από αυτά, είτε θα είναι μεγαλύτερο είτε μικρότερο. Έχει να κάνει καθαρά με το πώς συμπυκνώνεται το κείμενο και τι είδους γραμματοσειρά παίζει μέσα. Οπότε νομίζω ότι κατά κύριο λόγο, αν δεν έχει τεράστια διαφορά, γίνει καμιά δεκαριά, εικοσαριά σελίδες διαφορά, συνήθως παίζει αυτό. Και επίσης πολύ μεγάλο ρόλο παίζει ο πρόλογος και ο επίλογος. Δηλαδή, αν τον πρόλογο τον έχει κάνει κάποιος σε κάποια αγγλική έκδοση, την έχει κάνει κάποιος ο οποίος αξίζει και είναι 15-20 σελίδες ένας πρόλογος, γιατί σε κάποια έχουν και επίλογο, οπότε έχει να κάνει να παίξει και αυτό ο ρόλο. Ποιος έχει κάνει τον πρόλογο και τον επίλογο. Οπότε μεγαλώνουν, μικραίνουν ανάλογα με το ποιος έχει μεταφράσει. Λοιπόν, Μέζολιθ. Είναι η ιστορία ενός αγοριού και του κόσμου του, το οποίο δημιουργεί τη δική του ιστορία. Αυτό είναι το ωραίο. Ο πρωταγωνιστής είναι πρωταγωνιστής μιας δικής του ιστορίας. Θα πεις προφανώς πως θα διαβάζουμε την ιστορία ενός αγοριού. Τι θα ήταν, δεν θα δημιουργούσε τη δική του ιστορία πρωταγωνιστής? Εντάξει, προφανώς, αλλά άμα είσαι ο πρωταγωνιστής και το ζούσες, δεν θα ξέρεις ότι υπήρχε στη δική σου ιστορία και θα ακούγεις τις ιστορίες των γερόντων γύρω από τη φωτιά. Και δεν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτές είναι οι ιστορίες των γερόντων γύρω από τη φωτιά. Και τέλος. Όμως όχι. Είναι ένας πρωταγωνιστής, ο οποίος έχει τη δική του πορεία, λίγο μπερδεμένη, δεν θα πω ψέματα. Και ταυτόχρονα μαλακής που κάνει και στα... γιατί κάνει και πολλές μαλακίες, sorry που το λέω, αλλά... εντάξει, όχι, κάτι έχει αλλάξει, δεν ξέρω, τσεκάρε το. Για τη νύχτα πραγματικά δεν ξέρω τι παίζει. Το έχω τσεκάρει και εγώ αυτό με τη νύχτα, ίσως σε άλλη έκδοση. Ειλικρινά δεν ξέρω. Εκτός και άμα, τι γίνεται, σε κάποια από αυτά είναι και συλλογές. Είναι σίγουρο ότι η αγγλική έκδοση δεν είναι συλλογή και με άλλα μέσα? Αυτό τσεκάρε το, γιατί κάποια από αυτά, όπως ο Φρουρός. Λέει ο Φρουρός, αλλά ο Φρουρός είναι 15 σελίδες, πόσο είναι, και η έκδοση ο Φρουρός του βιβλίου είναι 40-50, γιατί έχει και άλλες ιστορίες μέσα. Λοιπόν, έχει τρομερή εικονογράφηση το συγκεκριμένο. Από τις αγαπημένες μου σκηνές είναι αυτές. Ξέρεις τώρα οι πρωτόγονοι όταν γυρνάνε από το κυνήγι ή φεύγουν στο κυνήγι. Έχει ιστορίες, κάποιες από αυτές η αλήθεια είναι μοιάζουν και θυμίζουν ιστορίες και δικές μας. Όπως μια ιστορία που θυμίζει πάρα πολύ είναι αυτή εδώ. Θυμάστε την κοπέλα η οποία είχαν μεταμορφωθεί τα αδέρφια της σε κύκνους και το βράδυ μεταμορφωνόντως, είχε μαγέψει η μητριά τους
Limited Kingdom δεν είναι αυτό. Ναι, Limited Kingdom. Ναι. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ ωραία ιστορία σχετικά με κύκνους. Μου θύμισε πάρα πολύ τη Limited Kingdom και είναι αρκετά ενδιαφέρον. Πραγματικά. Και. Τέλος πάντων, έχει πάρα πολύ ωραία κομμάτια μέσα. Θα λέω ωραία κομμάτια, υπέροχα κομμάτια. Δεν πρέπει να φανταστείτε πόσο ωραίες είναι. Αξίζουν με τα χίλια. Πραγματικά αξίζουν με τα χίλια. 10 ευρώ το ένα και νομίζω ότι πραγματικά είναι κλεψιά το συγκεκριμένο. Νομίζω υπάρχει και σε PDF, αλλά 10 ευρώ. Αυτό αξίζει να πας να το πάρεις. Είναι ο ορισμός του VFM. Ο ορισμός του VFM με τα χίλια όμως, έτσι. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα σιγά σιγά πήραμε λίγο μπρος. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία βιβλιοπωλεία. Στη Θεσσαλονίκη ήδη ξέρω ένα-δύο. Εντάξει, το Τζέμα είναι στην Αθήνα. Πολύ ωραίες εκδόσεις και φέρνουν και απ' έξω βιβλία. Ενώ πουλάνε και βιβλία εκτός από την Ελλάδα και τα εκδίδουν. Οτιδήποτε. Είναι ο Άνομπις, ο οποίος κάνει και αυτός καλή δουλειά. Μην προλαβόμαστε. Daddy TTV, ευχαριστώ. Λοιπόν, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Επίσης υπάρχει άλλο ένα το οποίο έχω πάει κιόλας και ξέρω και το παιδί που δουλεύει εκεί, το έχω γνωρίσει και έχω αρκετούς γνωστούς που αγοράζουν από αυτό. Είναι ένα το οποίο είναι, όσοι ξέρετε, Θεσσαλονίκη, που είναι η άγνωστη Καντάθ, το βιβλιοπωλείο, στο στενό, μπαίνοντας στην άγνωστη Καντάθ, με το που μπεις μέσα, τελειώνεις τον δρόμο της άγνωστης Καντάθ. Είναι η κατακόρη, κάθεται στην άγνωστη Καντάθ, ρε παιδί μου. Εκεί πέρα κάπου σε μία γωνία υπάρχει ένα, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, μάλλον τώρα το έχουν κατεβάσει, ήταν εκεί και κατέβηκε λίγο πιο κάτω εκεί κοντά στο στούντιο του Μαυρίδη που είχε ο Μαυρίδης ένα στούντιο και έκανε τατουάζ, ναι, εκεί κοντά μέσα ενεχομένο κάπου, τώρα δεν θυμάμαι καν πώς λέγεται. Είναι αυτά τα ωραία που δεν θυμάμαι, γέρασα. Λοιπόν, αυτοί φέρνουν τα πάντα όλα, δηλαδή όσο σπάνιο και να είναι θα στο φέρουν και παραγγελίες δέχονται πραγματικά. Αξίζουν τέτοιες προσπάθειες. Επίσης το eFantasy στη Θεσσαλονίκη που έχω πάει, αυτό έχει τα μικρά τα τευχάκια, αλλά ποιο είναι το κακό, αυτή είναι το stock που πουλάνε. Είχα κάνει κάποτε, επειδή το Θοδωρή το ξέρω από το eFantasy, γιατί έχω ασχοληθεί και με τραπέζια και με φιγούρες και με τα πάντα όλα και φάνκο και τα ό,τι θες. Αλλά έχουν και comic section. Απλά το κακό με το comic section εκείνο ότι αυτά τα μικρά τα τευχάκια όπως σας έδειξα, που είναι για παράδειγμα τα μικρά, στην Αμερική έχουν τις νουβέλες και έχουν και τα τεύχη 15-20 σελίδες, τα chapter που βγαίνουν κάθε εβδομάδα παραβδομάδα ή μήνα αναμήνα και κάθε 4-5, το στυλ είναι ανά 4-5 κλείνει ένα κεφάλαιο ρε παιδί μου, οπότε μια ιστορία προχωράει έτσι, π.χ. στο Hellboy είναι ανά πεντάδες. Δυστυχώς δεν μπορείς να τα βρεις εύκολα. Κάποια από αυτά τα τσίμπησα από εκεί. Είχα κάνει παραγγελία για κάποια άλλα, δεν φτάσαν ποτέ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν έφτασαν ποτέ. Και μετά από αυτά είναι και τα μάγκα που ρωτήσατε και είπατε. Γενικά με μάγκα, το μάγκα είναι μια περίεργη ιστορία. Ανά τους καιρούς το έμαθα στα φοιτητικά μου χρόνια. Διάρχισα να διαβάζω μάγκα. Είχα μια ερωτηλεστία όταν ήμουν φοιτητής. Η ερωτηλεστία μου ήταν η εξής. Αυτά που διάβαζα και μ' άρεσαν πάρα πολύ ήταν κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, πότε έβγαινε, διάβαζα Ναρούτο, One Piece και Bleach. Ήταν η τριάδα μου, η Αγία Τριάδα για μένα. Πιο πάνω από το Ναρούτο βάζω το Bleach. Δεν ξέρω, για μένα το Bleach μ' άρεσε περισσότερο. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν γίνει και επεισόδια προφανώς, έτσι. Μετά διάβαζα οτιδήποτε άλλο έτρεχε. Παίζει να έχω διαβάσει αρκετά, αλλά αυτή ήταν η αγαπημένη μου τριάδα. Επίσης, όλα αυτά φάνηκαν πολύ παιδικά τη μέρα που γνώρισα τον Berserk. Η συνάντησή μου με τον Berserk, λοιπόν, παιδιά, ήταν καθοριστική. Και τι εννοώ Berserk? Όσοι είστε στο χώρο, ίσως να θυμάστε το animation που είχε βγει το 1996. Πρόσφατα βγήκαν και δυστυχώς, βγήκαν καινούργιες σειρές. Το σφάξανε λίγο το manga. Το manga, για όσους δεν ξέρετε, είναι το αντίστοιχο ιαπωνικό κόμικ. Ιστορίες χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, όπως τα shonen και άλλα. Λοιπόν, ανάλογα με το είδος, είναι τα ανάλαφρα, τα πιο περιπέτειες και έχουν τα δικά τους είδη. Δεν τα ξέρω όλα. Προφανώς και δεν τα ξέρω όλα. Απλά ασχολούμαι με αυτά που μου αρέσουν μόνο. Εσείς τα βλέπετε τα περισσότερα σε. Κι εγώ. Μ' αρέσει να τα βλέπω σε animation. Τα anime μου αρέσουν περισσότερο από τα manga. Απλά υπάρχουν κάποια. Έχω το εξής κακό. Όταν
Όταν δω, να το θέσω απλά, όταν δω ένα... Όταν δω ένα άνιμ και σταματήσει, σωραίος. Όταν δω ένα άνιμ και σκοπεί απότομα, εγώ πρέπει να πάω να δω τι γίνεται μετά. Οπότε, με το που δω το άνιμ, φουρ, κατευθείαν φεύγω να διαβάσω την ιστορία. Είμαι ασυγκράτητος, δεν μπορώ να κάτσω να περιμένω κάνα δύο χρόνια να βγει. Και τώρα έχετε στο μυαλό μου τον Berserk. Το Berserk λοιπόν, αγαπητοί μου και αγαπητές μου, είναι το top. Το top των top για μένα είναι το gore των gore. Η ιστορία του έχει τόσο πολύ βάθος. Δεν θα σας πω τι είναι. Πραγματικά δεν θα σας πω, γιατί μόνο να αρχίσω να λέω θα μιλάω μόνο γι' αυτό. Αυτό αξίζει ένα αφιέρωμα μόνο στο τέτοιο. Και θα σας βάλω λοιπόν να read Berserk.com προφανώς. Πρώτο θα βγει, τι θα βγει. Λοιπόν, θα σας βάλω το link για να διαβάσετε, να ξεκινήσετε. Είναι η ιστορία του Guts. Ο οποίος Guts είναι πιο λυπητερής ήρωας και πιο αγαπημένος ήρωας που έχει γίνει ποτέ. Τον λατρεύω τον Guts. Είναι η επιτομή του ανθρώπου που παλεύει μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής του ενάντια σε όλους τους ιονούς. Δηλαδή, χέστε τα... Sorry που μιλάω έτσι, αλλά χέστε τα motivation speaking και τις παπαριές. Δείτε την ιστορία του Guts. Διαβάστε το Berserk. Να, θα σας το πει κολλήσω, να το διαβάσετε. Επίσης, προφανώς και θα ανοίξω το τέτοιο να το κρατήσω. Λοιπόν... Διαβάστε το Berserk. Τι motivation και preparation. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ενάντια σε θεούς και δαίμονες και στα πάντα όλα, με ένα χέρι και ένα μάτι προσπαθεί να τα φέρει βόλτα. Τον κυνηγάνε τα πάντα όλα, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Και κάθε δευτερόλεπτο της ζωής του είναι θα ζήσω, δεν θα ζήσω. Και όχι μόνο τα καταφέρει, παλεύει. Είναι η επιτομή. Η επιτομή του ορισμού του παλεύω μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής μου. Κυριολεκτικά όμως. Το σχέδιο το έχει φτιάξει ο Μιούρα. Το σχέδιο είναι απίστευτο. Είναι σαν να κάθε chapter είναι σαν να διαβάζεις πίνακα ζωγραφικής. Έχει ιδιαίτερο στυλ. Είναι σκληρό. Τα πρώτα είναι πολύ σκληρά. Θα το διαβάσετε και θα λέτε Χριστέ μου, πόσο σκληρό είναι αυτό. Δηλαδή σε φάση έχει το γυμνό του, έχει τα πάντα όλα. Δαίμονες, ό,τι θέλετε έχει εκεί μέσα. Ειδικά το έκλειψη είναι παράνοια. Αλλά, ειλικρινά σας το λέω, όποιος αποφασίσει να κάνει αυτό το ταξίδι, να πάρει αυτό το τρένο χωρίς επιστροφή για τον κόσμο του Berserk, δεν θα μετανιώσει το δευτερόλεπτο. Είναι ίσως... Αν όλα, ό,τι έχω διαβάσει είναι εδώ, το Berserk είναι εδώ. Επίσης, τρομερό στο στυλ είναι το Gwyn Saga, αλλά αυτές οι λυπητρές ιστορίες. Gwyn Saga, μια πληγωμένη ιστορία, της οποίας ο δημιουργός, ή η δημιουργός, γιατί ήταν γυναίκα, αν δεν κάνω λάθος, πέθανε και δεν θα δούμε ποτέ το τέλος. Anyway, τέλος πάντων, τα manga λοιπόν, όσοι δεν έχετε εξοικειωθεί, περισσότεροι έχετε ιδέα. Οι υπόλοιποι, όσοι δεν έχετε ιδέα, πατήστε στα link στα τελευταία να διαβάσετε. Σας ξαναλέω, όποιος είναι στο στυλ και θέλει να διαβάσει το σοβαρό, το βαρύ το manga όμως, όχι τα shonen, όπως είναι το Naruto ή οτιδήποτε. Ας πάμε στα βαριά, πάμε στο Berserk. Λοιπόν, θα το καταλάβει. Και όσοι εκτιμάτε, ξέρετε, το στυλ π.χ. του Berserk είναι για παράδειγμα σε γραβούρα. Έχετε δει τις γραβούρες, αυτές που είναι με το μελάνι. Τα engravings, έχετε δει. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος τέχνης, οι εγχαράξεις, οι οποίες παλαιότερα ήταν πιο γνωστό, τώρα δεν είναι τόσο. Σε φάση παίρνανε μια μεταλλική πλάκα ή μια πλάκα από ασίμι. Κυρίως μεταλλικές ήταν, αλλά νομίζω ότι το σήμα χαράζεται πιο εύκολα. Και δημιουργούσαν ένα πίνακα, σαν γραβούρες βασικά. Τον χάραζαν, έκαναν το σχέδιο, σαν το αρνητικό. Το βουτούσαν σαν σφραγίδα στο μελάνι, οπότε παπ. Και σου έβγαζαν. Λοιπόν, όποιος δει το Berserk, ειδικά στα τελευταία 3 χρόνια, θα καταλάβει για ποιο λόγο μου αρέσει τόσο πολύ. Κυριολεκτικά είναι σαν να βλέπεις πίνακα. Κάθε σελίδα είναι ένας πίνακας από μόνος του. Η ιστορία είναι τρομερή και θα σας πω, περίμενα μέχρι και 2 χρόνια για να βγει ένα chapter. Να βγει ένα τεύχος 20 σελίδες. Για να δείτε γιατί αφοσίως μιλάμε. Ο δημιουργός ο Μιούρα, το συγκεκριμένο έχει την ηλικία μου ακριβώς, είναι 33 χρόνια, 32-32, βασικά όχι ψέματα, ακόμα λίγο πιο μεγάλος, εγώ γεννήθηκα το 88, το συγκεκριμένο ξεκίνησε το 1989. Λοιπόν, το πρώτο τεύχος βγήκε το 1989, αν θυμάμαι καλά. Τόσα χρόνια συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, πλέον έχει φτάσει να βγάζει ένα chapter το χρόνο ή το τρίμηνο ή το τετράμηνο, δηλαδή τελευταίο chapter διάβασα
αυτό ήταν σύντομο. Αυτό το χρόνο έβγαλε 3 chapter, έκανε την υπέρβαση ο δημιουργός. Σου λέει, παιδιά, θα βγάλω ένα τεύχος το χρόνο. Ψήνεσαι να θυσιάσεις να περιμένεις 10 χρόνια από τη ζωή σου. Τέλος πάντων, για να καταλάβετε τώρα πόσο επικό είναι. Είναι ένα ταξίδι το μάγκα. Αν σ' αρέσει πάρα πολύ και ακολουθείς πολύ μεγάλα. Βασικά, αν δεις ότι σ' αρέσει κάτι και ταιριάζει κάτι στο στυλ σου, μπορείς να κάνεις υπομονή. Και ένα χρόνο και 2 χρόνια και 10 χρόνια για να βγει κάτι. Οπότε, όσοι θέλετε, τσεκάρετε το. Και το τελευταίο. Καλά, πάντα το έκανα, αλλά το τελευταίο διάστημα, μετά το Tower of God, υπάρχουν τα Ιαπωνικά και υπάρχουν και τα Manhwa. Λοιπόν, οι Ιάπωνες βγάζουν τα Manga. Οι Κορεάτες έχουν βγάλει το δικό του στυλ, το οποίο είναι πολύ πιο ευανάγνωστο. Είναι τα Manga διαβάζονται από τα δεξιά προς τα αριστερά, ανάποδα. Τα Manhwa διαβάζονται από πάνω προς τα κάτω. Λοιπόν, πρόσφατα, μετά το Tower of God που μου άρεσε πάρα πολύ, το συνιστώ, έχω κολλήσει και η ερωτελεστία μου, γι' αυτό δεν μ' αρέσει το στυλ. Το μάγκα και γενικά το ιαπωνικο-κορεάτικο στυλ είναι ότι έχεις μια μικρή ερωτελεστία. Ποια είναι αυτή η μικρή ερωτελεστία? Ξέρεις ότι μία φορά την εβδομάδα, μια συγκεκριμένη ώρα, θα μπεις για να διαβάσεις το τεύχος online όλα αυτά, γιατί για να τα αγοράσεις είναι πανάκριβα. Και έχω αρκετούς φίλους οι οποίοι έχουν συλλογές από αυτά. Εγώ δυστυχώς δεν μπήκα στο κλίμα, γιατί άμα ήταν να τα κάνω και συλλογή, δεν θα βγάζαμε ποτέ άκρη από όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ τα διαβάζω όλα online. Οπότε, ξέρεις, π.χ. τώρα έχω κολλήσει με το solo leveling. Δεν ξέρω πόσοι το ξέρετε το solo leveling. Είναι τρομερό, θα σας το δώσω, το διαβάσετε. Προφανώς. Δηλαδή, αν μπορώ να σας επηρεάσω σε ένα. Αν μπορώ να σας επηρεάσω σε ένα πράγμα ή να σας επηρεάσω να διαβάσετε σήμερα κιόλας Berserk. Fun fact. Κάνω παύση, άνω τελεία στο solo learning. Berserk. 2008. 9. 9. 9. Ή 8. 8 ή 9 ήταν. Νομίζω ότι το 8 πρέπει να ήταν. Ήτανε Κυριακή ή Σάββατο. Ή Κυριακή ή Σάββατο ήταν. Και Δευτέρα έδινα εξετάσεις οπτικής. Λοιπόν, στη σχολή τώρα, στο τμήμα της φυσικής. Έπρεπε εγώ να κάτσω να διαβάσω οπτική. Νομίζω 2008 ήταν. Έπρεπε να διαβάσω οπτική. Και λέω τώρα κι εγώ, είχα δει το άνιμ και λέω ας διαβάσω το Berserk. Πόσο. Ήτανε Σάββατο. Βασικά Σάββατο παίζει να ήτανε. Γιατί μου φάγε 3 μέρες από τη ζωή αυτό το πράγμα. Spoiler. Και λέω Δευτέρα, είναι Σάββατο, θα διαβάσω λίγο το Berserk να περάσει η ώρα. Και Δευτέρα πάω να δώσω οπτική, να διαβάσω Κυριακή οπτική, πάω να δώσω, να γράψω οπτική. 3.300 σελίδες είχε τότε. 3.300 σελίδες. Σάββατο. Κυριακή. Δεν πήγα να δώσω οπτική. Δευτέρα. Τρίτη, το τέλειωσα. 3.300 σελίδες σε 3,5 μέρες. Έβγαζα 1.000 σελίδες τη μέρα, έτσι το έφευγε. Για να καταλάβετε πόσο καλό είναι. Τουλάχιστον στο δικό μου το στυλ. Σας λέω, έπρεπε να δώσω εξετάσεις, δεν διάβασα, δεν πήγα, δεν πάτησα καν. Αυτά μεταξύ μας και μεταξύ άλλων κάποιων χιλιάδων. Λοιπόν, δεν πάτησα και καθόμουν και διάβαζα Berserk. 3.300 σελίδες τις έφαγα μέσα σε 3,5 μέρες. Γενικά έχω και το κακό ότι διαβάζω γρήγορα, αλλά πέρα από αυτό. Ήταν τόσο αθιστικό. Ήταν τόσο τρομερό. Και από τότε ξεκίνησε το μαρτύριο της υπομονής. Από το 2008 μέχρι και σήμερα περιμένω το χρόνο για 1-2 chapter. Αυτή είναι η φάση. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, και πρόσφατα, εδώ και κανένα χρόνο περίπου, έχω ανακαλύψει ένα manhwa. Είναι κορεάτικο, sorry. Το οποίο ονομάζεται solo leveling. Το solo leveling, λοιπόν, είναι πολύ ανάλαφρο. Ενώ ανάλαφρο σε φάση, ρε παιδί μου. Δεν είναι τόσο βαρύ, διαβάζεται πολύ πιο γρήγορα, δηλαδή δεν έχει το βάθος που έχει ένα μάγκα και το σχεδιασμό που έχει ένα μάγκα. Λοιπόν, θα σας βάλω ή θα σας τα δώσω όλα να πάτε από το 0 να διαβάσετε. Είναι η ιστορία ενός αγοριού. Το Berserk δεν θα σας πω τίποτα, πραγματικά δεν πρόκειται να πω κουβέντα. Αν είναι, θα κάνω ένα αφιέρωμα μόνο στο Berserk, δεν θα βγάλω κύχ για το Berserk. Το μόνο που θα σας πω, έχει τον καλύτερο ήρωα που έχει γραφτεί ποτέ. Είτε είναι σε βιβλίο, είτε είναι σε ιστορία, είτε είναι σε κόμικ. Ο καλύτερος ήρωας που έχει γραφτεί ποτέ, τώρα υπερβάλλω για κάποιους, αλλά είναι ο Γκάτς. Γκάτς είναι ο ήρωας. Λοιπόν, περάνω μεταξύ γιατί είναι η φάση που έχω προωθεί τόσο πολύ με αυτό. Anyway, λοιπόν, θα σας βάλω να διαβάσετε το solo leveling.
Λοιπόν, το οποίο πραγματικά πατήστε πάνω. Αν θέλετε να πέσετε στα βαθιά και στα σκληρά, ξεκινήστε αυτό. Φεύγει νερό. Όταν λέμε νερό, είναι τόσο ευχάριστο. Είναι η ιστορία ενός πιτσιρικά σε ένα κόσμο που ξεκινάνε διάφορα portals και βγαίνουν τέρατα. Οπότε έχουν δημιουργηθεί κάποιοι άνθρωποι έχουν κάποιες δυνάμεις και μπορούν και σκοτώνουν αυτά τα τέρατα. Είναι hunters. Και ο ήρωας ξεκινάει σαν το υπέρτατο νιουμπίδιο του σύμπαντος όλου. Υπάρχουν κατηγορίες, είναι η S rank, όπως και τα παιχνίδια S, A, B, C, D. Ο ήρωάς μας είναι ο Πάτος ο ίδιος, είναι τέρμα E, ο τελευταίος των τελευταίων, βασικά είναι ο τελευταίος, ο χειρότερος όλων. Και έχει το χαρακτηριστικό ότι επειδή είναι πάρα πολύ φτωχός, δεν έχει όπλα, δεν έχει τίποτα. Του πάει παρτάλι κάθε φορά, τρώει το άπειρο ξύλο και έτσι ξεκινάει. Και εξελίσσεται. Και μακράν είναι το καλύτερο κορεάτικο που έχει βγει ποτέ. Λοιπόν, αυτά. Γι' αυτό είναι η διαφορά τώρα. Παίρνεις μια γραφική νουβέλα. Το ξεκινάς. Θα το τελειώσεις. Το manga, αν είναι ongoing, ongoing είναι αυτά που συνεχίζουν και προχωράνε προφανώς. Είναι αυτά που έχουν κλείσει και αυτά που συνεχίζουν. Οπότε, αν είναι ongoing, μπορεί να σου φάει και όλη τη ζωή. Δηλαδή, όπως το One Piece. Το One Piece, 1996 βγήκε. Το σταματάω, το αφήνω, τώρα ξανακύλησα πάλι. Εν τω μεταξύ ο κουμπάρος μου που μας ακούει κιόλας, Σωτήρη, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, είναι και αυτός. Αυτός είναι πιο πορωμένος από μένα. Επίσης έχω ολόκληρη συλλογή One Piece μέσα, αλλά ναι. Πώς είναι η φάση, ξανακύλησα πάλι στο One Piece. Όσοι ξέρετε το One Piece, ξέρετε τι είναι. Αυτό κι αν είναι. Αυτό κι αν είναι. Λοιπόν, και ξεκίνησα να το διαβάζω πάλι. Τι το ήθελα. Έχω δει. Εν τω μεταξύ, εγώ είμαι χαρακτήρας που αν κάτσω. Γι' αυτό είμαι περίεργος όταν διαβάζω κάτι. Μ' αρέσει αυτό. Ειδικά αυτά που κλείνουν, ωραία, εντάξει. Αυτά που έχουν αρχή και τέλος, τα λατρεύω λίγο περισσότερο. Μ' αρέσουν λίγο περισσότερο. Όχι, τα λατρεύω. Μ' αρέσουν λίγο περισσότερο. Γιατί το διαβάζει, σου μένει. Τελειώνει. Θα κάτσω μετά εγώ, θα δω. Θα διαβάσω στο. Θα διαβάσω. Αφού διαβάσω κάποια πράγματα σχετικά με αυτό, θα μπω στο YouTube, θα δω κάποια βιντεάκια σχετικά με την ιστορία. Θα καλύψω, θα κλείσω τα κενά μου, αν έχω κάποια κενά, γιατί είναι ωραίο. Όταν διαβάζω κάτι, μετά μπαίνω να βλέπω και βιντεάκια σχετικά με αυτό. Υπάρχουν τόσο πολύ μεγάλοι θεούλιδες εκεί έξω που για το κάθε τι από αυτά έχουν φτιάξει και αφιέρωμα. Οπότε βλέπω τα αφιερώματα. Αυτό για παράδειγμα είδα τα αφιερώματά του, το κλείσα. Τέλος. Hellboy. Βλέπω τα αφιερώματά του, τέλος. Έλα όμως, το One Piece έχει κανάλια τα οποία έχουν εκατομμύρια subscribers και κάθε μέρα παραμέρα βγαίνει και καινούργια αφιέρωμα. Οπότε εγώ τώρα έχω βυθιστεί σε αυτό το μαγικό ωραίο κόσμο, διαβάζω και βλέπω και το ότι παίζει. Καταλαβαίνετε πόσο βαθιά μπορείς να βυθιστείς όλο αυτό. Τέλος πάντων, το ιαπωνικό και το κορεάτικο κινούμενο και μη και κόμικ και νουβέλα είναι ένα άλλο επίπεδο από μόνο του. Υπάρχει και αυτό είναι το ωραίο για όλα τα γούστα. Αρκεί να τύχει, γιατί είναι θέμα τύχης. Γιατί εσύ λες, τα άκουσα από ένα φίλο, διάβασέ το. Μπορεί να το διαβάσω και να μην μου αρέσει. Όπως και εσύ, και όπως και εμένα, ακούτε εμένα τώρα. Σήμερα σας έβγαλα πόσες γραφικές νουβέλες, πόσα novels τα οποία κάποια από αυτά δεν τα έχετε ακούσει καν στη ζωή σας. Από αυτά τα κάποια θα μπείτε στο Get Comics Info που σας έστειλα και θα σας ξαναστείλω. Λοιπόν, για να ψάξετε μόνοι σας και να κατεβάσετε κάποια από αυτά να τα διαβάσετε. Θέλετε να είναι Marvel, θέλετε να είναι DC, θέλετε. Λατρεύω την Dark Horse, η αγαπημένη μου εταιρεία είναι Dark Horse. Άλλη είναι Marvel, άλλη είναι DC, εγώ διαλέγω Dark Horse. Και με τα δύο χέρια ψηλά. Λοιπόν, να συζητηθεί όμως. Οπότε θα τα διαβάσετε. Μαζί με αυτά που σας είπα, κάποιοι από εσάς, και αυτό είναι που μου αρέσει, ότι σε αυτή την εκπομπή έχω γνωρίσει πάρα πολλά παιδιά που μου στέλνετε και που μου λέτε και εδώ στο chat που μιλάμε. Αλλά και στο Instagram πάρα πολύ μου έχετε στείλει και μου έχετε πει: ξέρεις κάτι, να, όπως πριν, διάβασα το Μετρό 2033, μ' άρεσε πάρα πολύ. Διάβασα Lovecraft, διάβασα τάδε. Κάτι που δεν θα υπήρχε περίπτωση να το ακούσεις, να τύχει να το ακούσεις. Οπότε, έτσι είναι και το manga, έτσι είναι τα πάντα όλα. Είμαι εγώ τώρα ένας, ο οποίος κάθεται, μαλακίζεται στα χιόνια, δεν ακούστηκε καλά αυτό, πίνει τον καφέ του, κάνει το χαβαλέ του και μιλάει για αγαπημένα πράγματα δικά του. Τα δικά μου αγαπημένα πράγματα, κάποια από εσάς που έχετε την περιέργεια, θα τα τσεκάρετε. Δηλαδή, τώρα δείτε τα τελευταία 5 μηνύματα, υπάρχουν 4 link μέσα στα τελευταία 5 μηνύματα. Κάποια από εσάς θα τα πατήσετε. Θα δείτε τι γίνεται. Κάποια από αυτά θα σας αρέσουν πολύ, κάποια δεν θα σας αρέσουν.
Και μαζί με αυτά θα τύχει να δείτε και κάτι άλλο. Θα το πατήσετε το κλικ. Είναι σαν πως ξεκινάς στο YouTube και βλέπεις ένα βίντεο και ξαφνικά ξεκινάς 9 η ώρα και φτάνεις 6 η ώρα το πρωί και αναρωτιέσαι πως έφτασες. Εσύ να βλέπεις γιατί γίνεται το ένα και το άλλο που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξεκίνησες. Το ίδιο είναι και αυτά. Και αν σ' αρέσει κάτι, και νομίζω μπορείτε να με επιβεβαιώσετε όλοι σε αυτό το κομμάτι, ότι αν σ' αρέσει κάτι πάρα πολύ, στο τέλος καταλήγεις να το κάνεις με πάθος και με κέφι. Και είναι ένα ωραίο χόμπι, είναι ένα χόμπι, εντάξει, δεν είναι όπως το βιβλίο προφανώς, αλλά οι ιστορίες που μπορεί να βρει κάποιος είναι εξίσου συναρπαστικές και ωραίες. Παραδείγματος χάρη, επίσης τώρα μια που το ανέφερα, εχθές τέλειωσε τον Ένικο, του Τοπόλ, πώς λέγεται ο συγγραφέας. Μισοπαίδωσε. Αν το βρείτε, διαβάστε το online, το κατέβασα κι εγώ. Ένικος. Όσοι έχετε δει τη σειρά Love, Death και Robots όμως στο Netflix, υπάρχει το επεισόδιο 3, το οποίο είναι η Λούπα. Δεν ξέρω όσοι έχετε δει το Love, Death and Robots. Σε αυτό λοιπόν το επεισόδιο υπάρχει το είναι η Λούπα, που ένας κυνηγάει τον άλλον. Δεν θα σπολιάρω, δείτε το, αξίζει πάρα πολύ. Όποιος έχει τύχει λοιπόν και έχει δει αυτό το επεισόδιο, διαβάζοντας τον Ένικο του συγκεκριμένου, το οποίο είναι τρομερό βιβλίο, τρομερό βιβλίο, ένα από τα βιβλία τα οποία σε γαζώνει συναισθηματικά, θα δει ότι ξέρεις κάτι, η ιστορία που λέει αυτός, που βέβαια την έχει πει πολύ πιο παλιά, εντάξει προηγήθηκε χρονολογικά εννοείται, έχει και από εκεί. Άρα και το ένα και το άλλο λένε μια πανομοιότυπη όμορφη ιστορία. Δηλαδή, άρα δεν θέλω να πω τη σύγκριση, ότι μέσα από το ένα καταλαβαίνεις και το άλλο. Γενικά, όσοι παρακολουθούν τέλος πάντων, κάποιοι από εσάς με βλέπετε τώρα πρώτη φορά, το τελευταίο διάστημα αρχίσετε να παρακολουθείτε, κάποιοι ήρθατε κατά λάθος, συμπτωματικά, κάποιοι με ξέρετε από το Instagram, μπήκατε από εκεί, κάποιοι με έχετε από το Facebook, κάποιοι με ξέρετε και προσωπικά. Λοιπόν, ανά τα χρόνια, ναι, 33 χρονών είμαι, αλλά αυτό που έχω παρατηρήσει είναι το εξής, ότι η εξειδίκευση είναι ωραίο πράγμα. Δηλαδή να κάνεις, γιατί σε βοηθάει να μάθεις ένα πράγμα σε βάθος. Δηλαδή, θα είμαι ο καλύτερος καθηγητής στον κόσμο και θα κάνω μόνο αυτό. Άρα, αυτό που κάνω θα το κάνω καλά. Αλλά τι γίνεται, εγώ ως χαρακτήρας, ανέκαθεν γίνεται, ήμουνα έτσι. Μ' άρεσαν πάρα πολλά. Τον H-Spies, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Ως χαρακτήρας λοιπόν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μ' αρέσει να ασχολούμαι με πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα και να κάνω διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, στο διάβασμα. Είναι κάποιοι που αφιερώνουν. Να καλή ώρα, ο φίλος ο Μάκης εδώ πέρα έχει αφιερώσει τη ζωή του στη μελέτη του Ντοστογεύσκη. Και όχι μόνο, αλλά ο Μάκης που τυχαίνει. Μάκη, πες ένα γεια, μας ακούσεις ακόμα μέσα. Ο Μάκης για παράδειγμα είναι φανατικός του Ντοστογεύσκη. Διαβάζει ό,τι έχει βγάλει ο Θείοντορ. Και Θείοντορ, όπως θέλετε, μεταφράστε τέλος πάντων. Λοιπόν, και είναι τρομερός αυτό που κάνει. Πραγματικά ξέρει. Γεια σου, Μάκη. Λοιπόν, ο οποίος είναι τρομερός αυτό που κάνει. Πραγματικά ζηλεύω το ότι μπορεί να λέει ατάκες, να θυμάται πράγματα χαρακτηριστικά, να αναλύει καταστάσεις. Εγώ δυστυχώς δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Εγώ, για παράδειγμα, μ' αρέσει για π.χ. να ασχολούμαι με διαφορετικά πράγματα. π.χ. Πολλά π.χ. παραδείγματα εδώ και δεξιά και εκεί. Λοιπόν, μ' αρέσει να διαβάζω μυθολογία. Μ' αρέσει. Εγώ σε θαυμάζω γι' αυτό πάντως. Μάκη, φίλε μου. Λοιπόν, και πραγματικά μ' αρέσει πάρα πολύ. Εγώ όμως ως άνθρωπος και ως χαρακτήρας, το ξέρεις καλά, ρε παιδί μου, ότι μ' αρέσει να ασχολούμαι πολλά διαφορετικά. Μ' αρέσει να διαβάζω μυθολογία. Μ' αρέσει να διαβάζω φιλοσοφία. Μ' αρέσει να διαβάζω κόμικ. Δηλαδή, μπορώ να διαβάσω. Διάβαζα Μάρκο Αβρίλιο και στα καπάκια διάβασα ένα παραμύθι για Ναράιδες και για Δράκους. Δηλαδή, διαβάζω διαφορετικά. Θα παίξω ένα παιχνίδι, αλλά παίζω και άλλα 15 διαφορετικά. Μ' αρέσει να κάνω το ένα, αλλά μ' αρέσει να βλέπω και άλλα. Δηλαδή, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι να ασχολούμαι με πολλά διαφορετικά πράγματα. Μέσα από αυτό λοιπόν, ως χαρακτήρας, συνειδητοποίησα για παράδειγμα ότι προσωπικά σε μένα κούμπωσε καλύτερα αυτό, σε κάποιον άλλον μπορεί να μην κουμπώνει, ότι ξέρεις κάτι, μέσα από όλα αυτά τα διαφορετικά πράγματα που μπορεί να μην έχει καμία σχέση το με το άλλο. Δηλαδή, είμαι εγώ, διάβασα τον Ένικο, ο οποίος Ένικος είναι ένα βαρύ βιβλίο, δεν είναι ελαφρύ βιβλίο, μπορεί να είναι μικρό βιβλίο, αλλά είναι βαρύ βιβλίο. Σου λέω, όποιος το πάρει και το διαβάσει θα τον ισοπεδώσει εσωτερικά, το λάτρεψε γι' αυτό, μόνο και μόνο γι' αυτό και όχι μόνο. Αλλά, αν δεν είχα δει και τον Death Robots, τον Death Love and Robots, δεν μπορούσα να το καταλάβω σε βάθος και να κάνω τη σύνδεση. Και το ένα είναι ένα animation που παίζει στο Netflix, animation λίγοι το βλέπουν, λοιπόν,
από τα animation που. Και ταυτόχρονα έχει και αυτό. Π.χ. παίρνει το νέο Genesis Evangelion. Είναι ένα anime το οποίο το 94 βγήκε. Όποιο το δει, αν δεν έχει δει και κάποια άλλα πράγματα, έχει διαβάσει και λίγο φιλοσοφία, λίγο Nietzsche, λίγο. Κάποια πράγματα που το ένα μπορεί να φαίνεται τελείως ασύνδετα. Αλλά πιστέψτε, αλλά δεν ξέρω αν γίνεται όντως γιατί γίνεται έτσι, ή απλά γιατί ως άνθρωπος ο καθένας μπορεί να κάνει τις συνδέσεις πιο εύκολα. Νομίζω είναι και από τα δύο. Δηλαδή, και το ένα ταιριάζει με το άλλο, αλλά ταυτόχρονα και ως άνθρωπος π.χ. μπορώ και κάνω πιο εύκολα τις συνδέσεις. Και έτσι, παραδείγματος χάρη, εγώ απολαμβάνω καλύτερα αυτό που κάνω. Μπορεί να είναι να διαβάζω το μάγκα μου, ταυτόχρονα να βλέπω την ταινία μου, να διαβάζω, να λύνω ασκήσεις φυσικής και ταυτόχρονα να διαβάζω και ένα σοβαρό βιβλίο λίγο πιο βαρύ. Ναι, αλλά μέσα από αυτό π.χ. εγώ έχω καταφέρει να βρω ένα λίγο πιο τέτοιο. Λοιπόν, τα βλέπω λίγο διαφορετικά τα πράγματα ίσως. Δεν ξέρω αν το θέτω σωστά ή όχι. Τέλος πάντων, γι' αυτό σας λέω ότι π.χ. Πόσα π.χ. είπα, πόσα παραδείγματα. Είναι η γραφική νουβέλα. Είναι τα μάγκα. Σας έχω στα τελευταία 5 link, 4 link μάλλον. Είναι το Get Comics που μπορείτε να βρείτε τα info. Διαβάστε το Solo Leveling, διαβάστε το Berserk. Μας έδωσε εδώ το Manga Park, το οποίο είναι τρομερό για μάγκα. Πραγματικά πατήστε τα. Σε εσάς, αν έχετε υπολογιστή ή κινητό, ένα κλικ ιστορία είναι. Επίσης, επειδή πολλοί τα ρωτάτε μετά που μπορώ να τα βρω οτιδήποτε, γενικά οτιδήποτε ανεβαίνει εδώ. Καλά, τα link είναι link, client mine. Αυτά που ανεβαίνουν σε πακέτα, εννοώ PDF και οτιδήποτε που ανεβάζουμε, μένουν τουλάχιστον μία εβδομάδα σίγουρα. Οπότε, όσοι βλέπετε το βίντεο, πατήστε ένα pause, αντιγράψτε το σύνδεσμο, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο να τα επικολλήσει και όλα αυτά. Δηλαδή, εντάξει, πέφτει λίγο κυνηγητό σε κάποια από αυτά. Οπότε, γράψτε το link. Αντιγράψτε το στο browser σας και πείτε. Υπάρχουν για καμιά δύο εβδομάδες σίγουρα. Οπότε, anyways, πατήστε το. Κέρδος είναι. Και μέσα σε αυτό, αυτό είναι το ωραίο, ότι μπορείς να ανακαλύψεις πράγματα τα οποία δεν περίμενες. Είτε είναι μέσα από μια νουβέλα. Παραδείγματος χάρη, διάβαζα τους μεταβαρώνους, όταν ήμουν ένα παιδί. Τι λέω τώρα μεταβαρώνει, τι είναι αυτό, εντυπωσιακό φαίνεται μάμου. Και είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία. Λοιπόν, διάβαζα. Ποιο άλλο από αυτά που σας έδειξα. Το Mesolith. Το Mesolith με έκανε να αγαπήσω ακόμη περισσότερο το στοιχείο του μύθου. Γιατί ο μύθος και το παραμύθι κατ' επέκταση είναι κομμάτι που υπάρχει παντού. Είτε είναι στην προϊστορία των ανθρώπων, είναι κάτι που πάει μαζί με εμάς. Όλα είναι ιστορίες. Αυτή τη στιγμή ακούτε εμένα να λέω τις δικές μου ιστορίες σε εσάς. Αυτός που θα πατήσει το link σε δύο μέρες στο YouTube θα βλέπει αυτό το βίντεο και θα ακούει αυτές τις ιστορίες εκεί. Αυτοί που κάνουμε παρέα θα ακούσουν να λέω και να με λένε τα δικά τους, ρε παιδί μου. Όλοι έχουμε μια ιστορία να πούμε. Παίζεται ένα παιχνίδι. Σε αυτό το παιχνίδι βλέπετε μια ιστορία η οποία είναι γραμμένη από κάποιους για σας να την ευχαριστηθείτε και να τη ζήσετε, τη βιώνετε. Οπότε τελειώνοντας ένα παιχνίδι έχετε παίξει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία και νιώθετε ως πρωταγωνιστής της συγκεκριμένης ιστορίας. Κάθεστε μετά μιλάτε με τους φίλους σας. Όλη μας η ζωή είναι μια ιστορία γεμάτη με άλλες ιστορίες. Οπότε το θέμα του μύθου και της ιστορίας και το τι έχει να πει ο καθένας και το τι έχει να πάρει ως σύνολο νομίζω ότι είναι συνυφασμένο με την ίδια μας την ύπαρξη. Και πάντα ήμουν της άποψης ότι όσο πιο πολλά μαθαίνεις, όσο πιο πολλά βλέπεις και γνωρίζεις, τόσο πιο... Καλά, ποτέ δεν θα υπάρξει ένα άνθρωπο να τα ξέρει όλα, δυστυχώς. Ωραίο θα ήταν να τα ξέρεις όλα, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται αυτό, ή ευτυχώς. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι είναι καθαρά προσωπικό ζήτημα του καθενός, ότι όσο πιο ολοκληρωμένος νιώθει ο καθένας με τον εαυτό του, τόσο πιο κερδισμένος αισθάνεται τον ίδιο τον εαυτό. Είναι καθαρά προσωπικό θέμα του καθενός, του τι θέλει ο καθένας για τον εαυτό του και από τον εαυτό του και από τον κόσμο γύρω του. Anyway, το πήγα λίγο αλλού στο τέλος, αλλά θέλω να το συνδέσω, ρε παιδί μου, στη φάση ότι διαβάστε και τα μάγκα σας, διαβάστε και τις νουβέλες σας, ψάξτε τα, βρείτε τα. Σας ξαναλέω στο getcomics για παράδειγμα.info που σας έχω βάλει ως link. Υπάρχουν άπειρα. Παραδείγματος χάρη, τώρα ανοίγω και μπαίνω και βλέπω. Υπάρχει μέσα κάποια πράγματα που αγνοούσα, που δεν ήξερα. Εμένα βέβαια πρέπει να πληρεί κάποια κριτήρια για να μπορέσει να μου αρέσει κάτι και να το κατεβάσω. Αλλά είμαι σε φάση ότι υπάρχουν. Αλλά π.χ. βλέπω ένα που λέγεται Crossed. Θα ήθελα να το διαβάσω. Υπάρχει ένα, τυχαία, θα πατήσω επάνω, μπορεί να μου αρέσει, μπορεί και όχι, γιατί δεν σημαίνει ότι μου αρέσουν και όλα. Υπάρχει ένα που λέγεται Lumberjanes. The Shape of Friendship. Οκ.
Okay, ενδιαφέρον φέρετε. Λίγο girly, μπορεί, αλλά μπορεί να είναι και κάτι πολύ πιο βαθύ. Ξέρω εγώ, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Υπάρχει ένα που λέγεται. Τι λέει? Pirates of Venus. Ενδιαφέρον. Pathfinder, και το Pathfinder πολύ ωραία επίσης. Λοιπόν, έχει 250 εκατομμύρια διαφορετικά πράγματα. Πατήστε το κλικ και μπορεί κάποιο από αυτά να σας κάνει πραγματικά κλικ. Έχει ένα που λέει The Cimmerian. Cimmerian είναι από το κόσμο του Conan. Τρομερά επίσης του Conan. Κατεβάστε το, διαβάστε Conan, αξίζει. The Frost Giant's Daughter. Τρομερό. Λοιπόν, μυθολογία. 1000 πράγματα διαφορετικά. Λοιπόν, θέλει και special επεισόδιο για κλασικά επιτραπέζια. Ω, για επιτραπέζια ο τελευταίος που θα μιλήσει είμαι εγώ. Αλλά, έχω το καλό ότι έχω καλούς φίλους, οι οποίοι είναι στα επιτραπέζια μανούλες. Πραγματικά, αν μπορούσα να πω ότι κάνω παρέα με τους άρχοντες των επιτραπέζιων, θα μπορούσα να το πω χωρίς δεύτερη σκέψη. Όλοι μου οι γνωστοί και οι φίλοι είναι πραγματικά top of the top στα επιτραπέζια και στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ, παιδιά που γνωρίζω, ο καθένας σου καλά. Εδώ πέρα έχω φίλους οι οποίοι έχουν ολόκληρες συλλογές με επιτραπέζια, όλων των τύπων. Εν τω μεταξύ, εγώ είμαι πάντα το νιουμπάκι που πάω στα επιτραπέζια και απλά, ναι, πες μου, τι να κάνω. Παίζω πάντα με το ένστικτο, ποτέ δεν κάθομαι να μάθω κανόνες. Τα μαθαίνω στο περίπου και απλά είμαι πάντα στο περίπου. Γιούργια στον ταβά με τα κουλούρια, τελείως ο Κώστας όμως. Υπάρχει πιο γιόλο άνθρωπο στα επιτραπέζια από μένα. Αν μου αρέσει κάτι, ωραία, αλλά άμα και ψιλοβαριέμαι κιόλας είμαι πιο γιολαρία, πεθαίνεις. Δηλαδή πραγματικά. Επίσης τρομερό επιτραπέζιο το οποίο θέλω να το ξαναπαίξω είναι η ανάβαση. Decent κατάβαση, πώς λέγεται. The Decent είναι στα αγγλικά πάντως. Λοιπόν, τρομερό κι αυτό. Επίσης δεν ξέρω γιατί, μ' άρεσαν κι άλλα. Anyway, αλλά ναι, και επίσης τώρα που το ανέφερα, έχω ένα φίλο, ο οποίος, ναι, μεν είναι ο πανίσχυρος άρχοντας των επιτραπέζων στη Λίμνο. Πέρα από αυτό, είναι και συγγραφέας. Έχει γράψει πολύ όμορφα βιβλία. Έχω δύο, εκεί, αυτά τα δύο είναι δικά του. Κώστας Ζαφυρίου λέγεται. Εν τω μεταξύ δεν τα έχω διαβάσει ακόμα, αλλά μην το πείτε. Δεν έχω βρει χρόνο να το διαβάσω, αλλά πρέπει να διαβάσω. Έχει βγάλει τώρα πρόσφατα ένα βιβλίο που λέγεται «Οι περιπέτειες του νεκρού Νικόλα», μαζί με άλλο ένα παιδί, με τον Τυρίκο Ρεγά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και θέλω να τον καλέσω σε ένα από τα επόμενα, ήδη του έχω πει, ακόμα περιμένω να μου δώσει την επικύρωση πότε θα το κάνουμε. Ένα από τα επόμενα Κυριακάτικα θα είναι αφιέρωμα. Και θα είναι αφιέρωμα στα παραμύθια που έχει γράψει και στις ιστορίες που έχει γράψει και στα βιβλία που έχει γράψει. Οπότε θα είμαστε δύο άτομα. Και τυπικά θα είναι μια εκπομπή ψηλοαφιέρωμα σε αυτό. Μια ευκαιρία, μια που το ανέφερες λίγο το. Οπότε θα δούμε και τέτοια ωραία πραγματάκια. Να δούμε λίγο και από την πλευρά του συγγραφέα κάποια πράγματα. Όχι μόνο από την πλευρά εμένα που απλά λέω πράγματα δικά μου, το τι μ' αρέσει ή όχι. Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να είσαι συγγραφέας, ιστορίες που έχει να πει ένας άνθρωπος. Οπότε, ναι, νομίζω ότι αν πάνε όλα καλά και είμαστε καλά πρώτα απ' όλα, θα δείτε κι εσείς πολύ όμορφα πράγματα. Και πραγματικά. Το επόμενο θα είναι Strategy Guides. Το έκλεισε, σας το λέω από τώρα. Θα το ξεχάσουμε και τότε, αλλά όχι, το θυμάμαι εντάξει. Είναι τελείως για κάποιους, ειδικά για πολλούς από εσάς, είναι καινούριο είδος. Στην Αγγλία, Αμερική και στα συναφή είναι πανάρχιο είδος τα Strategy Guides. Εμείς η μόνη επαφή που έχουμε από αυτό είναι τα περιοδικά που παίρναμε για το PlayStation παλιά ή για οποιαδήποτε κονσόλα που έλεγε πώς να κάνεις cheat και hack σε κάποια πραγματάκια και πώς να περάσεις κάποιες πίστες. Στο εξωτερικό το έχουν εξελίξει λίγο περισσότερο και σιγά σιγά έρχεται και προς τα εδώ. Θα ήθελα να σας δείξω τη συλλογή μου από Strategy Guides και έχω πραγματικά πολύ όμορφα πράγματα να δείξω. Οπότε νομίζω θα είναι ένα γεμάτο και βαρύ επεισόδιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σημερινό. Εν τω μεταξύ, σήμερα ξεκίνησα νοχελικά και πήρα φόρα. Σας συνιστώ λοιπόν να τα μαζέψουμε λίγο σε μια σειρά, να μπείτε στα τελευταία link, στο Get Comics, να ψάξετε να βρείτε τα δικά σας comics. Εν τω μεταξύ τώρα με έψησε, θέλω να διαβάσω πάρα πολύ το The Planet of Symbiotes. Είναι ο Venom και όλα τα υπόλοιπα Symbiotes, τα οποία ποιος τα δημιούργησε, είναι ο θεός τους, θα φτιάξει ένας ιδιαίτερος θεός. Και είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία, τώρα το βλέπω μπροστά μου και μου λέει πάτα το, πάτα το. Πάτα το. Επίσης τρομερή ιστορία είναι το Carnage, τα καινούργια που βγάλανε.
Τέλος πάντων, τσεκάρετε τα. Υπάρχουν, τζάμπα είναι. Πατήστε το download. Πατήστε το, δεν θα χάσετε τίποτα. Ίσα και δεσμένοι θα βγείτε. Λοιπόν, διαβάστε το solo leveling που σας έδειξα. Το solo leveling είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Μπαίνει μέσα σε ένα απόγευμα να το διαβάσετε όλο. Είναι ongoing. Κάθε Πέμπτη βγαίνει καινούριο chapter. Και διαβάστε και το Berserk, είναι μόνο για ιδιαίτερους. Αν νιώθετε έτοιμοι να δοκιμάσετε κάτι πιο σοβαρό. Τώρα πώς είναι η σοβαρή. Αν είσαι έτοιμος να δοκιμάσεις μια σοβαρή εμπειρία. Τέλος πάντων, πρέπει πλάκα. Αν έχετε όρεξη να δείτε κάτι λίγο πιο σοβαρό. Κάτι λίγο πιο σκοτεινό. Το πλασάρω ωραία. Κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο από άποψη, ρε παιδί μου, τέχνης, γιατί είναι τέχνη το συγκεκριμένο. Πιο βαρύ, γιατί δεν είναι και το πιο ευχαριστό. Ενώ θα καταλάβετε διαβάζοντας το. Δεν θα κάνω spoilers κανέναν. Αλλά στο συγκεκριμένο δεν θέλω να κάνω κανένα spoiler. Θέλω να σας αφήσω να το ανακαλύψετε μόνοι σας. Αλλά πραγματικά, αν έχετε λίγο χρόνο να ξοδέψετε, το εξαφανίσετε, κάντε το. Ξεκινήστε το. Διαβάστε τα πρώτα και να έχετε υπόψη ότι πρέπει να προχωρήσει λίγο. Αλλά ναι. Ρίξτε μια ματιά. Δηλαδή, είναι πράγματα που εμένα μου άρεσαν. Σας τα λέω και σε εσάς. Όποιος γουστάρει, μπαίνει. Αλλά την επόμενη εβδομάδα είναι να σας βάζω, ξέρεις, σε φάση πώς βάζω στα παιδιά εργασία για το σπίτι. Το Sadman, τα έχω κατεβάσει. Α! Eldrick. Τώρα σε φάση. Από τα υπάρχει μέσα, το κατέβασα και εγώ από το Get Comics Info. Eldrick of Malebon. Malebon, πώς είναι το τέτοιο. Πορ, τι ιστορία άρα, Eldrick. Πραγματικά. Και το Sadman, τρομερό επίσης. Κατεβάστε τα. Και εγώ έχω κατεβάσει και τα υπόλοιπα, γιατί το Sandman έχει κι άλλα. Είναι και η ιστορία του Lucifer μέσα. Και έχει κι άλλα χίλια δυο πράγματα, τα οποία περιμένουν. Είναι σε φάση τώρα, τα βλέπω δίπλα όλα σειρά, γιατί και με περιμένουν οι φάκελοι μετά με τα CBR να τα διαβάσω. Οπότε, παιδάκια, πείτε, ψάξτε, αναζητήστε, έχει άπειρες σελίδες. Ο Χριστός και Παναγία, τι ώρα πήγε. Ο Κώστας σήμερα θα κάνω μια ώρα επεισόδιο, είμαι κουρασμένος, χιονίζει και όλες κρυώνει, ας κάνω μια ώρα ένα επεισόδιο. Δυο ώρες μετά, τρεις ώρες μετά. Συγγνώμη αν σας κούρασα. Αλλά όπως είχα καταλάβει, όταν ενθουσιάζομαι για κάτι πάρα πολύ, μιλάω κατάπαυστα. Θα μου πεις, ρε Κώστα, πότε δεν μιλάς κατάπαυστα, μια ζωή κατάπαυστα μιλάς. Ναι, ας πω. Άντε, ψηθείτε και σε κανένα δύο εβδομάδες. Αν και σήμερα είναι ιδανική τέτοια, να σας διαβάσω και βραδινό παραμυθάκι πλάκα-πλάκα για να ξεκουραστείτε και να αποκοιμηθείτε. Όχι, εντάξει, αυτό θα σας το κάνω σε μορφή audiobooks, γιατί θέλω να φτιάξω μερικά. Νομίζω ήρθε η ώρα και το κάλεσμα της προφητείας για να κάνω κάποια συγκεκριμένα audiobooks που έχω στο μυαλό, το οποίο θα ήθελα να σας τα δώσω, να τα δημοσιεύσω δηλαδή στο YouTube για να μπορείτε να τα ακούτε. Είναι πολύ ωραία. Διάφορες ιστορίες που θέλω να διαβάσω. Κάποιες τις ξέρετε, κάποιες όχι. Anyway, αυτά από μένα για σας. Πραγματικά, πολύ, να σας πω, το graphic novel έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Κυρίως, ας μην κοροϊδευόμαστε, λόγω των υπερηρωικών ταινιών. Δηλαδή, πολλά, κυρίως, εντάξει, οι περισσότεροι που είμαστε στη φάση τη δικιά μου ή όχι, μεγαλώσαμε με κόμιξ, στο εξωτερικό ακόμα περισσότερο. Δεν είχαμε το αμερικανικό στυλ να πηγαίνει να αγοράζει το κόμιξ. Εμείς πήγαμε το περίπτωρο και πήγαμε κανένα Σεραφίνο Τυραμόλα, κανένα Αλμανάκο, κανένα Μίκι Μυστήριο. Αυτά ήταν τα κόμικ μας, τα παιδικά, και αυτά ήταν πανάκριβα τα άτιμα. Ακόμα θυμάμαι πόσο ακριβά ήταν. Λοιπόν. Τέλος πάντων, κάπου πάει, με αυτά μεγαλώσαμε. Στο εξωτερικό έχουν πολύ μεγαλύτερη προϊστορία, αλλά έχοντας ήδη αυτές τις καταβολές περισσότεροι από εμάς, μπήκαμε λίγο στο κλίμα. Τα τελευταία χρόνια έχει διαθεστεί ακόμη περισσότερο. Βέβαια, για κάποιους είναι λίγο σαν prestige να διαβάζουν. Lucky Luke, Asterix, αυτά ήταν τα κλασικά μας. Ναι, ισχύει. Τα Asterix ήταν πιο ακριβά από τα άλλα. Αλλά ήταν ολόκληρο τόμος. Λοιπόν, όπω θυμάμαι, πραγματικά διάβαζα Σεραφίνο Τυραμόλα. Δεν ξέρω πώς το θυμάστε. Το λάτρευα. Ήταν ο Σεραφίνο και ο Τυραμόλα. Λοιπόν, τώρα Κώστα θα μας πει και τον Μπλέκ. Το Μπλέκ δεν μ' άρεσε. Ήταν ασπρόμαυρο και είχε πορτοκάλι σελίδες κάθε τρεις και λίγο. Λοιπόν, όχι, δεν είμαι τόσο αρχαίος, αλλά στο δικό μου χωριό έρχονταν καθυστέρηση όλα. Οπότε καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, επίκαιρα δικά μου ήταν το Αλμανάκο που είχε στο Phantom Duck το Αλμανάκο. Ήταν αφιέρωμα στο Phantom Duck. Λοιπόν, μετά ήταν Μίκη Μυστήριο που και αυτά ήταν πονάκριβα. Το μεταξύ τώρα παιδί το οποίο
χαρτζηλίκια μου ήταν πολύ περιορισμένα, οπότε καταλαβαίνετε για ποιο λόγο έχω λατρέψει τα CBR αρχεία. It's no good. Πω, it's no good. Έβγαζε και αυτό το ωραίο το κινούμενο που είχε ο It's no good στο τέτοιο. Αν και Star δεν πιάναμε στο χωριό, Θεέ μου. Τώρα που το σκέφτομαι και τα λέω, θα πέσει κατάθλιψη στο τέλος. Πόσο λίγα πράγματα είχα στο χωριό μεγαλώντας. Ίσως γι' αυτό δεν τα αγαπάω όλα τόσο πολύ. It's no good. Γιατί όταν προσωπικά είχα πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε όλα αυτά, οπότε μαθαίνοντας το πώς μπορώ να έχω unlimited πρόσβαση σε όλα αυτά, θέλω να μπορέσω να το μοιραστώ και με εσάς. Τεν-τεν, τον λάτρευα το τεν-τεν. Επίσης τώρα, ο Κώστας, κλασικά εικονογραφημένα τα θυμάστε. Έχω ολοκληρή συλλογή. Θα το φέρω από το χωριό. Θα είναι και αυτό, ειδικό αφιέρωμα, κλασικά εικονογραφημένα. Ψηθείτε. Έλα, πες. Κώστα, ναι, θέλουμε τα κλασικά εικονογραφημένα σου. Να τα κάνεις ένα επεισόδιο. Έλα, για πάμε να τα δω. Ναι, Κώστα, κλασικά εικονογραφημένα. Λοιπόν, πω, τι ωραία. Για μένα μεγάλη εισαγωγή πραγματικά ήταν το. Ναι. Τρομερά ήταν το άτιμο. Και υπάρχει παλιά έκδοση και μετά ξαναβγήκε. Όταν ήμουν εγώ παιδί, είχε βγει η δεύτερη έκδοση. Λοιπόν, εμένα η εισαγωγή μου και δεν τρέπομαι να το πω ήταν με το 9. Το 9 ήταν αυτό. Δεν ξέρω τι λένε για την ελευθεροτυπία. Έχει τα 1002 στραβά. Συμφωνώ μαζί σας σε όλα. Αλλά γεράσει με Twitch TV. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Είχε 1002 στραβά. Μαζί σας σε όλα. Αλλά ρε παιδιά, το 9 και οφείλω να το παραδεχτώ. Ήταν η εισαγωγή και νομίζω ότι το ίδιο mood που είμαι εγώ είναι και αρκετοί άλλοι. Ήταν η εισαγωγή μου στον κόσμο των κόμικ. Είδα μεταβαρόνους για πρώτη φορά, είδα Κουίνο, είδα 15 εκατομμύρια διαφορετικά στυλ, 215.000 διαφορετικές ιστορίες. Καλησπέρα, καλησπέρα. Με έπιασες πάνω στο κλείσιμο. Υπάρχουν κάποια link πιο πάνω, δεν ξέρω αν φαίνεται σε σένα, μάλλον όχι. Να σου βάλω, να το δεις κιόλας, ένα link για να μπορείς να κατεβάζεις τα δικά σου κόμικ. Λοιπόν, εμένα προσωπικά, τώρα χαιρετάμε σιγά σιγά, αλλά τσίμπα το link αυτό για να διαβάσεις ό,τι κόμικ θέλεις να μπορείς να το κατεβάσεις CBR. Επίσης, ξαναβάζω το solo leveling για όσους θέλετε να το διαβάσετε, το οποίο είναι τρομερό. Πραγματικά, έμαθα τον Κυριαζή. Τον Κυριαζή εγώ τον έμαθα από εκεί. Λοιπόν, σας βάζω όλα τα link τώρα σε φάση όσοι θέλετε να τα κάνετε, να τα κατεβάσετε. Λοιπόν, έμαθα τον Κυριαζή. Βαβέλ. Βαβέλ στο χωριό μου δεν είχαμε, sorry κιόλας, αλλά εφημερίδα ερχότανε. Και διάβαζα κόμικ της Βαβέλ, η Βαβέλ ήταν κόμικ το Βαβέλ νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που έβγαινε και είχε μέσα Έλληνες, είχε διάφορα ωραία. Τώρα μιλάμε 90 αρχές 2000. Έμαθα 15 εκατομμύρια διαφορετικά πράγματα. Αρμάδα, πω. Αρμάδα, έχω αρμάδα. Κάπου εκεί χωμένο πρέπει να είναι και μια αρμάδα. Η αρμάδα μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό που έβγαλα? Όχι, δεν ήταν αρμάδα αυτό που έβγαλα. Ποιο ήταν αυτό? Ήταν το Travis. Λοιπόν, από την Αττική είμαι. Δεν ξέρω αν ξέρετε την Αττική στην Λίμνο. Εγώ τώρα μένω Μύρινα, στο κέντρο που τίθεται. Λοιπόν, μιλάμε για νουβέλες και για κόμικ και λέμε για την εισαγωγή μας στον κόσμο των κόμικ. Λοιπόν, οπότε ήταν η εισαγωγή. Και μετά από αυτό έμαθα κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Έμαθα πώς να κατεβάζω στα ωραία, θα σας πω και μια ωραία ιστορία και να κλείσω με αυτό. Φοιτητικά χρόνια. 2000. Ήμουν πολύ γαμάτος τότε και έχει σχέση αυτό με το γαμάτο. Και τι λέω, γιατί έχει σχέση με το γαμάτο. Στα φοιτητικά μου χρόνια λοιπόν που λέτε, είχε αναπτυχθεί, είχαμε το πρώτο ίντερνετ που έπιασα στη ζωή μου ως φοιτητής, ήταν 2007-2008. Στη βιβλιοθήκη μας, παρόλα τα χάλια, είχαμε καλό upload. Τώρα μιλάμε, το μέγιστο download που μπορούσες να έχεις τότε όταν ήμουν φοιτητής ήταν 732 kbps. Λοιπόν, τώρα είχα ανακαλύψει, είχα αρχίσει και κατέβαζα από το γαμάτο. Δεν ξέρω πώς θυμάστε το γαμάτο. Το γαμάτο info ήταν επίσης σε μια πολύ μεγάλη. Όλα συνδέονται. Και gamers και τα πάντα όλα. Ένας gamer διαβάζει και κόμικ και τα αντίστροφο δηλαδή. Αν είσαι στο mood θα ασχοληθείς με όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ασχοληθείς έστω και λίγο. Έστω και επιφανειακά. Λοιπόν, και θυμάμαι τότε είχα βρει τα Hellboy. Τότε είχα ξεκινήσει να διαβάζω Hellboy. Και εδώ Ελλάδα,
ήταν σε φάση τότε στο γαμάτο, έπρεπε να συντάρεις για να είσαι καλό μέλος, αξιόλογο και αυτά. Και τι είχα κάνει ο Θεούλης τότε? Είχα πάει λοιπόν στη βιβλιοθήκη της σχολής, το παλιό το ορθόδοξο πραγματικά, είχα πάει στη βιβλιοθήκη της σχολής, στο φυσικό, ελπίζω να μην είναι κανένας από το φυσικό τώρα και μου πάρει το πτυχίο πίσω. Λοιπόν, και μέσα στη βιβλιοθήκη που ήταν μόνοι μας ενδεδεμένος υπολογιστής όλη μέρα, είχα βάλει το uTorrent. Και είχα βάλει ένα φάκελο, το φάκελο με τα Berserk, το φάκελο με τα Hellboy, τον είχα αποθηκεύσει στο υπολογιστή της βιβλιοθήκης της σχολής. Ένα τύχη 3-4. Λοιπόν, και όλη μέρα σύνταρε. όλη μέρα σύνταρε. Όλη μέρα ανέβαζε. Πω. Είχα πάει, δεν καν θυμάμαι ότι είχα πάει, αλλά το συγκεκριμένο ήταν πολύ σπάνιο και ακόμα είναι από τα πιο σπάνια αρχεία. Γενικά, η συλλογή του Μπερζέκλου, γιατί θα μπερδεύω ποτέ, η συλλογή του Hellboy που έχω, επειδή τα έχει όλα αριθμημένα, ίσως είναι το πιο σπάνιο πράγμα που μπορεί να βρεθεί. Γι' αυτό αν θα σας το δώσω κάποια στιγμή, ίσως να σας το φορτώσω. Δεν ήμουν ο μόνος. Και είχα καταφέρει στο φυσικό τώρα να το πάρουν πρέφα κάποια στιγμή και να αλλάξουν λογισμικό. Βάλανε τότε, όταν είχε αρχίσει και πρωτοέβγαινε το Android ήτανε. Κάποια τροποποιημένη έκδοση Android ήταν, που το μόνο που μπορούσες να κάνεις στον υπολογιστή, δεν είχες καν πρόσβαση σε φακέλους. Το μόνο που μπορούσες να κάνεις ήταν να μπαίνεις στο ίντερνετ και να ανοίγεις Word. Τίποτα άλλο δεν μπορούσες να κάνεις. Πραγματικά. Τους είχα αναγκάσει, δεν ξέρω, να φορτώσουν αυτό σε όλους τους υπολογιστές για να κάνεις μόνο τα βασικά στοιχειώδη. Και λέω, ρε φίλε, ήταν wow moment. Τι ωραίες εποχές. Και μετά κάπου έκλεισε το γαμάτο, οπότε μας έμεινε ο καημός. Αλλά anyway, η επαρχή της πειρατείας. Ήμασταν οι πρώτοι μεγάλοι πειράτες της Ελλάδας τουλάχιστον. Εντάξει, και την πλάκα μας το κάνουμε για να διαβάζουμε και μου άρεσαν τα βιβλία πάρα πολύ. Ούτε σειρές, ούτε ταινίες, ούτε τίποτα. Μένα μου άρεσαν τα βιβλία και τα κόμικ που βγάζανε και πραγματικά κάνανε πολύ καλή δουλειά τα παιδιά. Και όλα αυτά για μια τσόντα φύγανε ανεπιστρεπτοί. Anyway, λοιπόν, σας χαιρετώ. Ήταν ωραία όσο κράτησε. Κράτησε πολύ σήμερα. Διαβάστε αυτά που σας έβαλα. Άλλο εργασία για το σπίτι. Την επόμενη Κυριακή θα ήθελα να σου... Όχι, εντάξει, προφανώς και όχι. Αλλά όποιος ενδιαφέρεται και γουστάρει, ρε παιδί μου. Όποιος... Nerf Vince, ευχαριστώ. Ήτανε τίμια πειρατεία, ήταν σωστή πειρατεία. Ήτανε κάτι το οποίο σου μένα. Εντάξει, να πεις. Ή δεν ήταν. Αυτό που μου άρεσε, να σας πω τώρα ειλικρινά, είναι η μόνη φορά στη ζωή μου που ως Έλληνας, πραγματικά όμως, όσο περίεργο και να σας φαίνεται και χαζό, και όντως μπορεί να είναι χαζό σε πολλούς, είναι η μόνη φορά που ως Έλληνας γενικά αισθάνθηκα ότι μπορούμε μεταξύ μας να συνεννοηθούμε και να κάνουμε κάτι σωστό. Δηλαδή τα παιδιά στο γαμάτο και όλοι φροντίζανε να έχουν περιγραφές. Όταν έκανες ερωτήσεις, ο ένας ήταν κοντά στον άλλον, σου έλεγαν. Δεν σε αντιμετωπίζει κανένας ως εγώ ξέρω εσύ. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου και τελευταία στην οποία ένιωσα ότι από το πιο σημαντικό μέλος, από το πιο μεγάλο πειρατή μέχρι το πιο χαμηλό, ήταν όλα γινόταν σωστά. Σωστά torrent, σωστές περιγραφές, αξιολόγηση, σχόλια. Δηλαδή, πραγματικά, μπορεί να φαίνεται ηλίθιο, πραγματικά. Αλλά ειλικρινά, αν τα αγοράσει ελληνικά, μην τα αγοράσει ελληνικά. Δεν έγινε καλές εκδόσεις. Ο Άνουμπις έχει βγάλει εκδόσεις, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν αξίζουν τόσο γιατί είναι κακή ποιότητα. Βρες τα στα αγγλικά, πάρε τα Omnibus. Έχουν βγει τώρα τα Omnibus. Omnibus δεν λέγονται. Αγόρασε τα απευθείας. Λοιπόν. Ναι, στην ανάγνωση κάνουμε άλλα παιδιά. Τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να δουλέψει στο τέτοιο. Αλλά ναι. Αλλά σας ξαναλέω, είναι η μόνη και τελευταία φορά που κάτι λειτουργήσε σωστά. Τι ωραίες μέρες. Είναι αυτές οι μέρες της νοσταλγίας. Αυτά που σκέφτεσαι και λες. Αυτά που τέλος πάντων. Χαζόμενα, αλλά anyway. Ίσως είναι η πρώτη και τελευταία φορά, ξαναλέω, που κάτι πραγματικά λειτουργούσε σωστά. Και είναι κάτι το οποίο, άμα είμαστε σοβαροί μεταξύ μας, αυτό είναι το θέμα. Ότι αν είμαστε σοβαροί μεταξύ μας και δεν είμαστε παρτάλιο ένας με τον άλλον, μπορούμε να κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα. Ό,τι κι αν είναι. Ωραία. Λοιπόν,
Τώρα το ποιος του κατέστρεψε ή όχι, αυτό είναι άλλο που πει Ευαγγέλιο. Φταίμε κι εμείς, φταίει και ο κόσμος που άρχισε κατεβάσει μαλα... Anyway. Λοιπόν... Παιδάκια, αυτά από μένα για εσάς. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη νύχτα, με χιόνι χωρίς, εδώ έχει χιονίσει έξω. Από αύριο ξεκινάνε τα δύσκολα, από το χιόνι θα γίνει πάγος. Μέχρι τώρα είναι ωραία και ρομαντικά. Από αύριο που θα παγώσουν τα πάντα και για καμιά εβδομάδα δεν θα ξεπαγώνει τίποτα με τόσο χιόνι, θα περάσουμε μια ωραία εβδομάδα. Τα λέμε σε μια εβδομάδα από τώρα. Τερματίζω την Τετάρτη, τερματίζω το Σάββατο αν πάνε όλα καλά το... πώς το λένε... το Until Dawn. Αν θέλετε κάντε... πάντα. Λοιπόν, προπονιάρεστε με, δεν μην γκρινιάρεστε. Παράπονα κάνω, άλλο αυτό. Λοιπόν, κάντε subscribe αν ενδιαφέρεστε στο YouTube, γιατί κάθε Τρίτη ή Δευτέρα, ανάλογα με το πότε προλαβαίνω, το αργότερο Τρίτη το επεισόδιο ανεβαίνει και όχι μόνο. Τώρα έχω αρχίσει και να βάζω και τα live που κάνω με τα gameplay και ελπίζω σύντομα να βγάλω και καινούργιο υλικό κι άλλο, γιατί έχω ήδη στα σκαριά αρχίσω να ετοιμάζω πράγματα. Αυτά από μένα για σας, να έχετε μια όμορφη μέρα, ευχαριστώ για την παρέα. Τσεκάρτε τα link ξανά, άντε μία... Όχι, αυτό είναι άλλο, πια να σας βάλω το προσωπικό μου. Αλλά όχι, υπάρχει στην περιγραφή ούτως ή άλλως ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ξαναβάζω ένα για το κλείσιμο, για το σβήσιμο, το Get Comics Info, το οποίο και εγώ κατεβάζω το δικά μου comic για να το διαβάζω. Να έχετε μια πολύ ωραία... Ναι, εσένα σ' αρέσει πάρα πολύ και εμένα μου αρέσει, αλλά σας το είπα, από αύριο είναι το πάρτι. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Νύχτα βασικά. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα σε όλους. Bye.